Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιάννη. Είμαι πολύ χαρούμενος. Για όποιους μας ακούνε και δεν μας βλέπουν, είναι πολύ σημαντικό <laughs> να δουν και το βίντεο. <laughs> Ή να δουν το thumbnail. Ναι, <laughs> <Yeah>, γεια <laughs> σας παιδιά. <laughs> και για αυτούς οι οποίοι, απορούν εγώ λέω να το και... πούμε κιόλα <laughs> έχουμε ένα λουμινόχαρτο στο κεφάλι μας, <laughs> <laughs> γιατί ποτέ δεν ξέρεις. <laughs> Και να πούμε και γεια στον ένα θεατή που μα βλέπει κάθε χρόνο. Και στο μαράκι. Και, και στο, στο μαράκι. Μη! Μη. Μη, μη! το βγάλει, θα μπουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσα. <σχεδιά> ναι, ναι, είναι μεγάλη φαν το μαράκι του Παρίσι. Ναι, ο Πάρη, ο ναι, ναι. Παρίσι. Έτσι, φανά. έτσι φανάζει, ναι. Ισχύει. Ισχύει. Εγώ έχω τώρα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί αισθάνομαι θα πέσει το καπέλο μου. Εμένα είναι πάρα πολύ καλό γιατί φοβόμουν αρκετά. Λοιπόν, για πείτε. Δεν είναι πολύ χριστουγεννιάτικο το Hat. Γιατί? Είσαι λίγο σαν καλλικάτζαρ αυτή τη στιγμή. Ah, Προστατεύεσαι εγώ... κιόλα σε κάτι. Εγώ νομίζω ότι το ας... κάναμε για να. Εγώ έφερα ναι. το, το, δεύτερο ε, Άγγλι Σουέντερ μου. Ναι. Και εγώ. Και εγώ. να φαίνεται Λοιπόν. Ξεκινάμε. <laughs> για άλλη <coughs> μια <coughs> χρονιά. <coughs> για, άλλη <coughs> μια σεζόν, <coughs> για άλλη, μια σεζόν. <coughs> για άλλο ένα Χριστούγεννο. Επίση ο Πάρη μου αποκάλυψε ότι το πρώτο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο δεν το έχουμε κάνει μαζί Γιάννη. Ναι. Όχι. Ναι. Είχαμε κάνει πρωτοχρονιάτικο. Το Χριστουγεννιάτικο το είχαμε κάνει σωτήρι. Το είχαμε κάνει με το Άλλο αυτό. Δεν είσαι τα μπερδεψιό. Πρώτα είχαμε γεννήσει στο στήρι. Όχι. Τώρα θα, θα, πάω, θα ανοίξω μετά τα αρχεία και θα δω. Εσύ θεατή μα, βρε και πε μα. Στα σημαντικά στοιχεία, πάντω ο Γιάννη είπε ότι, σύ, ότι αυτή τη φορά δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ναι, είναι αλήθεια, είμαι και λίγο κουρασμένο. Άρα, Δύσκολες στο Μεξικό βρήκανε εξοικείνωση ή όχι. Ε, πάντα ήταν εκεί. <laughs> Εσύ, <laughs> οι πυραμίδε των αστέγων τι είναι, Δηλαδή, hello, φορά και το. Τι Εμποδίζει μερική από την πληροφορία να έρθει. Λοιπόν, μέσα γυρίζω σε λιγότερο νέο, τρώγοντα το μελλομεκάρο νόμο, ναι, ναι. και θέλω να πω το, το εξή. Αυτό τώρα είναι, είναι κανονική ερώτηση όντω και βλέπω αρκετά στο LinkedIn και έτσι πιάνω σήμα. Για πιάσε. Καλύτερα από τη win πιάνει πάντα. Αυτό μπορώ να το πω με γύηση. The bar is low. Είδα αρκετά post στο LinkedIn τα οποία λένε ότι έχουν φάει μεγάλο hit οι UX researchers φέτο στην αγορά. Θες θα κάνεις σοβαρή κουβέντα. Όχι, θα κάνουμε. Βέβαια θα είναι μια σοβαρή κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Το έχω και θέμα. Ισχύει αυτό. Υπάρχει ο όρο rolling recession. Τι rolling recession. Ότι προχωράει για κάποιους όχι για όλους. Δηλαδή, δεν είναι το, ο υπησμό, ο, ο, ο όρο του δικού όρδου που έχει πέσει το GDP μια χώρα, αλλά ότι για κάποιου τομεί, για κάποιου κλάδου. Συνεχίζει. Έχουν χτυπηθεί. Okay. Έτσι. Και δεν ξέρω τι το ρώτησε αυτό τώρα, αλλά ισχύει για του Γιώργη, ξέρει. Κοίτα, κοίτα, να σου πω πώ πηγαίνει η πυραμίδα. Όχι η πυραμίδα, το ντόμινο. Πρώτα απολύονται οι content designers. Ωραία, φύγανε. Εγώ νομίζω ότι πρώτα απολύεται το HR. Όχι, σοβαρά μιλάω. Πρώτα οι coding designers. Ναι. Μετά οι researchers. Ναι. Και μετά οι UX designers. Οι developers να πω ποτέ. Ποτέ. ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Μεγάλα μαγαζιά σε Ευρώπη και Αμερική απολύσανε πάρα πολλού. Το <σίλυξ> Google, Facebook και τα λοιπά. Εξόπιν Apple. Και παράλληλα ε, δεν υπάρχουν και πολλές θέσεις για researchers ούτως ή άλλους. Okay. Δηλαδή, έχει ένα researcher για 10 designer για 100 developers, σου λέω Okay. Οπότε, όσοι ήταν να φύγουν, φύγανε. Και πού να βρουν θέσει να τι γεμίσουν. Οπότε, όλοι οι περισσότεροι researchers και designers που έχουν φύγει έξω περιμένουν απλά να ξανοίξει αγορά. Για να μπουν. Οπότε, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ σχέση με άλλα IT επαγγέλματα. Έτσι. Είναι, είναι πραγματικά το, το χτύπημα. Συνέχεια στο LinkedIn μου βλέπω κόσμο να, να λέω ότι ψάχνω δουλειά. Και... Να ψάχνω ότι είναι πρόβλημα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και η αλήθεια είναι ότι, ε, ότι αυτό θα αλλάξει βέβαια. Πρόσφατα έγραψα ένα post το οποίο καθούσα και κοιτούσα μακροοικονομικά data και λίγο <laughs> την αγορά. Και σύντομα έβλεπα πόσες, ε, πόσες δουλειέ σκάνει ξαφνικά στο LinkedIn για UXS και λέω 6 με 9 μήνε να γυρίσει και τότε θα έχει ενδιαφέρον. Τι <laughs> έχει να συμβεί. Γιατί τώρα παρένθεση τρελή. Σου ζητάνε να πα στο γραφείο ξέρω, στην Αγγλία τρει μέρε την εβδομάδα τουλάχιστον και στην Αμερική έχουν αρχίσει να το κάνουν αυτό. Επειδή μπορούν να ελέγξουν. Επειδή έχουν λιγότερε θέσει από κόσμο. Οπότε αρχίζουν όλοι και σου λένε το real estate business πρέπει να δουλέψει γύρω στο πίσω που Δεν σε πιστεύουμε. Αφού υπάρχει Πλήνη το παρένυση. γνωστό ρητό που λέει πληκτρολογό, άρα υπάρχω. Ναι, ναι, ναι. και που κάθομαι. Πώ μου κάνει διαφορά. Ε, Anyway, υπάρχει αυτό για του GeoXS. Θα, θα μιλήσουμε για το remote, αλλά σε λίγο. Ναι, ναι, πέταξα ο τυράκι. Αλλά ναι, υπάρχει για του GeoXS αρκετά. Και πρόσφατα που έκανα αυτό το post και λέω: Παιδιά, θα γυρίσει και ο τροχό. Ε, είχα 40.000 views στο LinkedIn ξαφνικά. Έλα, ρε. Ξεκινήσαμε με breaking, δηλαδή. Όχι, όχι, ah. όχι, το λέω του στυλ εγώ. Εκεί αυτά που λέω δεν είναι και πολύ mainstream. Ένα ε, Mary μα. Αυτό yeah. είναι ο Merry μα. Ε, οπότε ναι, συνέβη αυτό και ισχύει και μ, έχει ενδιαφέρον για το απλό λόγο ότι σκέψτε ότι οι researchers είναι λιγότερο από τους υπόλοιπους και φεύγουν από τους πρώτους Ωραία, και γυρνάνε να... πίσω από τους τελευταίους. Αλλά είναι η πιο σημαντική για να πάρεις απόφαση το προϊόν. Αυτό είναι διχ... μας εξηγεί λίγο γιατί η εικόνα των προϊόντων είναι εκεί έξω είναι τόσο χάλια okay. από έλλειψη research. Δηλαδή πάμε και κάνουμε implement ό,τι να είναι ερώτηση για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όμως τώρα. Ε, θεωρείς ότι μάλλον στο μυαλό μου η θέση αυτή... Το πριν προστατευμένο αυτή τη στιγμή. Πάντα. Άρα λοιπόν ε, λέω την αλήθεια και ναι, μόνο ναι, την αλήθεια και ότι ναι, πιστεύω ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. ε, έχω την εντύπωση βέβαια και ότι η, το research είναι κάτι το οποίο ψωνίζει σχετικά εύκολα σαν εξωτερική βοήθεια. Ψωνίζεις. Ψων... Είναι πιο εύκολο να πάρω εγώ mm. μια εταιρεία ή κάποια άτομα τα οποία μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά για ορισμένο χρονικό διάστημα και να μην του έχω μόνιμα στο payroll. Γιατί, γιατί δεν είναι. Για... Έτσι είναι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου. Δεν λέω αυτό. Δηλαδή, άμα, άμα προχωρά το προϊόν σου και το φτιάχνει, θα, θα, θα. να βγάζει κόσμο μέσα για να σου λέει για να σου κάνει το ρίσκο. Άμα μπορώ να του παίρνω ένα-δύο μήνε το χρόνο, α πούμε, τρει μήνε το χρόνο, okay. και να κάνω κύκλου ετήσιου. Mm. Γιατί πρακτικά δεν θέλει να γιώσει researcher. Σε όλα τα μεγέθη, για να πα και να πει που θα βάλει ένα κουμπί. Ελαιτία, πώ θα αισθανόσουν αν ο κώδικα που έγραφε δεν είχε τεσταριστεί ποτέ πριν βγει στην παραγωγή, Μη, πισ... Μη, πισ... Μη πιστικάντε εδώ πέρα. Γιατί τεστάρου, ε, με... τεστάρουμε τον κώδικα ε? που βάζει στην παραγωγή. Τι δηλαδή, είναι <laughs> δηλαδή, <laughs> το τεστ. <laughs> δηλαδή είναι, είναι σαν να μου λε ότι. Ασχεδ... Πε ότι κάνουμε project discovery, Οπότε το κάνουμε μία φορά κάθε μήνε. Mm. Αλλά έχουμε μετά και βάλει οτιδήποτε που κοιτάμε αν αυτά που κάναμε τα κάναμε σωστά και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και οι χρήστε που θα τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό πρέπει να το κάνει συνέχεια. Μαζί σου. Άρα αλλά δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι, είναι σαν να φτιάχνει τεστ και να λε: Εγώ τρέχω τα τεστ μου μία φορά το χρόνο. It's okay. Αυτό ε, είναι το αντίστοιχο αυτό που λες. Εσύ σκέφτεσαι το research σαν το research που κάνω ε, πάρα πολύ μπροστά για να φτιάξω ένα backlog το οποίο θα με πάρει ξέρω καιρό. Ή ψάχνω να βρω ένα ναι, και μετά έχω... Είναι και το research που γίνεται και κατά τη διάρκεια. Ναι, δεν θα πρέπει να το έχω μετρήσει όμω αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να έχω πάει και να πω ότι ξέρει τι, εγώ θέλω να κάνω 10 πράγματα τα οποία θα μου δείξουν σε 10 ναι. δείκτε ότι κάτι βελτιώνεται. Ωραία. Άρα, αυτού του δείκτε πρέπει να του μετράω εγώ ούτω ή άλλω συνεχόμενα σε κάποιο mm. analytics platform. Mm. Ναι. Καλά, μην τα μπλέξει τη μέτρηση με το analytics, αλλά ναι. Ωραία, έχω κάπου ένα σήμα ναι, το οποίο. Έχει... Ένα... Έκανε ένα καινούριο design. Mm. Δεν πρέπει να το στάρεις να δει πώ θα δει τώρα ο χρήστη. Αν το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει, βάλει καινούριο content. Τι κατάλαβα άλλο. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι λες είναι, απλά... είναι κυριολεκτικά σαν να κάνει testing. Άρα δεν θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλά στην πυραμίδα mm. του, του Μάσλο όσον αφορά τι εταιρείε. Για, για, κοίτα, η... ωραία, κάνουμε σοβαρή κουβέντα τώρα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, θα ε, ε, βγάλουμε τα τύρφου ηλικάτια και μετά θα είναι πιο χαλαρά. Το, το πρόβλημα, ναι, όντως, πάντα τα βγάλουμε. Το πρόβλημα είναι ότι η δουλειά μας ως UX researchers είναι να πάμε να σου λέμε κατά ένα μεγάλο ποσοστό ότι το παιδί σου είναι άσχημο και ότι δεν είναι για καλυστία, είναι καλύτερα να το βάλει για στίβο. Ή, έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι εσύ στην ιδέα ή, ή, ή ό,τι γουστάρει. Και εγώ έρχομαι και στο, στο καταρρύπτω αυτό. Okay. Μέσα από δουλειά. Έτσι. Οπότε γενικά μπορεί και να είμαστε ένα πολύ μισητό κομμάτι του IT, διότι κανεί δεν θέλει να πάνε να του, να πούνε ότι η ιδέα του. Ξύπνησε στο πρωί και να το βάψει μπλε. Είναι λάθο δεν είναι καλύτερη. Οπότε είναι βολικό ίσως να μην υπάρχει mm -hmm. μέσα στον οργανισμό όταν υπάρχει ευκαιρία να φύγεις. Okay. Εντάξει, γιατί πρέπει να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση σαν προϊοντικό σαν πρωταγμάζε, σαν αφεντικό, σαν οτιδήποτε για να πάρεις κάποιον να σε διορθώσει. Οπότε είναι για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση ή γενικοποιώ λίγο αλλά για να καταλάβουμε τι λέμε ή είναι για ανθρώπου οι οποίοι έχουν καεί, έχουν περάσει την κρίση του και τώρα δεν θα το ξαναπεράσουν. Οπότε σου λέει, Ελά, εδώ να μου βοηθήσει για, να... για να μην ξαναπετάξω λεφτά, φτιάχνοντα κάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Ωραία. Κατάλαβα. Ε, και είχα πρόσφατα αυτή την κουβέντα, λε και ήταν αισθημένο είναι αυτό. Ε, οπότε. Πάντα είναι στιμένο. Όχι, είναι αυτό. Έχουμε... Α, ε, ε, Οπότε στην ουσία, αυτό γίνεται. Ότι με, ερχόμαστε να βοηθήσουμε να μην κάνει το λάθο πράγμα, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να του πείσουν ότι κάνουν λάθο. Προτιμάνε, προτιμάνε να ζουν σε μια άγνοια και να γουστάρουν το λάθο του και να καίρνουν τα λεφτά. Και έτσι να καταλήγουν να απολύονται άλλοι άνθρωποι. βλέπε metaverse και ιστορίε τέτοιε που φτιάχνουν την να χωρί λόγο ο, αφού καταφέρανε μετά από τρία χρόνια development να κάνουν μια συνέντευξη με τον Mark Zuckerberg και τον Lex Friedman. Ναι, οκ, okay, είναι και αυτό. Αλλά ο κόσμο έχασε ε, τι δουλειέ του από αυτέ τι βλακίε. Οπότε. τι να Μα ακόμα αυτό θεωρητικά κάνουν. Δεν κάνουν αυτό ακόμα. Νομίζω, ότι θα το βγάλω το καπέλο άμα συνεχίσει. Όχι ακόμα, Δεν σου Οπότε στην ουσία η δουλειά, μας μα είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό να, να βρίσουμε και να λέμε αλήθειες μόνο, αν θέλει. Δεν διαφωνώ. Και, και πολλοί κόσμος δεν το θέλει. Προτιμάει να, 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 ζήσει σε ένα σαν Ωραία. Βγάλε το κομμάτι του συνεφακιού, αν υπάρχει αυτή η λέξη. στο πες fly. το, πες, πες το cloud, όπως το λέω στο χωριό. Του, του cloud, okay. όπως το λέω στο χωριό. Mm. Ε, αλλά Νομίζω ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ κοντά και σε μια δουλειά που έχουμε κάνει και με τον Μπάρι, που είναι το να σε βοηθήσουμε να φτιάξει την αρκτονή μια εφαρμογή, mm. την υποδομή, κάποια πράγματα. Ναι, σίγουρα χρειάζεται αυτό το πράγμα να είναι λίγο πότισμα μέσα στον χρόνο. Ναι, ναι. Αλλά. Είναι συνεχόμενα. Είναι συνεχόμενα. Okay. Γιατί συνέχεια παράγει, δηλαδή δεν μπορεί να μην τεστάρει. Οκ. Okay. Δηλαδή, αν, αν θέλει, ε, όταν κάνει ε, UX research, κάνει πάλι γενικοποιώ, κάνει το κομμάτι του testing mm -hmm. και το κομμάτι όπως είπε της αρχιδεδονικής που στην περίπτωση μας δεν είναι αρχιδεδονική είναι problem definition να βρεις το πρόβλημα τι ανάγκης θέλει άλλος για να πάνω το κάνεις δηλαδή το καλύπτεις όλο άρα είναι σαν να παίρνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος για το αναγάγω πάλι σε developers του ε, development effort και να το πετάς από την ομάδα και να πεις δεν χρειάζεται ούτε αρχιδεδονική ούτε το testing okay. οπότε τι σκάντα θα κάνεις εκεί πέρα εγώ προσωπικά θεωρώ είναι ο του συγγνώμη που διακόπτω, ο τρόπο να εξηγήσω για, για, το, για το user research. Αν θα έβγαζε software και έξω χωρί testing και αν θα έβγαζε software και έξω χωρί code review. Θα σου πω, εγώ θεωρώ. Καλή ότι... σου τύχη. Είναι ε, το αντίστοιχο αυτό που κάνουμε στο user Πράγματα... Για UIs. Κάποια πράγματα μπορεί να τα βγάλει και χωρί testing και χωρί code review. Ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, το κάποια, το. κάποια πράγματα. Κα... Αυτό είναι που θέλω να πω. Δηλαδή, θεωρώ... με, το... με κάποιο ρίσκο πάντω, αλλά είναι. Ε, ναι, αλλά mm. εξαρτάται. Και πολλέ φορέ έχουμε δει πω έχει πάει αυτό, αλλά ναι. ναι, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά, δηλαδή. Και Έτσι. μιλάω για τέστινγκ, μιλά... δεν μιλάω για unit testing, αλλά ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι ανάλογα. Το πόσο... καλό το ορθόδοξο. Το ορθόδοξο το τέστινγκ. Θεωρώ ότι ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το project mm. το για το οποίο μιλάμε. Mm. Πόσο σημαντικό είναι το project για το οποίο ναι, μιλάμε. Ναι, σωστά το πόσο πάει. ακριβό είναι το project για το οποίο μιλάμε. Mm. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι παράμετροι που επηρεάζουν mm. εμ, α, τη σχέση του ναι, ναι. user experience research. Mm. Εγώ αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει, ίσω και από εμένα ναι, και από μένα. Αμέναι, αυτά έχω προ... και άλλα να φέρω. Mm. Αλλά αυτό το οποίο έχω δει mm. είναι ένα. Εμ, δεν ξέρω ο κόσμο τι. Προσδοκίε έχει νόημα να έχει από ένα άτομο UX research στην ομάδα του. Όχι, Δεν το λέω αμφισβητώντα, το λέω έχοντα μια πραγματική απορία. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κόσμο να προσλαμβάνει UX researchers mm. και να μην ξέρει την πραγματικότητα γιατί του έφερε. Κοίτα. Ένα. Και δεύτερο. Να, να μου πει και για τα δύο. Πώ κρίνει κάποιο εν τέλει αν ο UX researcher είναι καλό μέτρο ή κακό. Γιατί όπω όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι για τα πανηγύρια και αυτοί οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Mm. Παρακαλώ. Πε μου το ερώτημα. Όχι, το... εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι θεωρώ ότι ο συνδυασμό των πραγμάτων που είπε, δηλαδή mm. κόσμος ο κόσμο ο οποίο όντω δεν είναι έτοιμο να ακούσει την αλήθεια, γιατί αυτό mm. είναι κάτι που το σκέφτομαι πάρα πολύ τελευταία. Ναι. Δηλαδή, όχι το ότι δεν είναι έτοιμο να ακούσει την αλήθεια, ότι ο κόσμο κάνει business ναι. και το κάνει σημαντικά για τον. Δι... Ο προσωπικό του ναρκισμό παίζει πάρα πολύ ρόλο στο business. Δηλαδή, να ναι, του πούνε ναι. ότι κάνει καλή δουλειά, να του πούνε ότι είναι καλό, να είναι αρεστό και να κάνουν τέτοια πράγματα. Mm. Και το έχω δει ότι αυτό ε, πολλέ φορέ μπαίνει εμπόδιο στο να κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί και μερικέ φορέ και στο να κάνει απλά καλή δουλειά. Οπότε, αυτό είναι ένα θέμα. Ο κόσμο δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την αλήθεια γιατί το παίρνει προσωπικά. Ναι, εναρκισμό ένα. είναι το να, να βαφτίζει τι αποψάρε σου στρατηγική τη εταιρεία. 100%. 100%. <laughs> Αλλά είναι αυτό. Okay. Το δεύτερο <laughs> είναι. Πιστεύω ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι περιμένει από ένα UX researcher. Δηλαδή, είμαι σίγουρο ότι ο κόσμο έχει προσλάβει UX researchers γιατί Περιμένει η Α και του παραδίδουν Β. Θα σου πω. Και κλείνω. Ε, περίμενε. Κλε... Ρε, θα μου τα <και>, και κλείνω. Στα ε, Κόσμο δεν ξέρει να κρίνει πότε είναι καλό ή κακό. Ναι. Γενικά. Αυτά. Γενικά. Γενικά. Αλλά και στου UXS Edgers. Μόκο. Λέγει. Τι ξέχασες, δεν την πει. Θα πω. Όχι, θα πεις άλλα. Αυτό. Η υπεστρία. <σταγκορή> Ξέχασα να το και Η υπεστρία. Κοίτα. Πολλέ φορέ πάρα πολλοί άνθρωποι αλλά όχι οι περισσότεροι. Φέρουν μέσα ανθρώπου να του κάνουν research για να αποδείξουν ότι είχαν η ιδέα του είναι φοβερή. Αυτό γιατί για ποιο άλλο λόγο κάποιο φέρνει κάποιον μέσα στην Για να τεστάρει. Αν είχε δίκιο ή όχι. Άλλο να πα να Για να τεστάρει και να αποδειχθεί. Πώ θα πα και θα πει εσύ το μεγάλο πλάνο που είχε, ήταν λάθο. αυτοί είναι οι άνθρωποι με τη μεγάλη αυτοεπίθεση που δεν θέλουν να χάσουν τα λεφτά και τον χρόνο του. Okay ή είναι υποψιασμένοι και θέλουν βοήθεια. Αυτοί είναι που πάνε μπροστά. Οι άλλοι, πάνε, οι άλλοι θα, ή θα χάσουν τη δουλειά του και θα χάσουν τη δουλειά σε Το έχω δει να γίνεται μπροστά μου πολύ. Άλλη φορές. μια διακοπή για να, το, για να, βοηθήσω να το κρατήσουμε in context. Για να αυτό. Ας μείνουμε πρώτα στο κομμάτι αυτού του ego, του εγώ, του ναρκισισμού mm. και όλο αυτό στο ναι. business. Πώς το βλέπεις να, να παίζει ρόλο. Τι εννοείς πώς το βλέπεις να παίζει ρόλο. Είναι παντού, είναι, ανάμεσά μας. Τι <laughs> Αποκλείεται. Δεν κατάλαβα ακριβώ. Όχι. Το, ε, το ερώτημά μου πάρα πολύ συγκεκριμένα mm. είναι πώ βλέπει το προσωπικό εγώ πελατών, ε, ναι. ε, CEO, CTO, mm. δεν ξέρω με ποιου έχει τύχει να δουλέψει. Πώ το, το βλέπει να συγκρούεται πιθανόν με το UX, πώ το βλέπει να λειτουργεί καλά όταν έχει αυτοπεποίθηση, όπω είπε. Τι ρόλο βαράει το προσωπικό εγώ. Δεν μπορεί να είναι κι άλλο το εγώ, μάλλον. Το εγώ αυτό που δουλεύει του τους UX researchers. Δεν δουλεύει, αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σίγουρα, δεν δουλεύει αν είσαι φοβισμένος με χαμηλή αυτοεπίθεση product, product manager, CEO ή οτιδήποτε. Ε, δεν δουλεύει αν δεν θέλεις να είσαι, όπως λέει ο Ντάλιο, ακριβής με την πραγματικότητα. Αν αν δεν είσαι έτοιμο να, να διορθώσει, να αλλάξει πορεία, δεν δουλεύει. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλούσα πριν Με μερικά χρόνια, είχα κάνει interview σε. Πώς ήταν, σε 30 κάτι. Ε, από όλο τον κόσμο. Ήταν. Είχα... μετα interview. Ναι, ναι ήταν, είχε πολύ γέλιο. Είναι όπω οι ψυχολόγοι που περνάνε δύο ψυχολόγοι το δρόμο και λένε στον άλλο καλημέρα και λέει άλλο. Τι θέλει να πει αυτό τώρα. <laughs> Οπότε mm. του έκανα interviews για, να, για ένα άλλο πράγμα και ανακάλυψα μέσα σε όλα που του έκανα interviews ότι πάρα πολλοί από αυτού ήταν σε φάση τα παρατάτα να αντέχω άλλο. Αλλάζω καριέρα. Και ένα λόγο ήταν ότι δεν μπορούσαν να αποδείξουν αυτό που πε νωρίτερα ότι κάνουν καλή δουλειά ή δεν αντέχανε τη τριβή με προϊόντικό κόσμο που δεν ήθελε να ακούσει την αλήθεια ή δεν ήθελε να μάθει αν θα πάνε καλά ή όχι. Και ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Ε... Είναι ένα φαινόμενο, δεν ξέρω πώς Ποια να το βλέπεις... φορές... Ποια, Ποια, είναι... ε, mm. Ποια είναι κάποια δείγματα που βλέπει. Συγγνώμη, εγώ πεταχτήτω φορέ. Ποια είναι. επειδή δεν σε βλέπω αν θέλει να μιλήσει. Ποια είναι κάποια δείγματα που βλέπει ότι mm. αυτό ο οποίο έχει απέναντί σου mm. είναι mm. το εγώ του αυτό το οποίο μιλάει και δεν κρίνει αντικειμενικά τη δουλειά σου, κατά τη γνώμη του. Γιατί υπάρχει και αυτό δηλαδή. Όντω, μπορεί κάποιο να λέει τη γνώμη του για τη δουλειά του. όλοι. Αλλά έχω... ποια είναι τα σημάδια που βλέπει και λε, Όπα, αυτό τώρα. Ό, όλοι έχουμε, τα δικ... έχουμε... το δικό μα bias. Ναι, ε, δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό έτσι. Κανεί δεν θέλει να του πει ότι έχει άδικο. Κανεί δεν ξυπνάει το πρέπει να πει Α, θα μάθω πόσο άδικο έχω. Ούτω ή άλλω. Το θέμα είναι να είναι ανοιχτό στο να πάρει την πληροφορία και να την κάνει κάτι. Ένας ε, προϊοντικός με μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει μέλλον και θα βοηθήσει την εταιρεία και τους επενδυτές που είναι πίσω από αυτή την εταιρεία είναι αυτός που λέει δεν ξέρω, φέρε μου τα data για να πάρω σωστή απόφαση. Πήγαινε βρέστα. Δηλαδή αν το σκεφτεί, το εξηγούσα πρόσφατα, αν σκεφτεί το, το design, το problem solving, όπω θέλει να όπου design μπορεί να είναι μια μηχανή αυτοκινήτου, έτσι, είναι ένα decision tree. Όπου ξεκινά εδώ το πάνω κομμάτι, φτάνει σε ένα κόμβο και μετά λε, θα πάω αριστερά, δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά και τελικά φτάνει σωστή απάντηση. Πώ φτάνει πιο γρήγορα σωστή απάντηση, ή τελικά φτάνει σωστή απάντηση, <coughs> Σε κάθε decision point πρέπει να έχει τη σωστή πληροφορία για να πα στο επόμενο βήμα και να προχωρήσει, να προχωρήσει και να προχωρήσει. Αλλιώ κάνει random walk. Πηγαίνει όπω είναι και μπορεί να φτάσει, μπορεί και όχι. Το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό. Η, η, η δουλειά μα ω researcher είναι να φέρνουμε ε, τα στοιχεία σε άλλου ανθρώπου να πάρουν καλέ αποφάσει. Και εμεί βοηθάμε να πάρουν καλέ αποφάσει. Και τι σωστέ αποφάσει, αν θέλει, που θα είναι προσωδοφόρε και θα, ή θα σώσουν λεφτά, ή θα βγάλουν λεφτά, ή θα σώσουν ανθρώπου. Αυτή είναι η δουλειά μα. Ε, πρέπει να είσαι προετοιμασμένο να μπορεί να πάρει πληροφορία και να πάρει σωστή απόφαση. Νομίζω ο Μπέζο το είχε πει, όχι ο Γιάννη, ο άλλο. Ότι. Υπάρχει κι άλλο Μπέζο. Η δουλειά, ο Τζεφ. Α. Ότι η δουλειά ενό product manager είναι να παίρνει μερικέ καλέ αποφάσει το χρόνο. Αυτό, έτσι. Αλλά για να το πάρει, προχώρησε λίγο τα, τα data evidence για να το πάρει. αυτό πρέπει να σε. Πρέπει να πει, ωραία, φέρνω τα δεδομένα και θα πάρω σωστή απόφαση γιατί ξέρω πώ να την πάρω. Αλλά πρέπει να τα φέρει. Okay. Ο κακό αυτό που συνάει το πρωί και λέει, επειδή είμαι product manager, πρέπει να έχω πάντα δίκιο. Άρα αν δεν αποδέχεσαι ότι έχω δει και που στο λέει, είσαι μαλάκα. Δεν ήθελα να βρει, το παιδί μου ακόμα το βλέπει, αλλά εντάξει. Ε, εντάξει. Θα πει. Ε... Πες Πε συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Μαρία. Έτσι. Ο Πάρη ο Παρίσι ζητάει συγγνώμη. <laughs> μέχρι ποια μέχρι... Και στιγμή βλέπει Μαρία, για να ξέρω πότε μπορούμε να βρει. Ε, τώρα νομίζω πρέπει να. Τώρα θα την κόψω. <laughs> τώρα πέρα, <laughs> η μάνα του πρέπει να έχει αποφασίσει ότι δεν θα δει άλλο. <laughs> <laughs> Αυτά. <laughs> Μάλιστα. Και δεν ξεκίνησα με UX, δεν το περίμενα αυτό. Ε, το καπέλο, φταί 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 γίδα, το καπέλο φταίει. Παγίδα, το καπέλο φταίει. Θέλει να τα βγάλουμε. Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε ακόμα. Εντάξει. Όχι, νομίζω θα τα βγάλουμε όταν ξεκινήσουμε τι μπύρε. Αυτή εντάξει. είναι η καλή στιγμή. Να, Α, ναι, ναι. για να έχει, ε, ε, ρε παιδί μου, ένα. Ναι. Μια κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση, ναι. ναι. Για πε εσύ, ωραία. Μα να μην πάμε στο UX. Εγώ είχα πει. Εσύ είχε πει. Εγώ είχα πει oh. στο Μπάρι oh. ναι. ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Ναι. Ζητώντα ταπεινά συγγνώμη, συγγνώμη από τον Καλπέτη. Που σε, που σε δουλεύαμε πέρσι για το co-pilot που το πλήρωνε. Και πόσο ε, λάθο το... και λουδίτε είμαστε. Ε, είμαστε λουδίτες. Το... Έτσι μα είπε και είχε δίκιο τελικά γιατί πλήρωνε για το co-pilot. Και από τότε που το, τότε... το, ναι, το, ναι, το καλυπτήθηκες, εμείς τον κορεδεύαμε και μετά έσκασε η OpenAI και όλα. Εμεί. όπα όπα, εντάξει, το... καλή πέτση, συγγνώμη, αυτό. Σημαν... Αλλά, αλλά βέβαια, πάμε βέβαια, τώρα, πολύ, βέβαια, βέβαια, βέβαια να πούμε. Τι προβλέψει πέρσι το θυμάσαι εσύ, ο ένα και ο μοναδικό μα έβλεπε, είχε προβλέψει ότι φέτο ότι το 23 θα γίνει χαμό το κρύπτο και θα φανούν όλοι οι άσχετοι και οι κατεργάριδε. Και τελικά δεν έγινε αυτό και όλοι βγάζουν φράγκα. Ισχύει. Καλυπέτει άλλα μα υποσχέθηκε. Βγάζουν φράγκα από τα κρύπτο. Αφού έχει πάει πάλι το bitcoin, θα τα πει και άλλα. Η ZTA 80% έχει πάρει το bitcoin. Ξέρω, ρε, βέβαια, δεν ρε παιδί μου. βέβαια, Αλλά ζητάμε τα ταπεινά συγγνώμη για το άλλο γιατί είχε δίκιο. Για να τα λέμε και όλα που βλέπουμε με το όνομά του. Μαϊμουδάκια δεν έχουμε πλέον. Αυτά τα ξεπεράσαμε. Τι μαϊμουδάκια. NFT, board Ape και μαλακίε τέτοιες. Και επίση ναι, yeah, okay, το, και, και και επίσης το, κρυπτό, crypto, ρε παιδί μου, έχει, μη... Ωραία, έχει πάρει το bitcoin 80%, έχει πάρει ένα 50% το, το Ethereum και όλοι οι άλλοι είναι στον πάτο. Όχι, δεν είναι όλοι οι άλλοι στον πάτο. Ε... μου, όχι. Ψυλάκο μου, όχι. Όχι. Δεν λέω ότι δεν είναι πάλι... Θα μνημονεύσουμε μετά... Μη, 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 πρόσεχε, πρόσεχε, δύο Δεν λέω ότι ο Τσάρλι θα το μνημονεύσουμε μετά, δεν είχε δίκιο, αλλά για την ώρα δεν... Μια φορά πες. Α, τουλάχιστον, εντάξει, για το AI είχες δίκιο... Ωραία. Ζητάμε τα πεινά τη νομική. Συγγνώμη. Ζήτησε και πριν, συγγνώμη. Ναι. Δεν χρειάζεται να ζητάμε. Εδώ πέρα, καταρχά, είναι. Συνεργά... Αλλά θέλω να πείτε τώρα που φοράμε ακόμα τα τίνε φοιχάτ, θέλω να πείτε τι συνέβη με τον ΣΑΜ. Ναι, 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 πάμε. Καλυπέτη. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω... Ποια πιστεύετε θεωρία του έλλον. Θέλω να. Ποια... Ποια... Συγγνώμη. Ποια είναι η θεωρία του Έλον. Ότι έγινε κάτι πολύ γελίο ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Shouldn' In both cases, δε, γι' αυτό δεν μα λένε. Εγώ θα πω το εξή, ότι εδώ πέρα είναι ένα μοναλ μέρο που κανεί δεν κρίνεται και δεν χρειάζεται ούτε να υπάρχουν τύψει για, για το επόμενο επεισόδιο που θα γίνει του χρόνου. Όχι, έχει και άλλε προβλέψει. Εννοείται. Ε, 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 λοιπόν, πάμε στο, στο τι έγινε. Με, είχαμε συζητήσει λίγο για το OpenAI, οπότε αν κάποιο θέλει να δει λίγο. Το, το ναι, σύμμα. αλλά δεν προλάβαμε με τα τελευταία δράματα. Δηλαδή, ναι. τώρα έχουμε updates σε καθημερινή φάση. Δηλαδή, έχει γίνει <laughs> giant η φάση. Ε, ε, εγώ γελάω καταρχά με αυτά. Μου φάνηκε η πιο μεγάλη σαπουνόπερα που έχω δει. Καταρχά, μου θύμισε πάρα πολύ πράγματα που θα μπορούσα να δω μόνο στο Silicon Valley τη σειρά. Για να στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Τώρα, το τι μπορεί να έγινε. Θα μάθουμε, δεν υπάρχει να μάθουμε. Ωραία. αρχικά, να πάμε και σε λίγο πιο παλιά ιστορία. Ο ναι. <coughs> και μια και ανέφερε και τον Ήλον, παιδί μου. Ο Ήλον ήταν από του πρώτου επενδυτέ Οριακά. Την έφερα ο Σάμ. Συνειδητή δηλαδή. ήταν. Οριακά co-founder ήταν. Και κάποια στιγμή τα σπάσανε με το Σάμ. Ναι, πολύ νωρί γιατί λέει ότι ο Σαμ δεν ήταν το ίδιο, δεν ενδιαφέρονταν το ίδιο με αυτόν στο να κρατήσει το, το AI ασφαλέ. Αυτό είναι αυτό που βγήκε προ τα έξω. Mm. Δεν ξέρω αν. Δεν, λέω τι ισχύει πραγματικά. Αυτό όμω βγήκε προ τα έξω. Στη Σούπερ Κατερίνα διαβάζει αυτά. Όχι, ρε. Ναι, ρε. Είναι γνωστά αυτά. Είναι. <ερίζοντα> ναι. <σχει> το ότι ήταν στην αρχή το ξέρω για το λόγο που τα σπάσανε. Γι' ναι. αυτό σπάσανε. Για, αυτό τα σπάσανε. Και επειδή, συγγνώμη, και επειδή ο Σαμ Αλτμαν ήθελε να το κάνει εταιρεία, ενώ το είχαν κοιό. Αυτό το ξέρω, ναι, αυτό το έχει πει. Ναι, και είναι σε αυτά τα πλαίσια. Επειδή ναι. μου, όταν κάτι είναι κερδοσκοπικό. Mm. Ε, και καλά, Τέλο πάντων, έχω μια ιδιαίτερη άποψη εγώ γι' αυτό και διαφωνώ. Θα μα την πει αυτό το Ιωσκάλη Αυτό Ναι, ότι και καλά, επειδή είναι κερδοσκοπικό, δεν μπορεί να το δει for the greater good και το βλέπει for your pocket's good, ρε παιδί. Δηλαδή, αν κάτι ναι. είναι καλό για την τσέπη σου, αλλά δεν είναι το ίδιο καλό για την ανθρωπότητα, μπορεί να προτιμήσει αυτό που είναι καλύτερο για την τσέπη σου, ρε παιδί. Ναι, αλλά αυτό που είναι καλό για την ανθρωπότητα είναι καλό για την τσέπη σου. Όχι απαραίτητα. Όχι. όχι α... Περίμενα. Μπορεί να είναι καλό για την τσέπη σου, άμα είναι καλό για τον άλλον. Όπω έχει πει και ο Μάγκερ, άμα πουλά του άλλου. Κάτι χρήσιμο που του κάνει καλό, θα έχει μια πάρα πολύ καλή business. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. με την ίδια λογική όμω και το, το, το πετρέλαιο. Σήμερα είναι θα πολύ... πω πολύ μάγκερ, να ξέρετε. Το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά μάλλον δεν είναι η καλύτερη επιλογή, ρε παιδί μου, να και μαζί τη συνέχεια. Πρέπει να βρει και άλλου τρόπου να, να παράγει ενέργεια. Άρα το, το άμεσο θα το καλό δεν απαραίτητο το, 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 το γενικό. Πε αυτό που θέλει να πει. Anyway, λοιπόν, γίνεται αυτό, ε, κοιτάσπα λίγο λοιπόν, με τον ήλον. Και μια από τι πρώτε βρώμε που βγήκαν, η οποία βέβαια για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, mm. ήταν ότι η διαφωνία και του Σούτσκεβερ, που είναι ο oh, no. chief scientist, δεν θυμάμαι yeah. τι ήταν εκεί πέρα, και αυτό co-founder, ο τρίτο νομίζω. Δηλαδή ήταν ο Σαν yeah. ο Ιλον Σα Μάσκ και ο. Και η επένδυση άλλη ήταν. Η... Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Οι VCD, ναι, anyway. Δεν έχει πολύ σημασία. Anyway, πάμε λοιπόν και το περνάμε γι' αυτό. Ε, και αυτό λέει είχε concerns για το ότι μπορεί, δηλαδή φοβόταν ότι μπορεί να μην είναι ασφαλέ. Τι να μην ασφαλέ, τι μπουρδε είναι αυτέ, τα πιστεύω αυτά. Τότε... Εγώ σου λέω τι βρώμε που βγαίνουν. Τι τι, τι, τι Άρα να μην λοιπόν, είναι ασφαλέ, δηλαδή. Άρα λοιπόν ότι. Τι να... να μην είναι ασφαλέ, Η δηλαδή, προϊόντικοποίηση που ήθελε να κάνει ο Σαμ. Άλλο αυτό, ναι. Πήγαινε πιο γρήγορα από το ρυθμό με τον οποίο μπορούσα να το περιορίζουν αυτό το πράγμα. Να περιορίζουν τι αγάπη μου, το Skynet. Θε, εγώ σου λέω ε, ότι. Ε, λένε, λένε, θα ρε φίλε, τι θα σου κάνει. Θα προβλέψει την επόμενη λέξη, ξέρω εγώ. Ε, ναι, so έχει ένα πάρα πολύ καλό, ένα πάρα πολύ ωραίο interview ο Grady Boots. Πρέπει να το βάλουμε κάπου μετά. Κάτι να ε, σημειώνω... ε, που το έχω αποστάρει κιόλα αυτό στο LinkedIn. Που εξηγεί για, μαζί με έναν άλλον που είναι, έχει γίνει ξαφνικά στα 25 του ξέρω, expert. Mm, ε, που εξηγεί για ποιο λόγο από design και μόνο πώ είναι σχεδιασμένα δεν έχουν reasoning. Και οκ, okay, είναι κάτι χρήσιμο, αλλά οκ, okay, μην τρελαθούμε κιόλα. Πάρα πολύ χρήσιμο έτσι εγώστα. Ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα το οποίο δεν νομίζω ότι έχει γίνει και δεν ξέρω και πόσο εύκολο να γίνει, ναι. αλλά που θα μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση του αν αυτό το πράγμα έχει πραγματικά reasoning, είναι αν. By design δεν μπορεί να έχει reasoning. Συνειδητότητα. Άλλο κόνσουλ, ναι, ακόμα χειρότερα. Συνδυτότητα. Ε, σωστά. Δεν είναι το reasoning αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι αν λέει αφαιρέσει από τα δεδομένα εκπαίδευση τη λέξη συνδυτότητα τελείω. Yeah. Και το ρωτήσει. Τι είναι η αν αυτό θα μπορέσει να σου απαντήσει. Ενδιαφέρον. Εγώ μπορώ να mm -hmm. πω κάτι. <coughs> Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μαλακίε. <laughs> <οπό> το παιδί. <laughs> Για έναν πολύ απλό λόγο. Το ογκαλέα. Όχι, όχι ακόμα. Μπει oh. θα μπει μέσα στο μικρόβιο. Το... <laughs> Κάτσε να μπει μέσα στο 5G. <laughs> Εμ... Εκεί γευμηνεί. Θέλω μετά να πω κάτι πολύ καλό για το 5G. Mm. Εμ... Γιατί αφού σαν είδο και επιστημονικά ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε αποφασίσει τι είναι συνείδηση. Α, δηλαδή, αν αυτό είναι κάτι δεν το έχουμε καν αποφασίσει ότι Α, συνείδηση είναι 1, 2, 3. Α δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι όταν ξέρεις όλα τα components αυτού του οποίου έχεις φτιάξει. Δηλαδή, εγώ έχω κάτι το οποίο το λέω ανθρώπινη συνείδηση, νοημοσύνη, whatever. Όλο αυτό στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια άποψη για το τι είναι. Δηλαδή, και οι επιστήμονε έχουν μια άποψη, ναι. αλλά και μεταξύ του έχουν κάποιε διαφωνίε. Και είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουν. Όμω. Εγώ τον έχασα. Ρε φίλε, υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται συνείδηση και νοημοσύνη δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Okay. Αυτά δεν τα έχουμε αναλύσει σε μικρότερα building blocks τα οποία τα ξέρουμε όλα πώς είναι και πώς λειτουργούν. Είναι ένα άγνωστο όλο αυτό. Έχει βασικά άγνωστο, δεν είναι όλο άγνωστο. Okay. Όμως το LLM το οποίο φτιάχνουμε είναι όλο γνωστό. Εμείς το φτιάχνουμε, ξέρουμε όλα τα building ναι. blocks, εμείς το έχουμε φτιάξει. Οπότε αυτά δεν μπορούν να ταυτιστούν ποτέ. Ναι, αλλά να μπορεί να φτιάξει κάτι το οποίο να φτιάχνει κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρει πώ το φτιάχνει. Γιατί. Και πώ. Γιατί έχει μέσα randomness και μπορεί. Τι randomness. Εσύ, μπορεί <coughs> να λύσει. Υπάρχουν προβλήματα που τα λύνει με γενετικού αλγορίθμου, τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει με, με, μαθηματικά γιατί δεν μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά παρόλα αυτά λύνονται. Που έχουν να κάνει optimize το πώ γυρίζουν οι δορυφόροι, τι θέσει παίρνουν για να μεγιστοποιούν το κάψιμο που έχουν μέσα. Με μαθηματικά είναι δύσκολο να το λύσει. Το τρέχει με Jays και μπορεί να το λύσει. με, με... με γενετικού αλγορίθμου. Οι οποίοι τι είναι. είναι Συγγνώμη, <συμίδε> μπορεί και εγώ να λέω μαλακίε. <συμίδε> Εvolutionary μοντέλα που αντιγράφουν το πώ δουλεύει η βιολογία σε, με υπολογιστικού τρόπου για να βρίσκουν καλύτερε λύσει βάσει προηγούμενων λύσεων. Αυτό λύσεις. έχει μέσα randomness. Ναι, αναγκαστικά η mutation. <συμίδε> ε, παίρνει τον μπαμπά και, και τη μαμά και κάνω δύο παιδάκια. Ναι. Και παίρνει τα δύο παιδάκια και τα κάνει mutate. Πώ. Τώρα μην κάνουμε μάθημα. Κάνει mutate, πε τι απαντήσει. και αυτά κάνουν άλλα παιδάκια. Και αυτά και κάνουν και crossover με άλλα, παιδάκια, με άλλα παιδάκια, Σαν συνδυάζει DNA είναι και να πάει να πειράζει ε, τυχαία σημεία του Οπότε το Οπότε DNA. Λες ότι υπάρχει τρόπο. Μπορεί να λύση την οποία δεν την καταλαβαίνει αυτό, θα σου πω. Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν είναι η απάντηση αυτό που λε. Όχι, μάλλον αυτό είναι και μάλλον, μάλλον θα πάρω πίσω αυτό το οποίο έλεγα. Αν και πιστεύω ότι κατά βάση είναι μαλακίε, όχι όλα όμω. Τέλο πάντων. Πε μα τι έγινε με το Σαμ. Ωραία. Ποιο επήρε τηλέφωνο, ποιο του δεν ξέρω ποιο. Α, λοιπόν, και τι έγινε. Άρα λοιπόν κάπου τσακωθήκαν εκεί πέρα και βγάλανε την φοβερή ανακοίνωση και έχω μείνει. Που βγάζουν τη φοβερή ανακοίνωση και λένε ότι επειδή δεν είναι απόλυτα ειλικρινή με τον board. Ναι. Είπα. Το οποίο. Το οποίο. Το οποίο. Το οποίο. Το καλύτερο αυτό το έγραψε τον Bloomberg βασικά. Α, ναι, εγώ είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο. Που, πέντε, που λέει εντάξει, ε, ήταν στη Μέση Ανατολή και ψάρευε πεντέ για να φτιάξει αλυτερία. Και για αυτό το, δηλαδή, ναι, ναι. Ναι. Και αυτό Μο, μόνο τον Bloomberg το είπα αυτό όμω. Ναι. Πρόσεχε. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, αλλά νομίζω ότι το παραδέχτηκε. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. αλλά βαρέθηκα τη Σαπουνόπερα. Δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν σου πανε τι έγινε, ξέρουμε ότι λένε μπουρδε. Ναι, τέλο πάντων. τσακωθήκαν εκεί πέρα μεταξύ του, αλλά μετά βγήκαν και πήγαιναν. Και πήγε και άλλοι ο και λέγανε... και πήγε Νουτέλα μέσα να τα μαζέψει. Αυτό τα έκανε πολύ ωραία. Ναι, έκανε τρελή Ματ. Πρακτικά το, τον διώξανε. Απαραιτήθηκε μετά και έφυγε και ο ο πρόεδρο, ο πώ τον λένε, ο ναι, και τελικά που έχει μείνει η φάση. Yeah. Μετά ο Ναντέλα πήγε, τον προσέλαβε στη Microsoft. Yeah, δεν, πρόλαβε. Το... Ήταν η κυρία Γιβράδη. Έκανε προσφορά, ο άλλο θεωρητικά την δέχτηκε. Ναι, αφού είχαν πάρει και τον πρώην CEO του Twitch, νομίζω. Α, ah, του... το... Αυτό τον πήρανε. Αυτό τον πήρανε και, και το είναι... την ίδια μέρα, αφού ξαναπήγε ο Σαμάδο. Δεν νομίζω πρόλαβε κανένα email να το φτιάξουμε. Ναι. και μετά και μετά. Τι γιατί δεν προλάβανε. Γιατί δεν ήταν Gmail, ήταν σε Outlook. Καλό ήταν αυτό. Δεν νομίζω ότι Outlook. Δεν έχει Outlook το. Έχει αλλά Μαλάκα, αφού είναι Microsoft. Όχι, όχι, Google ήταν. Α, ναι, ναι, γιατί. Όχι, ναι, αφού λέω ότι. Του έστειλε ένα meet, link για να τον απολύσει. Το Ford του έστειλε ένα meet, link, λέει, μπε εδώ. Όχι, δύο λεπτά. Μαλάκα. Και μετά αφού αυτό. Γιατί με Teams δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Και μετά, αφού έγινε αυτό, ε, μετά είπαν ότι βρήκαμε λέει, μια κοινή λύση και θα τον ξαναπάρουμε. Απλά λέει επειδή τον διώξαμε και τον ξαναπήραμε, θα δώσουμε παραπάνω δύναμη από αυτό που είχε πριν. Ναι, είναι και θα όλο, απολύσουμε τον board. Είναι όλο Don't Look Up φάση, δεν ξέρω. Καλή ταινία. Don't Look Up. Ναι, ναι, ναι πολύ καλή. Έλα, ναι, Don't Look Up είναι ακριβώ αυτό που συμβαίνει με του προδιωτικού και του γέλτσερ. Οκ. Okay. Ήθελα να κάνει τώρα πάλι το πλάνο. Θα γυρίσω τη γέφυρα. Για πε. Ε, και έγινε αυτό, και μετά από εκεί πέρα νομίζω they lived happily ever after. Νομίζω δεν έχει κάτι. Δεν, έγινε ποτέ. Εγώ ναι, σαν... δεν το όλο στον πλανήτη. Αφού ρε παιδί μου, ήταν η CTO η οποία έγινε μετά CEO και μετά έφυγε από CEO και ξανά έγινε CTO και μπήκε ο άλλο και μετά έφυγε ο άλλο και μπήκε μετά ο άλλο. <σχεστί> 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 <πρακιά, σχεστί> ναι, ναι, και του είπαμε εμεί και μετά μα <σχεστί> <υπάρχε. σχεστί> είπε. <Είχι, σχεστί> και μετά είχαν ξεκινήσει κάτι καρδούλε που έστελνε <σχεστί> καρδούλε. <σχεστί> μετά μετά ξεκινήσανε και είπε. Έκανε κάτι tweets και καλά έτσι. Τελικά πιστεύω αυτά που είπε ο ότι ήταν κάτι πάρα πολύ γελίο. Ρε, αυτό, κάτι λέει, πάρα πολύ δεν είναι, αυτό το οποίο λέει όμω δεν λέει τίποτα. Όχι, σου λέει ότι δεν είναι ότι έγινε κάποια μπουρδέ ή κάποια πατεωνιά, ήταν κάτι χοντρό ή ήταν ένα τελείω γελίο πράγμα. Γι' αυτό δεν μα το λένε. Εγώ θεωρώ προσωπικά πάντω. Ξέρω, μην πει κάτι για την Μουράτη. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι για την Μουράτη. Θέλω να πω. Δεν θυμάμαι να μου το έχει πει αλλά έχω αρχίσει να το πιστεύω ότι όλη αυτή. <laughs> να συντονιστούμε. Για να συντονιστούμε λίγο. Ότι όλη αυτή η μανία με το AI regulation. Α, καλά, αυτό είναι για να βάλει εμπόδια αυ... στην καινοτομία. Ναι, ναι, ναι. Είναι για να βάλεις εμπόδια ναι, 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 στην καινοτομία και σε μικρές καινούργιε εταιρείε. Και ίδι... πατριμπάνω, πάλι. Η... η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Eurocrats, ναι. Ναι. Που αυτοί κάνουν μια χοντρή μαλακία νομίζω. Δεν ξέρω να... τι είχαν στο μυαλό του. Βγάλανε Λε. ένα νόμο τώρα Λε. που πρέπει να είναι. Δεν έχω διαβάσει τέτοια Νομίζω είπανε, ότι είπαν ότι άμα η εφαρμογή σου χρησιμοποιεί μέσω όρο είναι AI ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. What. Άμα η εφαρμογή σου βγάζει μέσω όρο από κάτι, θεωρείται η AI. Τώρα, οι άνθρωποι δεν, δεν τώρα. Αφήνει πολιτικού τώρα να ασχοληθούν τεχνολογία. Λέει πώ θα πάει αυτό. Καφρίλα. Πώ θα πάει αυτό. Δεν θα πάει καλά. Εγώ πάντω δεν το φοβάμαι το AI, δεν ξέρω famous words. Είπε <χεδεύει> 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 το την ηχά του. Ναι. Κοίτα. Δηλαδή, εγώ αλήθεια δεν ξέρω τι μπορεί να πάει με αυτή τη μορφή, με το LLM. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάει τόσο στραβά. Να φύγουν, να πάρουν τα, τα European. Ελά, ελά. Και... <χεδεύει> και <ξέξτε χεδεύει> τι <πρέπει ένας>. μπορεί <χεδεύει> να πάει πολύ στραβά. Με το LLM. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι ήταν crypto experts, τώρα λένε στο LinkedIn ότι είναι AI experts. Ναι, αυτό είναι πολύ. Εγώ θα βάλω Star Expert. Τι? Θα βάλω Star Expert στο LinkedIn μου, ώστε να μην κάθε να αλλάζω κάθε και λίγο. Star Expert. Ε, Star, Star ah. Ό,τι θέλεις, Expert. <laughs> <laughs> ναι, οκ, okay. δεν, δεν, νομίζω. Όχι. Ε, τι άλλο τώρα. Εσύ τι λες. Για, <laughs> τώρα, για το OpenAI. Ωραία, ναι, ε, για πες μας και εσύ βασικά. Τι πιστεύεις για το OpenAI, για το AI, συγγνώμη. Πιστεύεις ότι θα μας κατακτήσει. <σταξί> τι να κατακτήσει. Την ανθρωπότητα. Α. Ah. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή δεν φορούσαμε την Foil Hat και μπορεί να μα ελέγξει. Τα LLM, <laughs> όχι το AI γενικότερα, γιατί στο Singularity θα φτάσουμε, είναι γνωστό. Αν το πιστεύει. Ναι, ρε, γιατί όχι. Παίζουμε μου ένα λόγο να μην φτάσουμε. Παίζουμε ένα λόγο να φτάσουμε. Γιατί η ανθρωπότητα συνέχεια κάνει πρόοδο και συνέχεια κατανοεί περισσότερο πράγματα. Οπότε κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα σημείο ναι. που μπορεί να καταλάβει ή τουλάχιστον να το προσεγγίσει σε πάρα πολύ κοντινό βαθμό αυτό το οποίο είσαι. Γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο. Με σύμφωνο δεν αυτό πω, αυτό πω, τώρα, με το καταλαβαίνω. Εγώ είπα τώρα δεν LLM. Όχι, εσύ. Εσύ Εγώ, θα... πα... Εγώ θεωρώ θα... ότι τα LLMs δεν είναι κίνδυνο. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσει και να δημιουργήσει τον Deus Ex Machina του Matrix. Αυτό είναι που λέω. Σήμερα, το 2023. Το 3023, αν δεν το έχουμε κάνει, θεωρώ σίγουρα θα είμαστε πιο κοντά. Όπω τώρα είμαστε πιο κοντά από ότι ήμασταν πριν 100 χρόνια. Ναι, okay. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Και καταλαβαίνει, οι υπολογιστέ γίνονται πιο γρήγοροι. Okay. Ε, και έχουν, έχουν αρχίσει πράγματα τα οποία όντως όσο περνάει ο καιρός... Από, από την άλλη η Τέσλα έκανε δύο εκατομμύρια αμαξιαρικόλ, ε. ε, Αντώνη. Έκανε. Βέβαια τα έκανε νομίζω για... μια ε... πεθάνει κοσμάγις. Όχι, <laughs> ε, ε, τα έκανε νομίζω ρικόλ γιατί το σύστημα δεν ειδοποιούσε αρκετά τον μέσο Αμερικάνο ότι αυτή τη στιγμή οδηγάει μόνο του και άρα ο μέσο Αμερικάνο πρέπει να προσέχει πάρα αυτά. Κάτι τέτοιο. δεν έρθω πέρα να φωτιά. Όχι, δημι... όχι. Αυτά Οπότε, ερχόμενη στα λόγια σου, ναι, μπορεί να ξεπεράσει και μερικού. <laughs> ναι, 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 Σύντομα. <laughs> μερικού. Ε, η ερώτηση νομίζω για το Singularity δεν είναι. Βασικά το Singularity. Δεν έχω άποψη. Νομίζω ότι έχει πολλού ορισμού. Δηλαδή το. Ένα είναι. Ένα είναι. είναι. Για πες τον. Όπου μπορεί να φτάσει. Βασικά, φτάνει η τεχνολογία στο σημείο. Duke, Δεν μπορεί να ξεχωρίσει από ξυπνάδα αν κάτι είναι άνθρωπο ή μηχανή. Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι το Turing Tester. Όχι. Το Turing Tester στην επικοινωνία. Το άλλο είναι. Το άλλο είναι. Έχει ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να. Όχι μόνο να απαντήσει ερωτήματα. Αυτό. Ένα σημαντικό πράγμα είναι να μπορεί να θέσει ερωτήματα. Δεν νομίζω ότι είναι να θέσει ερωτήματα. Είναι να. να λειτουργήσει ένα άνθρωπο. Να λειτουργήσει, να κάνει. Να έχει άγνωστο, να κάνει pattern matching. Πράξει κάνει. Το pattern matching. Δεν είναι εύκολο. Το ότι εγώ βλέπω. Τα κλασικά μα συνέμειναν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνει καλύτερα τον άνθρωπο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ μονόλογα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει είναι. να λάβει ένα σήμα που δεν το έχει εξηγήσει πώ θα το λαμβάνει. Να πάρει μια απόφαση την οποία δεν το έχει πει πώ θα την πάρει. Και να κάνει μια κίνηση, μια πράξη την οποία δεν το έχει πει πώ να την κάνει. Δηλαδή. Θα πρέπει να έχει όλο τον κύκλο, ρε παιδί μου, τη ύπαρξη, να το πω έτσι. Είναι πολύ. Πρέπει Αυτή να έχει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το ότι εγώ καταλαβαίνω την μπροστά μου είναι ο Γιάννη με ένα την Full Hat. Ναι. Είναι κάτι πολύ, πολύ μονόπλευρο για να το Όχι να πεις συμφωνώ. ότι Άμα το καταλαβαίνει και ένα AI, κάτι έγινε. Όχι, συμφωνώ. Απλώς το είναι... θέμα είναι να βρεθεί σε μια κατάσταση να την... και να κάνει μια πράξη την οποία. Σε... Δεν του έχει δώσει σε ένα σένσορα για input, δεν του έχει δώσει εσύ ένα χέρι ρομποτικό για να κάνει μια πράξη. Δηλαδή... Πρέπει να το... τα δώσει αυτά. Δεν έχει νόημα. Μα, ό, όσο του δίνει εσύ αυτά, αυτό παραμένει ένα ρομπότ το οποίο ελέγχει εσύ. Εξαρτάται. Γιατί μπορεί να φτιάξει μια μηχανή φωνόημα και μετά αυτό φτιάχνει mm. άλλο ρομπότ το οποίο δεν τα ελέγχει. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν πάβει όλο αυτό το πράγμα να είναι κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο έχει προδιαγράψει. Δηλαδή, όσο προδιαγράφει κάτι, όσο το βάζει σε ένα chat, chat interface, όσο το βάζει σε ένα Google search, όσο το βάζει mm. σε πράγματα, όσο το βάζει σε ένα ντόμπιρ το οποίο κάνει. Είναι... Γαμάτι είναι όλα αυτά. Δεν λέω. Αλλά όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο software το οποίο δεν καταλαβαίνει ο περισσότερο κόσμο πώ δουλεύει, αλλά που είναι προγραμματισμένο να κάνει κάτι. Όταν φτάσει σε αυτό το πράγμα να μπορεί να παίρνει αποφάσει και να κάνει πράγματα τα οποία εσύ δεν το έχει διδάξει, τότε έχει νόημα. Εσύ μπορεί να προδιαγράψει το σημείο έναρξη και αυτό να έχει ένα περιθώριο εξέλιξη, όπω και ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή εσύ μπορεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώριο εξέλιξη όμω. Ναι, και δεν, μπορεί, δεν έχει φτάσει καν στο σημείο έναρξη, το οποίο μοιάζει με αυτό ενό μωρού, για παράδειγμα. Να το πω έτσι. Οκ. Okay. Δηλαδή είναι, είναι και τα δύο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λε. Απλώ εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μία οντότητα. Πε στο μηχανή, πε το... ναι, Αλλά ναι. μάλλον πρέπει να είναι μηχανή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν άνθρωπο. Καλά, κάθε μηχανή. μηχανή. Okay. Απλά είναι βιολογική. Ναι, όχι, ωραία, να φτιάξουμε μια τεχνητή μηχανή η οποία θα είναι και εκεί είναι το τρέχει. Είναι κάθε εικόνα και καθομοίωση, ρε παιδί μου. Και δεν το. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Όντω. Αυτό είναι το singularity. Δεν είναι το να φτιάξει. Οπότε, ναι, δηλαδή, οπότε Γιατί οπότε, στην ουσία. Οπότε, λόγω, λόγω τη πρόοδου θα φτάσουμε εκεί. <σχει> ναι. Γιατί άμα πάρει μεμονωμένε πράξει, όντω οι υπολογιστέ αυτή τη στιγμή κάνουν χίλια δύο πράγματα εκατομμύρια φορέ καλύτερα από ότι εμά. <σχει> Εμεί. <σχει> Αλλά το θέμα είναι το όλο σύνολο. Πάντω, για μένα, μία φοβερή στιγμή στο Matrix είναι σπόιλ Για όσου δεν το έχουν δει, το έχει δει. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Αλήθεια. Για μένα, μία φοβερή. Αλήθεια. Είναι εντάξει. Εγώ μη σου πω, θα το έβλεπα σήμερα, αλλά έχω άλλε να το Μία φοβερή στιγμή. Ε, Πάπα λίγο το, το skip για να προχωρήσουμε. Σκεφτή <laughs> διαφήμιση. Λοιπόν, <laughs> και τώρα θα, πω, θα <laughs> δώσω το τελευταίο σημείο. Από το... Έχεις θέμα να φας πω, Όχι, ρε. <laughs> Έχεις δει και τα τρία. Ναι, αυτό είναι οχτώ. Τέσσερα ναι. αλλά εννοώ. Την... Δεν είναι τεράσιο, okay. ε, μη, Μια φοβερή στιγμή είναι από το τέλο τη τρίτη ταινία. Με τον και... αρχιτέκτονα, λες. Μετά τον. Ο αρχιτέκτονα εμφανίζεται στην δεύτερη ταινία. Στο Στο τέλο που του λέει ότι. Ε, για μένα στο είναι, φλό είναι φλό στο τέλο που είναι η μάχη του Νίο και του Agent Smith. Ναι. Και αυτό είναι αφού του έχουν το αλυσβερίσει που τον έχει καταστρέψει θεωρητικά ο Νίο και αυτό έχει επανέλθει, αλλά έχει πλέον ένα ανθρώπινο κομμάτι μέσα του. Δεν είναι πλέον εντελώ μηχανή ο Agent Smith. Και πώ το καταλαβαίνει ότι δεν είναι εντελώ μηχανή και έχει ένα κομμάτι ανθρώπινο, Είναι επειδή νιώθει φόβο. Τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι θα πεθάνει και θα καταστραφεί, ah. εκείνη τη στιγμή είναι η πρώτη στιγμή που νιώθει φόβο. Έχει Άγχο θανάτου. εκείνη Είναι φοβερή στιγμή αυτή στο Matex. Είναι τρομερή. Mm, και για μένα αυτό είναι σημαντικό κομμάτι του singularity γιατί στην ουσία και το, ο Deus Ex Machina, ο Θεό του Matex, α πούμε, ο πατέρα μηχανή, συνεργάζεται με τον Ιω γιατί έχει άγχο θανάτου. Είναι, ε, είναι φοβερό άμα το σκεφτεί. Έχει ανθρώπινο χαρακτηριστικό αυτό εκείνη τη στιγμή. Okay, yeah. Anyway, για πε, φτάνουμε singularity όχι. Το Βάρνερ, παιδιά. Ε, το Βάρνερ πολύ. Γιατί. <coughs> ε... oh, μπορεί. Ναι. δεν, δε, δε, δεν έχω άποψη. Τα LLMs είναι επικίνδυνα ή όχι. Σιγά μια περίπτωση. Τα LLMs κάνουν καλή δουλειά ή όχι. Δουλειά ή όχι. Ε, από ό,τι μα απέδειξε ο φίλο. Γράφει πιο γρήγορα κώδικα. Εγώ γράφω πιο γρήγορα κώδικα. Γράφω blog post, μαλακίε. Blog post, έλα τώρα. Έχει, γεμίσει το blog μα. Πραγματικά το γράφει blog post πράγματικά, πράγματικά, πράγματικά. Το γράφω blogos, με ντροπή ρε. Ναι, το. Καταρχά, πλέον ντροπίσω. όλο το κείμενο το οποίο παράγω είναι τίτλο Bullets, φτύσιμο chat ChatGPT και του μου απαντήσει. Γιατί? Και τι είναι πιο εύκολο, γράφει καλύτερα αγγλικά από μένα. Oh. Στεναχωρήθηκε, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Αλλά. Ε, 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 πραγματικά, κοίτα, επειδή έχει προπονηθεί με το μέσο όρο, μάλλον έχει προπονηθεί με όλα <laughs> τα data εκεί έξω. Και το είχαμε νομίζω πέρσι ότι το πρόβλημα του θα του έλειψε τα data έχει προπονηθεί με όλα τα data. Άρα αυτό που βγάζει είναι μέσο όρο. Ναι. είσαι καλύτερο από το μέσο όρο. Ναι, αλλά τι πέντε προτάσει πρέπει να αλλάξω, τι αλλάζω εγώ. Οι υπόλοιπε προτάσει δεν χρειάζεται να είναι καλύτερο από το μέσο όρο. Είναι μια χαρά ο μέσο όρο. Έχει point. Έχει point. Τίποτα με τίποτα. Καταρχά, το chat που το έγραψε τον επικό τίτλο που μπορεί να παρουσιάσω με τον Μπάρι σε κάποιο συνέδριο. Ναι. Η γραμμάτια δεν έχει Οπότε δεν θα τον πω. Αλλά ο Πάρη ε, μου έχει πει τουλάχιστον 15 φορέ πόσο χαμάτο το τίτλο έγραψα. Ναι. Τι είναι, εσύ δεν πάει να άλλο το τίτλο από εμένα. Καλά. Θα το δούμε μετά. Θα δει μετά. Στον ναι. Αλλά επειδή έχει προπονηθεί με τα πάντα, στην ουσία σου βγάλει το μεσόρο. Άρα μπορεί να είναι καλύτερο από το μεσόρο του κάθε που δεν ξέρει ναι. πράγματα σε οτιδήποτε έχει βάλει να προπονηθεί. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι καλύτερο. Ποτέ. Ξέρετε, θα το εξελίξουμε. Δεν μπορεί να είναι καλύτερο όπω είναι από Κάποιον που είναι πάνω από το μεσόωρο. Ε, εκεί νομίζω το, το σημαντικό κομμάτι είναι. Καλά, το... υπάρχει randomness, οπότε πίσω... είναι, είναι πρώτο το randomness και είναι, μετά από αποκτά πολύ μεγάλη σημασία το prompt. Άρα λοιπόν, αν εσύ μπορέσει και του δώσει σαν είσοδο mm. ένα κείμενο το οποίο να περιλαμβάνει αυτό που ξεχωρίζει εσένα από το μεσόωρο, τότε το, το κείμενο που θα πάρει πίσω όχι, να είναι καλύτερο από το μεσόωρο. Γιατί και το input έχει, έχει φτιαχτεί από το μεσόωρο. Όχι, το... Το, το input θα το κάνω εγώ. Όχι, όχι. Α το prompt. Πες ότι είμαι ο Einstein. Να. Ε, ό,τι βγάλει απ' έξω είναι από κείμενα που έχουν σχέση με τον Einstein. Σωστά. Να. Δεν να. είναι κάτι ναι, ναι, που ναι, ναι, Einstein, ναι, ναι, Είναι ναι. ναι. κείμενα από άλλους ανθρώπους που ήταν υποδιέστεροι από τον Einstein. Να. Ναι, αλλά αν εσύ, σαν Einstein, του πει ποια είναι τα σημαντικά σημεία στα οποία πρέπει να μείνει σε ένα blog post. Και σε ένα... και πάλι το input που έχει εκπαιδευτεί είναι από όλα εκεί έξω. Δεν ναι, έχει εκπαιδευτεί ναι, το, το, το βάρο όμω θα πάει εκεί. Τέλος πάντων, έχω παρατηρήσει... Ναι, τυρίς... το καταλαβαίνω, του λε. Απλά. Τι ξέρει, garbage, in, garbage out. Ναι, απλά δ, έχει πολύ μεγάλη σημασία το in που του δίνει εσύ. Δεν ναι, έχει ναι, ναι, σημασία ναι, ναι. το in που παίρνει από τον κόσμο. Αυτό σου εξηγώ. Mm. Δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι. Η... Φέρνει την κόλλα και εσύ έχει βάλει ρε παιδί μου τα σημαντικά στατικά Σε το Τι άλλο έχει ε, στο να ηρεμήσω και να κάνω μπάνιο στο, στην Αρκτική Θάλασσα πριν από μια εβδομάδα. Γιατί? γιατί, κάτσα και του μιλούσα και το ρωτούσα αν υπάρχει πιθανό να πεθάνω από το κλεισί. Και πού ξέρει αν η απαντήση ήταν σωστή. Δεν το ξέρω, απλά μου έκανε να αισθάνομαι καλύτερα. <laughs> 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 ε, τελικά τι σου έλεγε. Έχουμε <laughs> θεματάκια να λύσουμε. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί έκανα διάφορες ε, <laughs> διάφορου κύκλου μαζί του. Στον πρώτο κύκλο μου λέει: OK, φίλε, απλά θα βάλει σίγουρα στολή ε, θερμική και γενικά να έχει κάποιου κοντά για να σε σώσουν για να σε βγάλουν έξω. Εντάξει, του λέω: Απλά δεν θα έχω μαζί μου θερμική στολή και ξέρω ότι πρέπει να το κάνω για λίγο. Απλά θέλω να μου πει τι πιθανότητε έχω να πεθάνω και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το μέσα. Και μου λέει: Κοιτάξτε, η υποθερμία ξεκινάει μετά από λίγο. Για καρδιακή προσβολή, άμα δεν έχει προηγούμενο νόσημα, μάλλον δεν έχει πρόβλημα. Οπότε κάπου εκεί πέρα χαλάρω ρε παιδί μου. Και, και ήξερε ότι η απάντηση ήταν σωστή. Δεν το ήξερε, όχι, ναι, αλλά κατάλαβε ναι, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, μήπω το AI θα μα κατακτήσει. Το AI, όπω είδε, με το που πήγα να το αποκαλύψω. Ναι, ναι. ναι έκοψε τον ναι, ήχο, ναι. τον υπολογιστή. Ναι, Πάντω, κάποιου χαζού θα του σκοτώσουν. Δεν διαφωνώ. Και δεν σου λέω ότι αυτό θα ήταν η μόνη πηγή πληροφορία mm. που θα εμπιστευόμουν σήμερα. Αλλά αυτό έχει πάρει μια σούμα από το τι υπάρχει εκεί πέρα έξω. Mm. Ανάλογα με τι συνθήκε που εγώ του δίνω, μου απαντάει κάποια πράγματα. Mm. Και προ το παρόν, ναι, okay, για την υγεία μου, η αλήθεια είναι να το έκανα και το Check ε, μετά με ανθρώπου το πράγμα. Αλλά... Είναι, <σίλω> είναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να λύσει για να μπει στη ζωή μα παραγωγικά. <σίλω> το Από την άλλη. Νομίζω, περίπου το 98, νομίζω, ή το 93, έχει γράψει ένα paper ο Νόρμαν, ο μπαμπά του UX, που έχει πει ότι ο μόνο τρόπο. Δεν το, λέω ακριβώ τόσο σωστά. Ο μόνο τρόπο για να χρησιμοποιείς ε, τον agent, ό,τι είναι αυτό το agent, ε, είναι να μπορείς να τον εμπιστευτεί. Ο μόνος το τρόπος να συνεχίσει να το χρησιμοποιείς είναι να τον εμπιστευτεί. Αν που δεν το εμπιστεύεσαι, ε, Κάποια στιγμή θα να αυθύνει αυτό το πράγμα, γιατί θα, θα γίνουν μπουρδες. Και τώρα που η Microsoft το έχει βάλει στο Office 365, θα έχει πολύ γέλιο το θα γίνει. Δεν διαφωνώ. Και, και sorry το λέω, ένας αναλυτής, δεν θυμάμαι ποιος το λέω, ένας αναλυτής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, άκουσα ένα από τα αγαπημένα μου podcast, finance podcast, ότι έλεγε ότι θα είναι πολύ ενδεικτικό το adoption των τέτοιων συστημάτων στην πίσνα αν του χρόνου τα subscription της Microsoft. Φέρουν περίπου το διπλάσιο revenue γιατί χρεώνουν 15 δολάρια το Office 365 και 30 αν έχουν μέσα και το Copilot. Και άμα το δούμε αυτό να διπλασιάζει, πάμε να το adoption πάει καλά. Αλλά, πώ το πιστεύει, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να λυθεί mm. για να το χρησιμοποιεί πέραν τη πλάκα. Γιατί τώρα είμαστε πίσω ακόμα ότι κάνουμε πλάκα ή δεν μα νοιάζει. Ναι, αλλά αν το συγκρίνει. Για τον κώδικα είναι καλό, γιατί μπορεί να το στάρει τον κώδικα μέσα. Γι' αυτό και αν θυμάσαι πέρσι. Ενώ ένα νομικό κείμενο, φυλάκια. Σφίριξα και έλειξε. Αν θυμάσαι πέρσι, το πιο σημαντικό πράγμα που είχα πει ότι είναι πρόβλημα στο κοπάιλο. Είναι οι φορέ που σου φέρνει πίσω κώδικα που μοιάζει αλλά δεν είναι σωστό. Το πάθα αυτό σε γενέθλιά μου. Με αφήσανε μόνο μου. Τους ναι. όλοι. Και άρχισα να γράφω κώδικα, το ομολογώ. Να το κοιτάξει αυτό. Το, κοιτά... το βράδυ, όταν τέλεια. Και το παίρνω και, αρ... και παίρνω τον κώδικα που το βγάλει τον Bard. Και πάρα το βάλω να τρέξει. Και κάνω debugging τρει ώρε. Ωραία, πάμε τώρα να σα ρωτήσω. Bard και Gemini είναι το ίδιο πράγμα. Bard είναι η εφαρμογή. Το chat. Το, είναι το... Gemini είναι το engine. Άρα το, το Μπάρντ είναι το ChatGPT και, ε, ε, και το Gemini είναι το GPT-4. Ναι. Ωραία. Το, δεν ξέρω ποιο, αλλά. Ναι, εννοώ η αντιστοιχεία εννοώ, ρε yeah. παιδί μου. Ωραία. Πώ είναι το Μπάρντ. Ναι. Μ' αρέσει, αλλά. Μένα μου φαίνεται λίμα λακκία το Μπάρντ. Ναι, καταρχάς, μου απαντάει σαν να μου απαντάει η Google, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ results-based. Δηλαδή το, το ρωτά κάτι και σου λέει δηλαδή, να πέντε άρθρα, δυο αυτά. Άμα ήθελα να κάνω αυτό, ε, πήγαινα ε, να στην την κόκκινη έγραφα. Ε, δεν ε, ξέρω. Ενώ ο διάλογο με το ChatGPT για μένα είναι πλάστα ανώτερο. Εμένα ξέρει τι μου έκανε. Ε, Γιατί μιλά με ρομπότ, δεν έχει φίλο. Δεν είναι θα περάσει το Turing Test. Όχι, δεν, το δεν void είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ θέλω να λύσω ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί εγώ να μην έχω δώσει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε ή να μην θέλω απλά να μου δώσει ένα dump πληροφορία, αλλά να μου δώσει κάτι πιο συγκεκριμένο το, το chat GPT θα εστιάσει καλύτερα σε αυτό που το έχω το ρωτήσει για κάποιο λόγο, ενώ το BARD θα μου απα... πάντα 10 αποτελέσματα, 10 πράγματα. Ναι, δε, όχι, νομίζω ίσως δεν το ξέφρασες. Μπορεί. Το Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα άλλο που ε, έχω δει ότι παίζει σαν prompt engineering, ότι πας και του λες ότι ήθελα να κάνω αυτό και αυτό. Ρώτησε με πρώτα ότι αν πληροφορία χρειάζεται και θα σου απαντήσω για να μου το πεις στο τέλος. Ναι. Αυτό το chat GPT το κάνει. Το BARD σου βγάζει αποτελέσματα με μία, δεν σε ρωτάει. Oh, το, πιο fun πράγματα που έχω κάνει με GPT μέσα από τη Μάγια στο Θόμο είναι ότι του είπα να μου γράψει η Assembler για Z80. Και μετά, αφού του το είπα, του λέω ναι, αλλά τώρα θέλω να μου το κάνει για Άμστραντ 168 και μου βγάλει ακριβώ τη, τη ρουτίνα για την οθόνη του 168 του Άμστραντ. Εντυπωσιακό. Έλα ρε. Ε, καλό. Εγώ πήρα για ένα project έτσι. Είμαι ρέτρο. Που έπαιζα, πήρα chat GPT και έχει μαζί και τον Ταλίγ από κάνε... το αγόρασε. Ναι. Οπα. Mm. <coughs> Εγώ δεν έχω πληρώσει ακόμα. Ναι, θα έχει θα... 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 πληρώσει το κουπάιλο, δε φίλε. Ναι, αλλά δεν έχω πληρώσει ενώ το OpenAI έχω πληρώσει. Οπότε. Και έχει το εξή. Δεν οξύ... θέλω να τι πληρώσω. Γιατί. Έχει, αφιά. Αφιά. Google. Και τέλο πάντων, του είπα να μου παράξει μια εικόνα. Και ωραία, τη τώρα κάτω έτσι. Εσύ... Πε. Μου φαίνεται ότι όλε οι εικόνε που παράγονται από τον Ντάλι και του βλέπω που του ποστάρουν. Καταλαβαίνω ότι είναι φτιαγμένο από αυτό. Με κάποιο τρόπο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ε, φαντάζομαι έχει ένα συγκεκριμένο dataset. Αλλά μισό. Του λέω, βγάλε μου μια εικόνα. Ξέρω τον, τον, τον Γιάννη Παγώνη με ένα tin foil. Ναι. Και μου βγάζει με. Και του λέω, ωραία, τώρα βάλ το με Christmas, Maggie Christmas sweater. Και σε ναι. εμφανίζει έτσι. Ωραία, του λέω, δεν μου αρέσει. Πάμε στην προηγούμενη. Δεν μπορεί. Δεν μπορώ μου λέξει να παράξω εικόνα που έχω παράξει πριν ή να τη φέρω πίσω. Όντω. Ναι. Περίεργο. Αυτό, είναι... Αυτό δεν μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Ο, ο, δεν... ο Νίλσεν έλεγε ότι καλά τα εργαλεία, όλα τα γεμιά, πολύ ωραία, αλλά πρέπει να φτιάξουν πολύ το UX του γιατί. Για να μάθω, Είναι λίγο πρωτογονά. Ναι. Έχει δίκιο. Είναι πρωτόγωνα. Πώ θα μπορούσε να είναι καλύτερο το UX του ChatGPT. Ε, δεν ξέρω το ChatGPT συγκεκριμένα, δεν έχω κάνει την έρευνα του Μπάρντ όχι uh, okay, οτιδήποτε να σου πω, δεν, δεν, το έχω ψάξει, αλλά που έχω αυτό δεν μπορεί να πάει στο history πίσω και να το κάνει. Να το. Αυτό είναι feature, δεν είναι θέμα UX. Τι, τα, το, το, user experience από τι δημιουργείται. Μα το να φτιάξω το UX. Τι εννοείς. Για μένα θα ήταν καλύτερη εξ... καλύτερη εμπειρία σου αν του λίγες πήγαινε στο παλιό και στο φέρνω. Okay. Βλέπεις πίσω στο αρχικό θέμα είναι το τι προσδοκίε έχει ο καθένας από κάθε τι. Για μένα για παράδειγμα όταν έμεινε θα μπορούσε κάτι να έχει καλύτερο user experience στο δικό μου μυαλό μιλάμε για τι ίδιε δυνατότητε που έχει τώρα. Απλά διαφορετικό πακετάρισμα. Ε, αυτό σου λέω. Θα ήταν καλύτερο για σένα να μπορούσε να σου απαντήσει αυτήν την ερώτηση. Το ναι, αυτό δεν απλώς... είναι πακετάρισμα, αυτό είναι μια επιπλέον δυνατότητα. Είναι θα μπο... Ήταν καλύτερο yeah. να μπορούσε να κάνει και αυτό. Ναι, οκ, okay, χαιρό πολύ. Ναι, τι. Αλλά αυτό δεν λέει και πολλά. Ναι, οκ. Όπω ο Καλλιπέτση είχε καλή εμπειρία με τον κώδικα που του έβγαζε Πέτση και γι' αυτό συνεχίζει και το πληρώνει. Αξίζει. Εμένα δεν έχει πει ακόμα, το συγγνώμη δύο φορέ. Εγώ θα το πω πολύ απλά. Αν το κάνω τελείω σχημαδιό τον υπολογισμό και πω πόσο χρόνο σώνω μέσα σε ένα χρόνο. αυτός Αυτό ο χρόνο κοστίζει περισσότερο από τη συνδρομή. Που είναι 15 δολάρια. Που είναι 100 100 δολάρια το χρόνο. Ναι, αλλά ναι. αυτό δεν μπορεί να το βάλει ακριβώ έτσι. Γιατί αν αυτό δεν σου γλιτώνει τη μέρα σου κάτι. Γιατί. Ωραία. Αν πούμε. Ναι. Ότι... Τώρα, ναι, αν πούμε ότι yeah. μέσα στην ημέρα. Μα δεν δουλεύει. Να γλιτώνεις... ε, κάνω λίγο τιούν. Μπράβο, για κάτω λίγο τι, 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 τι. αν μέσα στη μέρα δουλεύει έστω 8 ώρε. Ναι. Και αυτό σου γλιτώνει μισή ώρα. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι παραγωγικό που μπορεί να το κάνει κάτι άλλο. Για πε. Τι εννοεί. Ενώ ότι αυτό μπορεί να στο γλιτώνει στη μέση τη ημέρα και εν τέλει σε ίσα βάρκα σαν νερά. Και την επόμενη μέρα ξεκινά από εκεί που έτσι κι αλλιώ θα ξεκινούσε. Το, το να έχω μισή, ώρα παραπάνω να βάλω το Tin Folly Hub για να ξεκουράσω τον εγκέφαλό μου. Δεν είναι σημαντικό. Όχι, εγώ είπα αυτό το οποίο είπε με τα χρήματα. Το να πει ότι εγώ αυτό. Όχι. άλλο λέω. Το να πει ότι για μένα αυτά τα 100 ευρώ αξίζουν. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό από το να πει ότι εγώ αυτά, επειδή η εργατόρα μου κοστίζει τόσο, τα κερδίζω. Γιατί δεν σημαίνει ότι εσύ γλιτώνοντά το μπορεί να δουλέψει αυτό το χρόνο παραπάνω ή να το χρεώσει παραπάνω. Αλλά αν το πει, προσ... Μπορώ όμω να ξεκουράσω τον εγκέφαλό μου και να. Α, αυτό είναι θεαρό. Ενώ εγώ μιλάμε για να, ξε... να ξεκουράσουμε τον εγκέφαλο, αγαπητέ μα τηλεθεατή, γιατί η μικρή έχει ήδη φύγει. <laughs> ε, αυτά τα καπέλα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, θα τα πουλήσουμε σε μπαζάρ. <laughs> και όλα τα λεφτά που θα μαζέψουμε θα είναι για το γιατρό που πάρει. <laughs> τον οποίο το χρειάζεται, <laughs> επιγόντω. Και, και το μελομακάρονα. Και μελομακάρονα. <laughs> και μελομακάρονα. <coughs> yeah, αλλά σε γενικέ γραμμέ, ωραία. Για να, για να πάμε και σε μια ε, σύνοψη. σύνοψη <laughs> Γιατί εκεί πέρα ο Γιάννης έχει ένα τεράστιο iPad Με πράγματα που θέλει να συζητήσουμε Ε, <laughs> 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 και τεράστιο ε, Νομίζω ότι τα LLMs δεν θα μας κατακτήσουν ε. <laughs> Ναι ρε Βασικά είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό Το αν το Singularity θα είναι ένα ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονό. αυτό by design δεν μπορεί να το ξέρει. Τι, τι είναι, ο, να, τι είναι ο, να πιστεύω ότι, δεν, ότι είναι τελείω τυχαίο. Συγγνώμη, το upload το έχετε δει. The upload. Το upload στη, τη σειρά στο, στο Prime είναι, δεν ξέρω. Όχι. Ναι, όχι. Τι λέει, πώ θα ανεβάσουμε τη συνείδησή μα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι το προτείνω, έχει πολύ γέλιο. Τρολάρει όλε τι εταιρείε tech. Το cast έχει πολύ γέλιο. Το σημείωσα. Upload. Είναι ένα από τα recommendations. Όλα αυτά θα να λίγες από κάτω. Τέλεια. <laughs> τίποτα, ο Πάρης σημειώνει για να κάνει τη δουλειά μετά. ωραία. Right. Ε, um... και να πουλήσουμε με Ναι. Ναι, αυτό. Τώρα... Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Εγώ ακόμα το ψάχνω να δω πόσο χρήσιμο θα είναι. Θεωρώ ότι στην παραγωγή περιεχομένου, δεν θα αποκειμένου. Ναι, η εικόνα. Παραγωγή περιεχομένου, παιδιά, είναι ειδικά σε, visual. Δεν έλεγε να πω είναι, είναι, <laughs> είναι, σε φάση, όχι, είναι, πιστεύω ότι ο κόσμο θα χάσει τη δουλειά του. Γιατί, Γιατί πάρα πολύ από ό,τι παραδείγματι και έξω και υπάρχει είναι μέσο όρο και χαμηλότερο και αυτά δεν χρειάζεται πλέον να τα κάνουν άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ άνθρωποι που κάνουν. Μάλλον εταιρείε βασικά, γιατί δεν θεωρώ ότι αυτό. Και Εγώ... σε NLP είναι πολύ καλό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα βάλει πάρα πολύ και εταιρείε. Δηλαδή, εταιρείε που κάνουν για παράδειγμα agency, που κάνουν ads του call, ξέρω mm. εγώ, που απλά σου ένα παιδί μου, 10 mm. ads και τέτοια, δεν θα έχει πάρα πολύ νόημα. Θα πηγαίνει στην Google, θα λε, ξέρω εγώ, θέλω να χαλάσω τόσα λεφτά, τόσα mm. τη mm. μέρα για να κάνω αυτό. <χει> και αυτό θα το κάνει καλύτερα από το μέσο agency, γιατί το μέσο agency κάνει κουρά το δουλειά τελείω. Εγώ δεν πιστεύω. Συμφωνώ το. Νομίζω ότι έχει περάσει αρκετή ώρα για να μπορέσω να το εκφράσω αυτό. Όσο ακόμα αφορά το Τίνφελ Χάτμουν. Τέτοια πράγματα θα συμβούν, ναι, σίγουρα. Τα βλέπω ήδη να συμβαίνουν. Δεν θεωρώ ότι αυτό απειλεί ρόλου. Απειλεί οργανισμού. Ναι, ναι. Οι οποίοι κάνουν μέτρια προ δουλειά. Η οποία δυστυχώ είναι πάρα πολύ αυτοί οι οργανισμοί. Είναι αυτό το οποίο έλεγα σε ένα άλλο επεισόδιο. Πρέπει να σε νοιάζει να είσαι καλό. Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λε. Ναι, Γιατί ο μέσο όρο όσο πηγαίνει. Μάλλον όχι. Αν, αν υποθέσουμε. Πάω από Αν υποθέσουμε ότι εδώ πέρα είναι ο μέσο όρο και αυτό το πράγμα έρθει από εκεί, σαν ναι. λάβα, θα, θα, θα το Θα, θα το σε καταπιεί, το, ναι. Ναι. εννοείται. Οπότε πράσι ακριβώ και πάνω. Ναι. Είναι αυτό που λέω έτσι έχει δίκιο. Ναι. Έβλεπα κάπου μία ατάκα η οποία έλεγε πλέον είναι πιο εύκολο από ποτέ το να είσαι καλό. Γιατί? Γιατί έχει πολλά περισσότερα πράγματα στα χέρια σου. Μιλάμε πάντα για το δυτικό πολιτισμό και, και, και Αλλά είναι. Να είσαι καλό ή να φαίνεται καλό. Να είσαι καλό. Έχεις... Βασικά, τι θα πει είναι πιο εύκολο από ποτέ. Είναι περισσότερο από ποτέ στο χέρι σου. Περισσότερο από ποτέ. Οκ. Δηλαδή, είσαι... έχει παραπάνω πληροφορία από ποτέ στα χέρια σου. Έχεις εργαλεία τα οποία ξέρει πίσω από μία οθόνη. Ε, ο άλλο δεν ξέρει ε... αν βρίσκεσαι στο τεράστιο στούντιο ή αν βρίσκεσαι. Okay, στο... Ναι. το Έχει κάποια τέτοια πράγματα τα οποία είναι όντω ευκαιρίε, ό,τι και να λέμε. Δηλαδή. Ε... Ναι, α, α, Άρα α, α, πλέον. Καλό. Δεν ξέρω. Ναι, σε να, να είσαι καλό, αλλά με την έννοια του ότι. Πλέον έχει. Και, και κατ' επέκταση ανεβαίνει ο πύχη. No pressure. <laughs> να. Δεν, δεν είναι μόνο pressure. Είναι ένα ρε παιδί μου. <coughs> αναγκαστικά κάποια πράγματα θα, θα πρέπει να ξεχωρίζει κάπω. Και αν κάνει κάτι απλά γιατί δεν μπορεί ο ώρα να ασχοληθεί, να το κάνει μόνο του και δεν είναι ότι παράγει πραγματική αξία, αλλά παράγει. Σώζει χρόνο από κάποιον άλλον το οποίο θα, δεν μπορεί να το κάνει να okay. κάτι. Δηλαδή, όλοι αυτοί που γράφουν enterprise Java Beans και mm. uh, κάνουν copy paste, γραμμέ κώδικα και όλε αυτέ τι αμφιβολίε και όλα αυτά. Η, όλοι ο... αυτοί θα κάνουν. Η, η μόνη του ελπίδα είναι θεωρώ ότι. Θα γίνουν καλύτεροι. Όχι... Άρα μπορεί να μα κάνει καλύτερου. Ναι, να σε πιέσει. Κοίτα, εκεί πέρα έχει και πάρα πολύ γραφειοκρατία εταιρική η οποία τους, τα, τα σώζει αυτά τα πράγματα, θεωρώ. Δεν, οι, οργανισμοί αυτοί θέλουν να πληρώνουν ανθρώπου. Εγώ θα πω. Είναι βίτσιο. ναι. σε ίδιο. ένα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει αυτό που Σε μια. βίτσιο είναι βαλιτσάκια. Ναι, οκ, okay, εσύ Τι? Τι? εντάξει, δεν το είπα καλά. Εννοούσα ότι είναι βαλιτσάκι το... με, με, χρήματα. Ναι, να σου πει το, το σακούλε. <συνένε> ναι, οκ. Okay. Ναι, άμα βγάζει πάρα πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ λίπο, Εντάξει, ξέρει τι και να μη φαμελή, άρα δηλαδή. θα ανέβει η παραγωγικότητα ε, και το, θα βοηθήσει θετικά προ το GDP, όπω λέει <laughs> η κάθε Wood ή όχι. GDP, ναι, ε, δεν νομίζω. Ε, δεν νομίζω. Ό, δηλαδή γινόμαστε δηλαδή. πιο παραγωγικοί, άρα ανεβαίνει το, <laughs> το καθάριστο εθνικό προϊόν κάθε Έλεγε... χώρας, που κάνει σωστή χρήση συστημάτων που του ανεβάζει την παραγωγικότητα. Και αυτό είναι ένα από αυτά. Νομίζω, νομίζω. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα του χρόνου, είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμη Τη ζεράκια για να μα περιμένει ο κόσμο και άλλα θα χρόνια. Φτάσουμε σε, νομίζω πιο πιθανό το, το ενδεχόμενο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε μία αύξηση παραγωγικότητα, η οποία θα προκαλέσει τη μείωση του όγκου εργασία και όχι την αύξηση του ΑΕΠ. Α, το στείλουν να δουλεύουν τι μέρε. Όχι. Ναι, α πούμε, ναι. δεν θα έχει νόημα. πιθανότητα να φτάσουν εκεί. κοίτα λοιπόν, Εγώ θεωρώ φα... ότι πριν το συμπληρώσει, θα φτάσουν πάντω στη στιγμή που. Πώς θα επιλέγει. Ότι... Ε, θα επιλέγει πώ θα δουλέψει α... και όχι. Αυτό ούτε το, ούτε μία. Αυτό το στοίχημα το παίζω. Του... να σου πω κάτι. Η ιστορία μα έχει δείξει ότι καλύτερα να στοιχηματίζω στον καλοπέτη τώρα με το πράγμα. <laughs> 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 Εγώ την πρώτη φορά. Αν με τα κρύπτο πάντα. Πρόσεξε. Έχω μπει φίλου. με τα κρύπτο, οπότε μπορεί να είμαι μπάνι. Όχι, ρε, θα τελειώσουν τα κρύπτο. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν τελειώσουν φέτο. Εντάξει, δεν είναι ότι πάνε καλά. Κάθε χρόνο. Δεν είναι ότι πάνε καλά, ρε φίλε, τα κρύπτο επειδή ανεβαίνει το bitcoin. Τι θα Πολύ πει αυτό. Πέρα, αλλά αυτό είναι άσχετο. άσχετο. Τι, είναι είναι άσχετο, δηλαδή. Εσύ πόσο κρύπτο βλέπει να λειτουργεί στην καθημερινότητά σου και να χρησιμοποιείται. Να το Έτσι, δηλώσουμε ε. Ε, ε. ότι μα ρώτησε ο καφετζή μα προάλλε αν πρέπει να αρχίσει να παίρνει bitcoin για να παίρνει καφέ. Νοπλέ. Ε, μα τώρα είδε. Ορίστε, τι. τι... τι <laughs> 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 <ξέρω, σημαίνει laughs> θέλω να πω. Συμβαίνει αυτό. Αν ο, έχει δίκιο ο Γαλιπέτσο ότι πρώτα θα φτάσουμε στο να διαλέγουμε πόσο θα δουλεύουμε, επειδή θα είμαστε πάρα πολύ παραγωγικοί, όχι. Μιλάρε πρώτο. Μα αυτό είναι. Να σου πω. Τι θα <laughs> πρέπει να γίνει πριν γίνει αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και τώρα. Τι? Άνθρωποι να μην κάνουν meetings χωρί λόγο. ο <laughs> κόσμο. Δημι... Είναι σαν να ότι θα κλάνουν οι αγελάδε. Γιατί να μην κλάουν οι αγελάδε. Δεν θα ποτέ. Αυτό, σου λέει. αυτό λέω και εγώ. Όμως, <laughs> ότι. Ωραία. Επειδή... Oh, και μου πει η γυναίκα μου να μην μιλήσει <laughs> Αυτό το οποίο λέω είναι ότι επειδή οι άνθρωποι έχουν ανάγκη oh, 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 oh. να νιώθουν. Πάρε ανθρώπου που έχουν θέσει εργασίε που δεν έχουν λόγο ύπαρξη. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν θέσει εργασίε που δεν έχουν λόγο ύπαρξη. Παντού ζουν ανάμεσά Τι κάνουν αυτοί. Άμα είναι σε managerial θέση είναι χειρότεροι. Γιατί πάνε ναι. και ενοχλούν ναι, του άλλου. Σαν... Γιατί θεωρούν ότι άμα το κάνουν αυτό θα φαίνονται πιο χρήσιμοι. Ναι. Οπότε ο κόσμο δεν θα φτάσει ποτέ. Αυτό το οποίο λέει ο Αντώνη απαιτεί μια συναισθηματική ωριμότητα που δεν ξέρω αν την έχουμε κάνει εμεί εδώ πέρα. Ο κόσμο δημιουργεί δουλειά mm. να έχει, γιατί άμα δεν δουλεύει, τον πιάνει υπαρξιακό άγχο. Mm. Οπότε mm. δεν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο που θα πούμε Α, παιδιά, ωραία, τα καταφέραμε. Δεν χρειάζεται να αυξάνετε άλλο το ΑΕΠ. Εγώ πάντω έχω δει πολύ κόσμο που δεν έχει υπάρξει ακόμα άγχο με το να είναι το ίδιο χρήσιμο <laughs> με τι αμοιβάδε. <laughs> δεν ξέρω γιατί εσύ θεωρεί ότι αυτό το πράγμα. Όχι, <laughs> 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 υπάρχει αυτό ο κόσμο. Και α πω, ίσω είναι και next level. Οκ, okay, okay. δεν ξέρω. Αλλά κατά βάση οι άνθρωποι. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν λέμε, Α, ωραία, λύσαμε αυτό το πρόβλημα, τώρα μπορούμε να ρεμίσουμε. Α, ωραία, λύσαμε αυτό το πρόβλημα, α φτιάξουμε άλλα δέκα για τα πάτε ψυχολογικά, άμα δεν έχω να ασχοληθώ προβλήματα. Ναι. <laughs> αυτό κάνουμε. Πληκτρολογώ Άρα υπάρχω. Πληκτρολογώ, άρα υπάρχω, τόσο απλά. Εσύ τι λε. Εγώ λέω ότι πρέπει να σταματήσει. Είναι η κούπα μου άδεια, αλλά τέλο πάντων. Τώρα, ώρα Λέτε... για να. κάνουμε το πρώτο γρήγορο πώ. Ε, μετά από το πληκτρολογώ, άρα υπάρχω, τι μπορώ να. Περίπου... Πώ μπορώ να το συνεχίσω αυτό. Το... <laughs> θα κάνουμε ένα, ένα μικρό ρίκαρ ναι, ναι. πριν πάμε στο δεύτερο μέρο. Έλα, δεν κινδυνεύουμε. Με τίποτα. Ε, δεν κινδυνεύουμε εμεί στη δουλειά μα ή σαν ανθρωπότητα. Σαν ανθρωπότητα. Έλα ρε παιδιά τώρα, δεν, εντάξει, σαν άνθρωπο όχι, έχει, γιατί να κινδυνεύσει. Ωραία, δε, εντάξει, δεν κινδυνεύουμε απλώ. Πώς δεν μπορώ, πήγαινε ο άλλο ο ο, ο με το βαλτσάκι πίσω και καλά είχε το κουμπί για να κλείσει το, το chat GPT από πίσω και γύρω γύρω σε όλες τις κυβερνήσεις. Τι ήταν αυτό. Είχε και καλά ο Σακίδη ότι είχε το κουμπί για να κλείσει το chat GPT. Άμα χρειαζόταν, ξέρεις, red button φάση, πανικός. Αλήθεια! <laughs> ε, οι φωτογραφίες των Bloomberg τώρα σε φάση με το σακίδιο. Και λέω, τι λέει. Και το κάνει. κουμπί δεν μπορούσε να το κάνει, δηλαδή να το διακόψει. το ναι, ναι, Σε φάση, Δηλαδή, Παρακάτω, μιλάμε για θέατρο. Έδι, όταν δηλαδή. μιλάμε για τόσο πολύ θέατρο γύρω-γύρω και ο κάθε ηλικιωμένο πολιτικό πω, πω, να πρέπει να είμαστε έναν. Να φανούμε ότι κάτι κάνουν, γιατί έχουν εκλογέ στην Αγγλία. Είχαν εκλογέ. Μην, ε... μην πάμε σε εκλογέ. Θα πάμε σε εκλογέ με το. Στο τέλο, στο, τέλος, στο, yeah. στο τελευταίο yeah. κόμμα θα μιλήσω. Αυτή. Αλλά ε, θέλω άλλα πέντε λεπτά πριν φύγουμε. Γιατί δεν έχουμε σχολιάσει κάτι ακόμα του Άλτμαν και θέλω να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πράγμα Ωραία, το, 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 τι είναι το, το τι είναι πρέπερ. Ξέρετε τι είναι οι preppers. Εγώ το έμαθα ε, πρόσφατα. Ναι, οκ. Okay, εγώ δεν ξέρω τι είναι οι preppers. Οι preppers είναι αυτοί που κάνουν prepare για τύπου πώ θα αποκαλύπτει σκηνικά. Δηλαδή, ο Altman λέει ότι έχει αγοράσει κάποια εκτάρια, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Είναι μέρο του θεάτρου που έπαιζε γύρω-γύρω για να σταματήσει άλλε εταιρείε να αναπτυχθούν mm. βάσει των regulations. Αυτή είναι η ατζέντα. Τρομάζουμε όλου αυτού που τσιμπήσαν mm. όλοι οι πολιτικοί. Είχαν εκλογέ Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, που στο διάλογο ήταν. Γαλλία, ε, Ιταλία. Ε, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Mm. Anyway, για να δείξουν ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι ότι κάνουν κάτι, για να μπλοκάρει οι άλλε εταιρείε να μπουν στο παιχνίδι. Μαζί σου. Το πρέπερ που λέω είναι κάτι άλλο. Και συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί πώ μπλοκάρει. Regulations. Με regulations. Γιατί αργά ή γρήγορα το κόστο του hardware πέφτει. Ναι. Άρα θα βρει περισ... περισσότερο κόσμο να το κάνει. Έχω ένα φίλο γνωστό τη εκπομπή εδώ πέρα που τον έχετε καλέσει, ο οποίο είναι το εργαστήριό μου ε, κάθε, κάνει πειράματα και μου κάνει αναφορά στο πειράμα. Και έχει το, έχει το, Whisper να τρέχει local στο Mac του. Okay. Έχει βάλει, δεν θυμάμαι, ε, τι τελευταίε εκτό του Λάμα να τρέχει. Και το, τα, τρέχει σε δύο-τρία μηχανάκια του και έχει το, το, πράγμα να τρέχει τοπικά μέσα στο σπίτι του. Είναι τρομερό πόσο ισχυρό ο hardware πάντω και το τι πράγματα που Άμα θα ξυνήσει μια φορά και η καφεχέρα ανοιχτή όμω εκεί πέρα θα, δω, θα, θα δει, α πούμε <laughs> Συμφίζω δεν εκλείσαμε γιατί είπα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι. Πάμε για τους preppers τώρα να μας πει Οι preppers είναι άτομα τα οποία, και εγώ αν το έχω καταλάβει καλά, προετοιμάζονται για πώς θα αποκαλύπτει yeah. ξεκινικά. Yeah. Ναι. Και για παράδειγμα ο Σαμ Μάλτμαν έχει αγοράσει κάμποσα στρέμματα, πολλά, δεν ξέρω πόσα είναι, στην Καλιφόρνια. Yeah. Έχει, έχει, έχει όπλα, έχει μέσα πολλά, έχει φέρε, <laughs> έχει, έχει <laughs> αντιβιωτικά, έχει τέτοια πράγματα για την περίπτωση και καλά που γίνει εντελώ Walking Dead. Να είναι, να έτοιμο, να είναι δεν, δεν έχει και μπάνκερ κάτω. Έχει. Σίγουρα, σίγουρα. 100%. Δεν πάει αγγλιστή, να να μα αφήσει ήσυχου. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω μπάνκερ, παιδιά, συγγνώμη. Θα γινόταν πρέπερ. Δεν ξέρω λόγο. Λέω. Γιατί ε, μπαίνει του, πηγαίνει να είναι κάτι πώ θα αποκαλύπτει. Άρα πώ θα αποκαλύπτει, θα μπορούσα να πάω να δούμε μπαλίτσα. Οκ. Α, εκνοεί. Και μετά ποιο ο λόγο για να ζει, αν δεν είσαι αγγλική. Ισχύει αυτό, τι να πω. Ο μόνο τρόπο να επιβιώσουμε σε πώ θα αποκαλύπτει είναι να πάμε στον Άρη. <ΟΥ> ε, 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 ωραίο σεγγουέ <σίλει> τώρα για το πρώτο μέρος. Είσαι yeah. μεγάλος fanboy του Μάσκ. Είμαι, είμαι, είμαι άτομος. Είσαι Πώς ε, ε, ε. μπορεί να είσαι fanboy ενός ανθρώπου έτσι. Κι εγώ μπορώ ε, ε. να αναρωτιέμαι, αλλά δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι καθόλου fanboy, αλλά τον εκτιμώ πολύ σε πολλά πράγματα. Άλλο αυτό, εντάξει. Άλλο. Δηλαδή, το multitasking που κάνει ο Elon που δεν πιστεύω ότι το κάνει, αλλά. Ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Το μάτι που κάνει, αλλά δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι στην ουσία το κάνει αυτό. Πιστεύω ότι έχει. Νομιστεράκια. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Θεωρώ ότι έχει ανθρώπου πάρα πολύ ικανού, του οποίου του εμπιστεύεται να τρέχουν πράγματα. Ή, ότι είναι πάρα πολύ καλό στο scheduling τύπου. Ωραία, εγώ τώρα έξι μήνε ασχολούμαι με αυτό γιατί θέλω να το πάω μπροστά εκεί και μετά κάποιοι εκτελούν και μετά έξι μήνες μετά θα πιάσω κάτι άλλο να το σπρώξω εγώ παραπάνω και από εκεί και πέρα στη συντήρηση. Ε, σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ, θεωρώ ότι στο επίπεδο που είναι με τα πράγματα που ασχολείται, το skill αυτό, η δεξιότητα αυτή είναι πάρα πολύ ψηλά. Και εγώ, αλήθεια, εγώ τον θαυμάζω γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Και για άλλα δέκα προβλήματα που έχει δεν τα, δεν είναι, δεν τα έχει, αλλά είναι, είναι πολύ καλός. Λέτε να του δούμε στο ring μια μέρα. Ε, εγώ. Έλα στο κλουβί. Εγώ θα πλήρωνα. Πες, πληρώνα, με, πες, με, θα πλήρωνα. Εννοείται ότι θα πλήρωνα. Εννοείται ότι θα πλήρωνα. Ε, είχα κλείσει αεροπορικά την άλλη μέρα και είχα πάρει στην Ελλάδα. Αλλά είσαι τζέτσε αλλά... ναι. Εγώ και εγώ θα πλήρωνα. Και, και εγώ Θα πλήρωνα. Mm. Αλλά θεωρώ ότι Ζακ τον είχε να, Άμα Άμα να με ειλικρινεί. Άμα συνεχίσει να με ειλικρινεί. καθίσει απάνω με την κοιλιά, τελείωσε. Ο <laughs> άλλο είναι με 90 μαλάκα και 500 κιλά. <laughs> ναι, ρε, αλλά δεν μπορεί να κουνηθεί ο άλλο. Δεν έχει μαθήσει να κουνηθεί. Είναι αργό, ρε. Τώρα έχει δει πω είναι ο Ζάκερμπεργκ. Έχει 500 χιλιακού. Ναι, <laughs> ε, ρε φίλε, αλλά το σαγόνι είναι σαγώνι. Άμα τη φάσει, κοιμήθηκε. <laughs> ναι, αλλά πώ δεν τη φάσει σαγόνι, αφού ένα κάνει προπονήσει και είναι μαυροζονάτο οριακά και ο άλλο δεν, δεν, δεν κάνει τίποτα. Σιγά να με μαυροζονάσει. Αλλά... Ρε Μαυροζονάτο. Μα, είναι... Ένα... Όχι, ρε Μαλάκα, αφού πήγε πρώτο σαγόνι και βράχει τον έκανε άλλο σε σκουπί. Ναι. Αλλά ναι. εσύ Δείξε. μια φάπα είσαι. Άμα τη φάσει το πηγούνι, όπω και να έπεσε. Πώ δεν τη φάσει, αφού ξέρει, ο άλλο δεν ξέρει. Δεν ξέρει να τραβεί χαστούκια. Άμα δεν ξέρει να χτυπά, δεν ξέρει να χτυπά. Τέλο πάντων, δεν αλλά εγώ θα πλήρωνα. Εύκολα. εύκολα. εύκολα εύκολα φίλε, μου Εύκολα. Βέλεργε, Άρα, διαλυματάκι, γεμίζουμε καφετιέρα. Όχι. Yeah. μπύρες oh. Ωραία. Διαλυματάκι, μπύρες και συνεχίζουμε με τα χειρότερα. Πάμ. Και μετά από σύντομο διάλειμμα, δυστυχώ, πλέον χωρί τη βοήθεια και την προστασία των tinfoil Hats. Huts. Yeah. Προστατευόμαστε από. Έχουμε πλέον yeah. προστασία μόνο από ιού μέσω. Yeah. Αλμών. Ναι, που... Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πίνω πρέπει να είναι τσουρέκι. Τι γιατί είναι, έχεις τσουρέκι. έχει μαχλέπι, μαστίχα και βύσινο. Καταρχά μιλάμε για μια μπύρα η οποία φαίνεται σαν μησινάδα στο χρώμα. Είναι γιατί έχει βύσινο, όπω είπα, μαχλέπι και μαστίχα. Άλυστα. Αλλά δεν μοιάζει με τσουρέκι. Εμένα τι έχει. Σου πω, τι έχει αλλά το Πόπο, χαλιά είναι. Πω, πω. Εμένα είναι μια ταπεινή σαουρά ε, IPA. Yeah. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, για μένα η μαστίχα, ροδάκινο και φρούτο του πάθου. Πω, πολλούσατε. Μόνο εγώ πήρα, πήρα τη προκοπή. Ναι, mm. δεν πειράζει. Θα έχει πλάκα. Και αυτή, ο, με είδε ο πατήρα μου να πίνω κάτι τέτοιο και με ρώτησε αν είναι σκουπίδι δεν είναι Ναι, ναι. <laughs> για πείτε, ο, ο παγόνη είπε ότι βαριέται και θέλει να μα κάνει ερωτήσει. Χειροτερεύει το LinkedIn. Ω, καλυτερεύει. Όπα. <laughs> ε, αγαπητό μου δίκτυο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτό το post για να σας πω πόσο χαρούμενος είμαι που πήρα επιτέλους ε, την πιστοποίηση ναι, ναι, ναι. ABCDEF ναι, που ναι, κανείς ναι, ναι, σας δεν ναι. ενδιαφέρεται για αυτήν. Ναι, 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 ναι. Παίζει πολύ αυτό. Ε, και και μετά από άλλο. κόπους, μεγάλη προσπάθεια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ήταν ωραίο το, ένα post στο GROK που είδα που έλεγε, πες ρε παιδί μου ότι πίνω καφέ και τρώω ντόνατς το πρωί, ξέρω εγώ, με... Με όπω το με ένα συγκεκριμένο τρόπο να δείξει positive motivation κτλ. Και, και έγραφε πόσο καταπληκτικό είναι που έχει τη ζωή σου και πίνει καφέ. Και... Το έστειλε, Έχουμε κάνει επεισόδιο, γι' αυτό έλειξε. Ναι, ήταν, πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά πε, πες μου, δεν, είναι τραγικά κακό. Τραγικά κακό ο Λέξ. Ο Λέξ Φρίντμαν. έχει παραγίνει. σε φάση. Η ζωή είναι καλή και όταν τα άλλαξε, και ξύνω όλη μέρα. Γιατί γυρνάω podcast και κάνω τη διδασκαλία. Εγώ, ε, ε, εγώ δεν, λέ, δεν λέω ότι ξύνεται. Δεν ξέρω τι κάνει και δεν με νοιάζει τι κάνει. Θεωρώ. Να είστε θετικοί με τη ζωή σα και κάποιε στιγμέ δυσκολία που δεν έβρισκα καφέ το πρωί. σε οσί θερμοκρασία με κάνω να σκέφτομαι. Δεν θέλω Τη τυχιότητα τη ζωή και ναι, διάσω ναι. ψυχολογική διαδικασία. Θεωρώ όμω. Καταρχά σε μένα με κριντζάριο, okay. ναι, ναι. Δηλαδή, Το LinkedIn δεν ρώτησε. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό το είπα και έχουμε φτάσει. Ξεκινάμε από το. Θα πάμε πίσω στο LinkedIn. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάποια podcast που κάνει είναι καλά. Θεωρώ ότι φέρνει πολύ καλό κόσμο. Εντάξει, δεν τα φέρνει αυτό, αλλά ναι, οκ. Ρε φίλε, το podcast το έχει πολύ καλό κόσμο. Δεν με νοιάζει να το φέρνει αυτό η άμα. Γιάννη, δεν μπορεί να ξέρει ότι θα φέρνει αυτό το οποίο βγάλει το καπέλο σου. τώρα επηρεάζει. Πάντω είχε τον Jeff τώρα, οπότε πρέπει να το δούμε. Ήταν καλό με τον Jeff στη λίστα μου. Ε, τον βρίσκω λίγο pretentious. Έλα! Πέφτα από το cloud. Τον, βλέ, τον βρίσκω λίγο δίθεν και αυτό μου την ψιλοδίνει. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να το βάζω στην άκρη και να βλέπω τι μπορώ να πάρω από το κάθε που έχει να πει. Επίση το LinkedIn θεωρώ ότι είναι καλύτερο από ποτέ. Από εκεί που το LinkedIn ήταν cringe και. Τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, αλλά παρόλο που είναι. cringe την Παρόλο που είναι κρινζ το LinkedIn πλέον έχει και μια χρηστικότητα παραπάνω. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι άνθρωποι σχολιάζουν παραπάνω από ό,τι σχολιάζουν στο παρελθόν. Βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα στο LinkedIn. Θα του δώσω το εξή. Θα του δώσω ότι ε, βλέποντα το καθαρά σαν κανάλι και πώ δουλεύει για μα. Ε, για μα δουλεύει το ίδιο και καλύτερα από το Twitter πλέον. Σίγουρα καλύτερα από το Twitter. Το οποίο μου κάνει. Συγγνώμη, από το X. Από το X. Από το X Twitter. <laughs> <laughs> Καλό. Ε, γιατί έτσι. Όπω. και θα κάνω την παρένθεση αυτή γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Όπω μου είχε πει κάποιο. είχα ένα μοντέλο X, αλλά τώρα το έχει πλέον η πρώην γυναίκα μου. Οπότε. My ex got my ex. Έλα, ήταν υπερκρίνητο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήταν πολύ κρίνητο. Ήταν αστεία που κάνουν λεφτά μεταξύ του. Χωρί λόγο. δεν είναι αλλο λόγο με το πει εκείνη τη στιγμή αυτό. Anyway, Θα σου πω το LinkedIn για μένα ω άνθρωπο που έχει μια εταιρεία, ένα podcast, κάποια meetups, δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνουμε και χρειάζεται να τα μάθει ο κόσμο, είναι πολύ καλύτερο. Για μένα ω άνθρωπο ο οποίο θα μπει για να σκρολάρει και να δει πράγματα, δεν το κάνω ποτέ. <κοί> δηλαδή πλέον δεν το κάνω. Μα, δεν, το, δεν το κάνω. Το κάνω, αλλά όχι για να δω πράγματα, για να κάνω πέντε likes, να βρω κανένα γνωστό να βοηθήσω. Πούμε. Δεν το κάνω ποτέ για να ναι. το ενδιαφέρον. Ναι. Τι κάνει από ενδιαφέρον. Σε μεγάλο βαθμό X. Δηλαδή, σαν χρήση στο Α, ναι. X, μου αρέσει περισσότερο από το, το LinkedIn. Α, ναι. ε, βρίσκω. Έχω και. Φαντάζομαι έχει να κάνει και με το τι ακολουθώ. Το φοριού γενικά το, το, πιο... το διαβάζω μόνο στην τουαλέτα. Το, το πρώτο tab το οποίο διαλέγει εκείνο τι να σου δείξει. Α, στο, ναι. στο X έχει δύο tabs. Δεν ξέρω. tabs δεν Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Το for you είναι καθαρά τουαλέτα. Έχω πάει τουαλέτα, το παιδί μου. Ξέρει, θέλω κάτι να περάσει η ώρα μου. Okay. Mm. Άμα θέλω κάτι να ενημερωθώ για να δω πράγματα, πάω στο δικό μου επειδή. Κάνω πάρα πολύ συχνά clean up, δηλαδή κάνω unfollow πράγματα και κόσμο που δεν με ενδιαφέρουν. Είναι σε πολύ καλή φάση, νομίζω, θα έλεγα. Ναι, ενδιαφέρον. Επειδή εμ... έχω ξεχάσει το password, μου έρχεται μόνο τα email. Έχει πάσχει το X. Δεν mm, okay, ξέρω. Μου έρχεται τα email στο Twitter. Και μου έρχονται δύο ειδών email. Για κάποιο λόγο μου έρχονται ελληνικά, τα οποία τα κάνουν τη λίτια για να τα να διαβάσω, και μου έρχονται και στα αγγλικά. Το οποίο έχει κάνει κάποιο ενδιαφέρον. Στέλνει email στο Twitter. Ε, ναι, μπορεί να το Είναι ένα παλιό setting ξεχασμένο που ξαναξεκίνησε κάποια στιγμή. Το είναι ναι, okay. και, και μου στέλνει, και μου οπότε μου στέλνει σαν. Τα top tweets, α πούμε. Καλά, το εγώ ξεχάσει το password, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία, το ξέρει. Γιατί μπορεί να, mm -hmm. να κάνει forgot my password. Ναι, αλλά σε ποιο email, δεν έχω ξεχάσει ποιο email το θα βάλει. Σε αυτό σε το σου έδωσε το email, παγωνίδα. Δεν δύο ομπυρί για να στρώσει, μου φαίνεται πρώτα. Γι' αυτό το ChatGPT μου παράγει καλό κείμενο. Γι' αυτό η UXR. Άλλο, μια λυπητή. Για πε, εσύ που μπαίνει για να ξοδέψει χρόνο, να διαβάσει. Πώ φαίνεται το LinkedIn σε Α πω, από τότε που είχα κάνει χείριση στα μάτια μου και δεν έβλεπα, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ. Η πιο παλιά νομίζω, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το YouTube. Γιατί σου ακούω. Mm. Και είμαι μεγάλο οπαδό. Γιατί ακούω πολλά εκεί πέρα. Είναι το νούμερο ένα podcast platform στην Αμερική πρώτα απ' Το YouTube. Ναι. Λογικό. Και σε εμά που κανάλι, ε, δουλεύει όσο όλα τα άλλα αθλητικά και λίγο παραπάνω, ίσω. Έλα ρε. Κάπου εκεί το έχω υπολογίσει. Τώρα τώρα, το LinkedIn εντάξει, οκ. Okay. Έχω δηλαδή. και okay. Το χρησιμοποιώ αρκετά και τίποτα άλλο νομίζω. θα δύο, δηλαδή, στο πάω κόβω πράγματα για να προσθέτω πράγματα. Και έχω αυξήσει πάρα πολύ τα newsletters. Αυτό που λέω στον Αντώνη είναι ότι θέλω να επαναφέρουμε το Facebook. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι ο... κοπέλα, αυτά. Ναι. ναι. Αλλά γιατί, όχι. κοπέλα στο Facebook. Έτσι έκανε παλιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν, δεν είχα ποτέ, ποτέ, δεν ξέρω. Θα σου πω ότι είναι αυτό το οποίο. Κοπέλα ή Facebook. Facebook. Α. <laughs> ε, αυτό το οποίο. Ε, με έχει πιάσει τελευταία και σκέφτομαι είναι γιατί να μην έχει παντού παρουσία. Σαν εταιρεία μιλάω. Πρώτα και σαν επαγγελματικό, βασικά σαν επαγγελματικό πρόσωπο. Γιατί να μην είσαι παντού. Είναι σαν να μου λες για ποιο λόγο να μείνουμε σε όλα τα μπαρ. Μα δεν μπορεί να είσαι σε όλα τα μπαρ. Γιατί σε άλλο μπορεί. Ναι. Απέτει να το χρόνο σου. Έλα μωρέ τώρα, δηλαδή mm -hmm. εγώ έβγαλα ένα post ότι είμαστε εδώ και ξεκινάμε το, τώρα εδώ το podcast mm -hmm. και είναι copy-paste, mm -hmm. την ουσιατόγραψες ένα και το κάνω copy-paste και στα άλλα, έκανες κάτι κάνεις. Κάποιον ναι ρε παιδί δηλαδή. μου, αλλά τώρα να σου πω ότι ένα κείμενο το κάνω copy-paste, γιατί οκ okay, αυτό δεν είναι, βέλτι... δεν είναι βέλτιστη προσέγγιση mm -hmm. το να κάνει copy paste, θεωρητικά κάθε πλατφόρμα έχει την κουλτούρα τη. Οπότε πρέπει να είσαι προσαρμοσμένο. Ναι. Αλλά από το να μην έχει κάτι, το να έχει κάτι το οποίο είναι copy paste και πιο γενικό, εγώ θεωρώ βλέποντα το, εκπροσωπώντα μια εταιρεία, το βλέπω σαν μια καλή πρακτική. Δεν μπορώ να σου πω. Να mm, πού το <κυκλή> <κυκλή> Να το πω λίγο διαφορετικά. Θα ήθελα να το δοκιμάσουμε όλα και αν δούμε ότι κάποια δεν είναι καλά, να πούμε ωραία τα αφήνουμε αυτά. Yeah, αλλά υπά, υπάρχει ε, ε, αυτόματα, υπάρχει selection bias σε κανάλι που χρησιμοποιεί. Σε ενδιαφέρει εσένα το traffic που θα το Facebook. Γιατί, Γιατί όχι. Εμένα, ξέρω, θα. Σας, θα θα σα πω εμένα που μου ήρθε αυτό πρώτη, πρώτη φορά. Ξέρω. Όχι, να σου πω, πω που μου ήρθε πρώτη, πρώτη φορά σε σκέψη. Είχα πάει σε ένα. Λέγεται Product Therapy αυτό το meetup. Και είναι στην Κοπεχάγη. Yeah. Και μαζεύονται σε ένα δωμάτιο Product Managers, Designers, bla bla. bla και πιάνουν διάφορε συστηματολογίε και μιλάνε για, για product. Οπότε είχα πάει κι εγώ. Ούτε Product Manager, ούτε Product Designer είμαι. Αλλά με ενδιαφέρει το θέμα. Θα, θα αρχίσω να πετώ την έγγραφη ε, ε, συμφωνία που θα πει. Νομίζω πρέπει δηλαδή. να πάρει <laughs> μια δικλίδα ασφαλεία. Θα <laughs> έπρεπε, θα έπρεπε ίσω. Οπότε. Είναι εκεί ένα τύπο ο οποίο έχει μια εταιρεία που φτιάχνει software για, για οργάνωση οδοντιατρίων στην Κοπεχάγη. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένο μάρκετ. Πολύ καλά, λεφτά. Κοίταξε, ο τύπο είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των inbound πελατών mm. έρχονται από Facebook. Okay. Δηλαδή, υπάρχει κοινότητα οδοντιάτρων. Οι, οι οδοντιάτροι δημιουργούν κοινότητε στο Facebook. Oh, okay. και Δεν σα νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει για το ότι υπάρχουν οδοντιάτροι, αλλά έχω την περιέργεια για το αν εταιρείε τι οποίε μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί με αυτά το έχουμε να παρέχουμε, web development και devops κατά βάση, mm -hmm. βρίσκονται στο Facebook. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω μία απάντηση. Και απάντη. δεν βρίσκω στο LinkedIn ή στο Twitter. Να σου πω, αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση. Αν με ρωτήσει στο Twitter. Αυτή τη στιγμή και να το κόβαμε, mm. μου φαίνεται ότι θα είχε λιγότερο αντίκτυπο από το να κόβαμε το LinkedIn. Αυτό το είπε και ο, και ο Αντώνης, ναι, Δηλαδή. Διαστητικά θεωρώ ότι αν κόβαμε το Twitter αύριο, mm. θα είχε πολύ μικρό αντίκτυπο. Διαστητικά. Δηλαδή. Mm. Αλλά μ' αρέσει. Βέβαια. Μ' αρέσει. Βέβαια. Βέβαια. Yeah, yeah, το πούμε γι' αυτό. Νομίζω. Ναι, σίγουρα. Στο LinkedIn, ε, εγώ τουλάχιστον προστάω κατά κύριο λόγο σαν άτομο, ενώ στο X για τη μικρή κουβέντα, προστάμε σαν μικρή κουβέντα και κάνουμε repost. Α, ναι. ah, ενδιαφέρον αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι στο, στο X ε, είναι και στα ελληνικά το κείμενο. Ναι, <laughs> αλλά για την εταιρεία. Και στα δύο ποστάρουμε σαν είναι εταιρεία. Σωστά. Για την εταιρεία, όχι, Και ό,τι post κάνουμε τη Logic έχει παραπάνω ε, αλληλεπίδραση στο LinkedIn. Σημαντικά παραπάνω. Δηλαδή mm. θα μα κάνουν ένα σχόλιο. Λυρώνατε ή όχι. Όχι. Mm. Και όταν λέει, αλληλεπίδραση, ακόμα και το ότι θα προστάρουμε ένα meetup και θα μα ρωτήσουν από κάτω. Παιδιά, θα ανέβει το βίντεο, θα ανέβει η παρουσίαση. Yeah. Απλά τέτοια πράγματα. <εθυντήριες> ε, <εθυντήρι> οπότε εγώ δεν ξέρω αν στο facebook θα υπήρχε αυτό Και θα ήθελα να το κάνουμε Και θα ήθελα να κάνουμε το ίδιο και στο instagram Και θα ήθελα να κάνουμε το ίδιο και στο tiktok Α, έχεις Ναι, πολύ Όχι, όντως <οχιόντυξε> Φέτος έχω πολύ Εγώ πάντω, σαν άτομο νομίζω ότι Είμαι στη φάση που ετοιμάζομαι να κόψω τελείως στο facebook Γιατί δεν μπαίνω καν, δεν έχει νόημα να κρατήσω μόνο το Messenger, γιατί υπάρχουν άτομα ακόμα και συζητήσει που έχω στο Messenger κάπω ενεργέ. Και ιδανικά μονέχρι, πρέπει, πρέπει να φύγει και το Messenger και μετά να φύγει και το WhatsApp. Και να υπάρχει δι... <συγνέλεγε> και <συγνέλεγε> <νά> μην εκπορνεύει <συγνέλε> τα data σου στο Zoom. Δηλαδή. Δεν δε δε, δε μου δίνει κάτι πλέον το Facebook για να διαβιούν τα data. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο κανάλι το οποίο. Το τελευταίο <συγνέλε> κανάλι που θα δυσκολευτώ να κόψω νομίζω είναι το WhatsApp. Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι το encrypt το οποίο. Καλά, εντάξει. Να Τι θα πει είναι το encrypt. Μα αφού το κάνει την τη σε την πληροφορία για διαβίωση. Ναι. Ωραία, είναι εντό encrypted. Και μετά την κάνει decrypt και τη στέλνει. Ναι. Θε, θεωρητικά, τα κάνει όλα ναι, πάνω ναι, και προσπαθεί να καταλάβει το μήνυμα. Anyway. Ναι. Ιδανικά θα ήθελα να, να φύγω και από τι δύο πλατφόρμε, όπω και από το Messenger θέλω να φύγω. Τζαμπλ. Ναι. Γιατί? Έχει το καλύτερο encryption θεωρητικά. Γιατί με περιορίζει στο. Με ποια άτομα μπορώ να λυπητρώσω. Ήταν από το iMessage και στο Android. Αφού ήταν. Το έπανε. Το iMessage. Νομίζω το άλλο έγινε. Από την άλλη πλευρά ότι θα αρχίσει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο. Όχι, θα έχει στο Android. Κάλα το γουλάρ τώρα, αλλά anyway. Αν το κάνει αυτό θα είμαι χαρούμενο. Δεν θα έχω πρόβλημα. Γιατί. εντάξει, θα είναι καλύτερη φάση. Αλλά γενικότερα τώρα στο iMessage και στο Signal. Πλέον έχω σταματήσει να προσπαθώ να δω αν κάποιο έχει. Δηλαδή, μόνο αν κάποιο ξέρει ότι έχει signal ή iMessage, θα του στείλω στο iMessage ή στο signal. Ναι, Αλλιώ θα πάω στο WhatsApp κατά πάσα πιθανότητα, σαν πρώτη επιλογή. Α, ναι. Α, δεν ξέρω πώ φτάσαμε εκεί. Λοιπόν, θα Α, LinkedIn ή Twitter. Ναι, οπότε γενικά το Twitter εγώ δεν το έκοπα, Το πληρώνω κιόλα στο Twitter. Τι, πλη, το... τι πληρώνεις. YouTube. Ε, το... αυτό το verified. Γιατί, τι αλλάζει. Θεωρητικά σου <laughs> δίνει καλύτερο reach. Εμένα μου αρέσει που μπορεί να γράψει μεγαλύτερα κείμενα. Δεν θα το πληρώνεις να <Ρι> μεγαλύτερα. Όσο θέλει. Okay. Το οποίο είναι καλό. Οι διαφημίσει όντω είναι λιγότερε. Δηλαδή έχει διαφημίσει, αλλά είναι σημαντικά λιγότερε από ό,τι έβλεπα πριν. Οπότε βλέπω <Ρι> <πλέον>, παραπάνω περιεχόμενο. <Ρι> αυτό δεν θα λέγα κατά βάση για μένα το το σημαντικό. Τώρα το ριτ δεν ξέρω αν έχει καμία μεγάλη. Εγώ δεν το μετράω. <Ρι> Γιατί είναι προσωπικό, γι' αυτό δεν το μετράω. Δεν μπορεί να μετρήσει εύκολα ηλικία ναι, όχι, ναι. Αλλά είναι κάτι, ρε είναι ξέρεις, ένα. Οκ. Okay. Ε, ότι επειδή μου αρέσει γενικά το, το X σαν πλατφόρμα, θεωρώ ότι κάπω βοηθάω στο να υπάρχει και αύριο, ναι. Αμέ, τι σα αρέσει. Έχει, σου λέει, το περιεχόμενο που παρακολουθώ, δηλαδή ενημερώνομαι, με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία διαβάζω ειδήσει, έχω συγκεκριμένα πράγματα που διαβάζω τεχνολογικά νέα. Έχω ανθρώπου που παρακολουθώ, έχω εταιρείε. Δηλαδή, έχω 5-6 κατηγορίε πραγμάτων που με ενδιαφέρει να γνωρίζω πάνω κάτω τι παίζει. Όχι σε επίπεδο θα τα δω όλα. Αλλά σε επίπεδο ότι ξέρει, θα μπω και θα σκρολάρω. Ναι, δεν νομίζω πλέον έχω τόσο χρόνο. Να έχω Δηλαδή, εγώ θα. να, να αφαιρέσω πράγματα να προσθέσω. Συλ, το, το YouTube ήταν κάτι το οποίο παρακολουθούσα πάρα πολύ. Mm. Α, τώρα ναι, δεν ξέρω. Μάλλον. Don't know. Απλά ρωτάω περίεργα. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω τι προάλλε πώ δουλεύει ο αλγόριθμο. Αλλά δεν γίνεται. Του LinkedIn. Σε φάση πόσταρα κάτι που είχε μέσα ένα βίντεο και, απο... και έχω ακούσει ότι δεν είναι ξανά αλήθεια, όχι ότι αν πόσταρες κάτι που έχει βίντεο δεν στο προμετάρει τόσο πολύ, γιατί θέλει γενικά το κόντο να βρίσκεται μέσα στο LinkedIn. Όταν βάζεις ένα YouTube link στο LinkedIn δεν στο προμετάρεις τόσο πολύ κόσμο να το δουν. Ναι. Okay. Ε. άμα γράψει κάτι το οποίο μένει μέσα στο δικτυό του το προμετάρει και προσπαθώ να καταλάβω ότι σε συμβαίνει. Τελικά, δεν έχω ιδέα. Μπορείς να ανεβάζεις βίντεο στο LinkedIn. Μπορεί. Όχι YouTube, να ανεβάσει το βίντεο στο. Αν το κάνει εκεί, θα το προμοτάρει γιατί κρατάει πλατφόρμα. Μπορεί να, να ανεβάσει βίντεο το οποίο θα παίζει ή app στο LinkedIn. Ναι, ναι, ναι. Και στο Twitter μπορεί. Θα μπορείς να όταν Μπορούμε να το δοκιμάσουμε αυτό και μπορούμε να δοκιμάσουμε και τι παρουσιάσει από τα meetups να τα ανεβάζουμε σε όλε τι πλατφόρμε. Αλλά γενικά έχω σκεφτεί ότι είναι τόσο εύκολο πλέον να τα έχει self-hosted αυτά που θα έπρεπε ιδανικά οι πλατφόρμες βίντεο να είναι ό,τι είναι για το content σου, το Twitter και το LinkedIn. Ναι, να μην θέλουν να μεραστούν το... ούτε το traffic που θα πάει σε εσένα, Να. ούτε και τα analytics της πλατφόρμας. Α πούμε τώρα στο LinkedIn έχετε δει αυτό με τα badges που παίρνουν που είσαι influencer και τα λοιπά, Όχι. Που σου λένε απάντησε αυτήν την ερώτηση και είσαι από του λίγου που. Α, ο... α, ναι. Αυτό, αυτό ξέρει τι είναι. Είναι για να κάνουν training το δικό του LLM. Εγώ σκεφτόμουν αν πρέπει να απαντάω σε αυτά. Ε, όχι, με τίποτα. Γιατί στην ουσία είναι μια ηλίθια ερώτηση <συσοφίλια> που είναι γραμμένη πολύ λάθο, που είναι τελείω naive. Κάθε φορά τα απαντά εσύ για να γίνει έξυπνο και να πάρει το μπάτζ και στην ουσία έτσι εκπαιδεύει το. Όχι, εγώ δεν το είπα. Το και, το εμένα, εμένα δεν μοιάζει τα μπάτζ. Δεν έχω κάνει το πτυχίο μου. Θα ασχοληθώ με τα μπάτζ στο LinkedIn. Αλλά σκεφτόμουν αν. <συσοφίλια> αν, αν έχει νόημα, ρε παιδί μου, θε. Εσύ για παράδειγμα ασχολείσαι με το UX Research. Εμεί ασχολούμαστε με το web development. Αν θέλουμε να φαίνεται στο LinkedIn ότι ασχολούμαστε και έχουμε άποψη για το development και αυτά, βγάζει νόημα να καθόμαστε να απαντάμε αυτέ τι ερωτήσει. Αυτέ ερωτήσει. Ή κανένα είναι... δεν τι διαβάζει. Εκτό είναι... από το LLM. Αυτέ οι ερωτήσει είναι φτιαγμένε για το LLM του. Ωραία. Άρα... Τι ε... εμφανίζει για άλλου σε... για να δουν από κάτω αν σε κράζουν ή όχι. Για να κάνουν reinforcement. Ποιο έκραξε. Το αλγόριθμο. Λέω ρε παιδί μου. Ναι, αλλά κάποιο σε έκραξε εμένα. Σε δεν έπρεπε ότι έρχεσαι. Α, ναι, ναι, έγινε, έγινε κουλό. έγραφα κάτι για. έλεγε μια τύψα κάτι για UX Research, η οποία είναι τελείω επιφανειακή. Και. Τι τη είχα πει. Α, ναι, και έκανα reference 10 papers από γνωστά authorities του χώρου, ξέρω από τον Λούι, από τον Νίλσεν κτλ. Που είχε να κάνει με το πόσο χρήστε χρειάζεται για κάθε πείραμα. Να το πω πολύ χοντρικά. Α, το είδα αυτό το post. Και σε φάση η τύψα τσάντιση για τη λέω, ξέρει έγραψε κάτι λέγω στην έρευνα που έχω κάνει, λέω ποια έρευνα, έχει κάποιο reference να μα δώσει να διαβάσουμε. Ε, και δεν ερώτηση. Έτσι, και στείλει να διαβάσω. Και, το πήγε στο passive aggressive. και λέει, Εσύ έχει. Ε, ναι, λέγω να κάτσω εδώ. Να κάνω copy paste από τα αρχεία που έχω. Πάπε εδώ πέρα. Και είχε τσάντι και τόσο πολύ που έκανε μπλοκ. Άρχισε ο κόσμο από κάτω να τη λέει: Ριλί, έκανε μπλοκ κάποιον που σου δώσε references Και τρελάθηκε τι Όντω. Ναι, ναι, πραγματικά. Και μετά άρχισε ο κόσμο να μου στέλνει νήμαρα στο LinkedIn. Ε, ε, Σαπόργε, ναι, 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 Έγινε χαμό, πρέπει να μου ήρθαν, δεν ξέρω πώ. Πάνω από 200 invites. Αυτό ήταν ένα νούμερο. Κάπου πρέπει να κάνει capitalize μετά και να κάνει live stream video και να πει How I got cancelled on Twitter ή κάτι τέτοιο. Ή, ήταν, στο κα, δεν, ήταν, και δεν ήταν cancel, ήταν, σε δεν σε έχει σημασία. Σε, σε κατ' αλλά τι, τι, τι ζώρεια τρώει ο κόσμο, δεν καταλαβαίνω, τέλο πάντων. Ε, Facebook δεν έχει. Twitter δεν μπαίνει γιατί έχει ξεχάσει το password και το forgot password. Ναι, αλλά παίρνω το email. Παίρνει όμω το email. Σβήνω το, το ελληνικό. Το βρίσκει ενδιαφέρον. Όλο, το βρίσκει στο ελληνικό. Το διαγράφει στο ελληνικό. Το βρίσκει ενδιαφέρον το ξένο. Αρκετέ φορέ. Έχω δει σημαντική παρένθεση. Αλλά υπάρχει μια ιστορία στο είναι βιογραφείο του Μάσκ που λέει ότι όταν αγόρασε το, το X, το Twitter, μάλλον. Το πήρε να κάνει τρένι δεν τα πιο μέσα. Το είπαμε πέρσι. Ζήτησε λεφτά από τον Λάρι Έλισον. Αλήθεια. Ο, ναι. ο οποίο του έδωσε ένα μπίλιον αλλά δεν θυμόταν το password του. Οπότε η Elon Musk τον βοήθησε να κάνει το password. Αδύνατα. δεν ξέρω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν άκου. Απ' την άλλη. από την άλλη. Είναι στο βιβλίο πάντω μέσα. Δεν Αλήθεια. Πόσο fanboy είσαι. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Είναι από αυτό που έχω κρατήσει. Συγγνώμη, συνέχισε τώρα. Είσαι fanboy κάποιο επιχειρηματία ή αν έπρεπε να ήσουν fanboy κάποιο επιχειρηματία, ποιανού θα ήσουν. Παλιά ακολουθούσα πάρα πολύ ε, στα 90s, τελή 90s, αρχέ 2000, αυτά που έγραφε ο Μπέζο. Όχι, και χιλιάδες. φυσικά Τσάρλι Μάγκερ, ε, φανατικά και. Για πάμε. Τσάρλι Μάγκερ. Πάει και αυτό. Συγχωρεμένο. έσκασε. Καλά, δεν έκανε κάτι να συγχωρέσει. Ρένα, σου πω. Όχι, μου είναι αυτό που λένε ότι είναι συγχωρεμένο. Ε, Στεναχωρήθηκα γιατί άκουγα στο Acquired την. Το ε, έχω κρατήσει τη για του. τα Χριστούγεννα για να το. μόνο σ' το Και, ε, ε, και λέω και του λένε, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι που μου αρέσει γενικά στου Αμερικανού. Έχουν μερικέ φορέ με υπερβάλλοντα τρόπο, έχουν μια αισιοδοξία απέναντι στη ζωή. Ότι τα πράγματα ρε φίλε, θα πάνε καλά. Έχουν αυτή τη διάθεση γενικά. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα να παίρνω συνέντευξη από έναν άνθρωπο 99 χρονών που σαφώς... Σχεδόν 100, έτσι. Σχεδόν παρά 100. Μία, 100 μία, παρά δύο εβδομάδε. Ναι, ναι, γιατί. Όχι, περισσότερο, γιατί 100 γίνεται την πρωτοχρονιά. Ναι. Θα γινόταν. Ναι, πριν δύο εβδομάδε πέθανε. Πόσο. Τρει. Πόσο... Όχι, Πόσο... Πόσο... ρε, παραπάνω είναι. Ναι, ναι παραπάνω. Παιδιά, α, είναι παραπάνω. Είναι. Παιδιά, κοντά... δεν είναι. Ναι, αλλά και πάλι. Anyway. Μήνα δεν είναι. Οκ. Okay, okay. ε, ήθελα να πω το εξή. Ε, Όσε φορέ έχω δει στην Ελλάδα τέτοιε συνέντευξει ή ξέρεις, σε πιο κοντινό κύκλο, πάντα είναι το ότι. Πώ βλέπετε τη ζωή σα, αν έχει περάσει. Ναι, και ο Τίμω έλεγε 20 χρόνια μπροστά. Μπράβο. Έχουν τρει μάχε. Του Δεν είναι μόνο αυτό. Δε, αυτοί ενώ μιλούσαν ήταν σαν να μην του νοιάζει. Του το ότι ήταν 99, μόνο με την έννοια ότι είχε εμπειρία. Αυτό. Ωραία, δηλαδή, ωραία, με αυτή την εμπειρία που έχει, πώ βλέπει μπροστά. μπροστά. Ήταν φοβερό και του λένε: Ωραία, τι θα κάνει τα γενέθλιά σου, θα έκλεινε στα 100" και έλεγε: Έχω σχεδιάσει να κάνω ένα πάρτι στα γενέθλιά μου. Yeah. Μαλά, γιατί ήταν γαμάτο. Ε, το CNBC του ετοίμαζε. Η Big e Quick, η δημοσιογράφη του, ετοίμαζε το special για mm. αυτό και του κάνα συνεντεύξει αυτό και σε διάφορου του τελευταίου μήνε. Ναι. Yeah. Και η τελευταία συνέντευξη ήταν έτσι Big e Quick, αλλά μετά έγινε αυτό το acquired και μετά πέθανε. Και δεν, δεν τελειώσανε αυτό που ετοιμάζανε για τα 100 του χρόνια. Το ετοιμάζανε αφιερωμένο. <coughs> κρίμα, ρε, Πραγματικά κρίμα, αυτά που έχει πει είναι μεγάλη δασκαλία και δυστυχώ. Εγώ δεν την πάλεψα να τα ακούσω καθόλου από αυτό το επεισόδιο. Αλήθεια. Ναι, με κούρασε πάρα πολύ. Εντάξει, είναι μεγάλο. Ζητός. Είναι μεγάλο. Και δημιουργία. εδώ το πώ μιλάει και. Ναι, είναι μεγάλο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει μια εμπειρία. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό, ρε παιδί μου. Είναι αλλά. Μπορεί να πιο παλιά. Αλλά η Σοφία μέσα σε αυτά που λέει είναι απίστευτη. Είχε, το 2007 είχε, κάνει, είχε πάει στην αποφίτηση νομίζω, στο Harvard, στο Stanford, δεν πού, στο, στου Law Students και μιλούσε. Και νομίζω τρει ώρε. Και κάτσε. Η μια ψεύμανση, καθίσα και το άκουσα όλο πριν χρόνια και κρατούσα σημείο το κάνω. transcribe, και κρατούσα σημείωση το τι είχε πει. Οι ατάκε του είναι επικέ. Γενικά απαιτούσε πολύ επικέ ατάκε. Αλλά ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έχει πει, καλά, έχει πει αυτό ότι ε, για να σου έρθει κάτι που θέλει. Το, 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 το συνοψίζω, πρέπει να το αξίζει. Mm -hmm. Και τον είχα ρωτήσει και πώ μπορεί να έχει μια. Και έλεγε, νομίζω, ο Μπάφε το είχε πει ότι ένα από τα πιο σημαντικέ πράγματα που θα κάνει ζωή σου είναι ποιον θα παντρευτεί. Mm -hmm. Ποιον θα έχει δίπλα σου. Και λέει, Πώ mm -hmm. θα έχει μια καλή γυναίκα, ένα καλό άντρα δίπλα σου, και λέει, Πρέπει να τον αξίζει. Mm -hmm. Και πολλά άλλα πράγματα είχε πει. Πώ μπορεί να είσαι καλό σε κάτι ή σε οτιδήποτε ή να έχει κάτι. Και λέει, Πρέπει να το αξίζει. Ε, είναι ένα καλό τρόπο. Και ένα άλλο φοβερό που είχε πει ήταν. Ε, ε, που είναι, δηλαδή το χρησιμοποιώ κάθε φορά που κάνω consulting είναι ε, αν μου δείξει τα incentives, το incentive structure σε μια εταιρεία θα σου πω ακριβώς τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Mm -hmm. Okay. Σκέψτε το λίγο. Τι είναι το incentive structure. Τα παίρνει bonus. Άμα... Α, ναι, εντάξει, το έχω. <στατάξει>, ναι, 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 ναι. ξεκαθ... δηλαδή, δηλαδή <στατάξει> με το, θα, γιατί το incentive structure είναι αυτό που ορίζει, που, που σε πιέζει προ τα μία κατεύθυνση ή όχι. Αν μείνει μέσα σε αυτό το σύστημα. Okay. Το οποίο είναι, είναι, είναι απίστευτο. Ε, λέει το βλέπεις και λες Α, εδώ πέρα δουλεύουν έτσι. Έτσι παίρνουν πόνου ή έτσι παίρνουν μπράβο». Άρα η, η συμπεριφορά του ανθρώπου θα είναι αυτή. Ε, και έχω, δεν πάει ξεφύγει Έχω πάντα μας. ένα πρόβλημα με τα incentives. Εγώ γιατί θεωρώ ότι. Πολύ συχνά. Συγγνώμη, πολύ το, το, το επειδή είπα έτσι ε, κάνει evolution, κάνει εξέλιξη. Το, η, η, πίεση που έχει το οικοσύστημα προς, τα, προς το να κάνει optimize το χ ορίζει την εξέλιξη των, των οργανισμών μέσα σε αυτό το οικοσύστημα. Ωραία. Να σου πω ένα πιο Είναι το πρόβλημά μου συχνά με τα incentives. Όχι ότι προφανώ οι άνθρωποι λειτουργούμε με κίνητρα και χρειαζόμαστε πίεση. Οκ, δεν γίνεται αυτό διαφορετικά. Κίνητρα, αυτά. Ε, θεωρώ ότι είναι εύκολο να αρχίσεις να παίζεις τους κανόνες και όχι την ουσία. Δηλαδή, ναι. να ναι, καταλάβεις ναι, ναι, ναι. τους κανόνες και ναι, να ναι, ναι. πας να γυρίζεις ε, γύρω από αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Και όχι γύρω από την ουσία, η οποία θεωρητικά σε βοηθάει να πετύχεις το incentive και κάτι κάθε... το... αυτό το οποίο θέλει το incentive. Anyway, εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι... Τις αίσουσες κανόνες. Όχι, 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 κάθε άλλο. Ah. Οι κανόνες θεωρώ ότι είναι απαραίτητοι ακόμα γιατί, για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορεί να έχει ένα σύστημα, το οποίο yeah. είναι πιο προβλέψιμο. Κατά δεύτερον, γιατί έχει κάτι να αμφισβητήσει. <laughs> δηλαδή, δεν μπορεί να πα μπροστά αν δεν αμφισβητήσει το σήμερα. Okay. Και για να αμφισβητήσει το, το σήμερα, πρέπει να έχει. Ε, πρέπει κάτι να είναι. Okay. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Αλλά. Ναι, τα incentives πάντα με προβληματίζουν γιατί μπορεί να χαθεί η ουσία. Είναι, απίστευ είναι απίστευτη η ατάκα αυτή. <laughs> ναι, δηλαδή έχει πει πάρα πολλά καλά. Ε, συγγνώμη, yeah. γιατί αν για παράδειγμα πει σε κάποιον, ε, φέρε, σε πληρώνω πωλήσει. Mm. Και δηλαδή ανάλογα με τις πωλήσει θα παίρνει κάτι, και εσύ του είσαι δώσει και μια εταιρική κάρτα να βγαίνει για να κερνάει τους πελάτες yeah. είναι πιθανό να κάνει τόσα κεράσματα που εν τέλει να φέρνει πωλήσει, αλλά εν τέλει το ισοζύγιο που φέρνει στην εταιρεία να είναι αρνητικό. Ναι, δεν και λέω εγώ ένα παράδειγμα πολύ naive που και αυτό μπορεί να το ελέγξει, εννοείται, δεν το κάνει ποτέ. Αλλά. Το άλλο που έχει πει είναι, είναι ότι. Αυτό πήγαινε σε, σε πιο πολλέ επενδύσει. Είναι ότι είναι να, δεν χρειάζεται να βάλει τα. κάνει diversification και όλα αυτά. Είναι μπορεί να βάλει τα αυγά, όλα τα αυγά σε ένα καλάθι και να επενδύσει σε λίγα αυγά. Σε λίγα πράγματα, πάρα πολύ focused. Okay. Να είσαι. Το οποίο είναι αντίθετα τελείω με όλη τη φιλοσοφία εκεί έξω ότι ξέρεις spread the risk και όλα αυτά. <laughs> και όταν τον ρωτήσανε τι είναι το risk, η απάντηση ήταν risk is not knowing what you're doing. <laughs> ναι. <laughs> ξέρεις, έχει κάτι φοβερή σαν <laughs> Απλά ρε παιδί μου αυτό είναι δουλειά του. Αυτό που είναι δουλειά του, ναι, μπορεί να πάνε επενδύσει σε μια εταιρεία και θα του βγει. Ένα άλλο, ο οποίο δεν είναι δουλειά του αυτό, πρέπει να κατανέμει το ρίσκο αναγκαστικά. Όχι. Γιατί, μα αυτό σου λέει, μην κάνει αυτό. Μα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Τι άρα, άρα τι το spray and pray. Ναι. Όχι. Γιατί. γιατί άμα δεν ξέρεις, γιατί να το ανοίξει. Η, λύση του δεν ξέρω, δεν είναι ότι εμπιστεύομαι του τους πάντες. Είναι μαθαίνω τι κάνω ή δεν το κάνω. Ή πιστεύω με πιο Λέει... Ποιος να πιστεύεις σαν άνθρωπο παρά δέκα. Γιατί πάνω να το γνωρίσει. Έχει τον χρόνο να γνωρίσει τον καλλιπέτη. Δεν είναι έτσι. Πώ δεν είναι έτσι. Είναι λάθο το ερώτημα. Είναι άλλο το να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο με 1000 ευρώ και άλλο το να εμπιστευτεί από 100 άνθρωπου με 10 ευρώ. Γιατί? Γιατί είναι άλλο. Γιατί ο ένα άνθρωπο μπορεί να σου φάει 1000 ευρώ, λέω εγώ. Ναι. Okay. Τώρα, οι 100 άνθρωποι να σου φάνε από 10 ευρώ ο καθένα είναι πιο δύσκολο. Όχι. Γιατί, όχι. γιατί είναι 100. Ναι, αλλά όχι, δεν το ξέρει. Θεωρητικά το να ελέγξει 100 ανθρώπου. Πολύ πιο δύσκολο. Είναι, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να ανοίξει έναν. Και άμα ναι. Yeah. μπορέσει να βάλει όλη την ενέργεια για, για έλεγχο. Ναι, είναι σε έναν laser άλλο... focus. Είναι laser focus Εντάξει, κοίτα, και το ένα είναι. Δηλαδή, και το ένα και η 100 είναι νομίζω δύο ακραίε λύσεις. Αλλά άμα πα και πίσω ότι αν το, το είναι καλύτερο το 10 ή το 100 ή το, 100 ή το 10 ή το 50. Δηλαδή... Είναι compounding τη ενέργειά σου. Είναι, είναι σαν να κάνει 10 πράγματα να κάνει ένα. Εγώ δεν διαφωνώ. Απλά δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι που λέω. Εγώ δεν λέω ότι αυτό δεν μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι κάτι που, που μπορούν να το εκτελέσουν λιγότεροι από αυτού οι οποίοι απλά θα εμπιστευτούν τον SP 500, που είναι ο δείκτη με τι 500 μεγαλύτερε εταιρείε Αμερική. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι η καλύτερη λύση. Λέω ότι δεν μπορεί να είναι η πιο ευρέω αποδεκτή λύση. Καλά, δηλαδή αυτό δε είναι που λέω στου ανθρώπου είναι. είναι Όπω ο Μπέζο είχε ρωτήσει τον Μπάφετ, Για ποιο λόγο δεν σε αντιγράφουν οι άλλοι. Αυτό που κάνει είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ απλό για, για να απλωτήσει. Δεν το λέει κανεί, δεν θέλει να πλουτίσει αργά. Εγώ το πιστεύω αυτό πάρα πολύ. δεν θέλει να πλουτίσει αργά. Δεν έχω πρόβλημα να είμαι πλούσιο όταν είμαι γέρο, α πούμε, αλήθεια. Δεν έχω πρόβλημα Υπάρχει <laughs> ανυπομονησία στον κόσμο, καλπέτη. Ναι, ναι. ναι ρε, ο κόσμο είναι ανυπόμονο και χόρταγο Και επίση. Ε, Νομίζω ότι είμαστε πολύ. Όπου δούμε λαμπάκια, ρε παιδί μου, τρέχουν μπροστά εκεί. Γι' αυτό υπάρχει και το παιχνίδι όπω το Τζόκερ, ξέρω Δηλαδή... Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Όχι, δεν είναι άλλο πράγμα. Είναι ακριβώ το ίδιο. Είναι ότι η σκέψη τη πιθανότητα του εγώ να πάρω 36 φορέ τα λεφτά μου. Ναι. Είναι τόσο έντονη. 36 φορέ, γιατί Τόσο είναι. Στη, στη ρουλέτα μου παιδί, Τόσο δεν είναι η ρουλέτα, 36. 32, όχι, 36 είναι, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, 32, ε? 32, ναι, μάλλον. Δεν ξέρω, μην λέω μαλακίε, εντάξει. Anyway, μη φορέ τα λεφτά μου. Mm. Παρότι η πιθανό, δηλαδή, το πιθανό, το πιθανό κέρδο είναι αρνητικό. Άμα δηλαδή, παίξω 100 φορέ ρουλέτα, θα ε, χάσω. Είσαι, είσαι μείον 5%, ναι. Όχι 5, λιγότερο είναι. Αλλά είσαι μείον. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπο ε, σκέφτεται έτσι, γιατί σκέφτεται έτσι, γιατί το να πλουτίσει γρήγορα mm. αξίζει το ρίσκο να τα χάσει όλα. Mm. Εσύ τι πιστεύει. Εγώ. Οι γενικά η ανθρωπότητα δεν την παλεύει, οπότε εντάξει. Okay. Όντω. Για θεωρητικά τα οικονομικά. Για δεν δεν οικονομική... να Όχι, αυτό είναι λάθο. Κάπω λέγεται αυτό. Ε, οι οικονομικοί δείχτε λένε ότι η ανθρωπότητα πηγαίνει καλύτερα. Γιατί υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι κάτω από το όριο τη φτώχεια έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο, άρα είμαστε καλύτερα. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, και ενώ είμαστε, α πούμε. Βέβαια. Τι. Ένα αντίλογο πάνω σε αυτό είναι ότι οι περισσότεροι δείκτε για το όριο τη φτώχεια mm. έχουν παγιωθεί σε κάποια ποσά τα οποία δεν είναι αστεία προωστεί. για το σήμερα. Να. Δεν έχουν προσδιοριστεί σωστά κλπ. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν έχει αναπροσαρμοστεί το όριο τη φτώχεια αυτό Αυτό δεν το έχω δει. Άρα, το προσδόκιμο έχει μεγαλώσει. Έτσι, είναι... <laughs> ε, Παρ' αυτά, ο κόσμο κάπως λεγόταν αυτό ο όρο, το τελευταίο χρόνια και ενώ είμαστε σε μια, σε μια αγορά η οποία εξελίσσεται, μεγαλώνει και είναι καλύτερα είμαστε πιο down πιο Υίζουν, down το... σε τι ψυχολογικά λέ, ενώ ξέρω εγώ διάβαζα χθες στο, χθες, στο Bloomberg ότι ε, οι Αμερικάνοι ενώ η αγορά τους είναι εξωπέν στο δεύτερο χρόνο bull market ε, δεν έχουν πρόβλημα χρέου. Ε, το πώ μιλάνε το πώ γράφουν δείχνει σαν να έχουν εγώ, ύφεση. Ενώ δεν έχουν ύφεση για το τελευταίο ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι φαινόμενο. Κάπου κάπου, κάπου, κάπου λένε τον όρο. Ναι, βέβαια, μακροοικονομικά, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι τα μεγέθη λένε την αλήθεια του τι ισχύει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι, τι είναι. Ο κόσμο δυσκολεύεται περισσότερο να βρει ένα σπίτι, δυσκολεύεται περισσότερο στα αγαθά πρώτη ανάγκη. Δηλαδή. Η... Δεν είμαι σίγουρο. Ναι. ναι. Τα μαθηματικά αυτό λένε. Ναι. Γιατί όταν ρε παιδί μου είμαστε χαρούμενοι που φτάσαμε στου μισού του 2009, ξέρω εγώ 10, δεν ξέρω πόσο είναι. Τι. Στην, στην ενεργεία. Στην, στην ενεργεία και σε επίπεδα μισθών. Ναι, νομίζω. δεν ξέρω τι έχει γίνει σε Ελλάδα, ναι. Ε, αλλά στην πραγματικότητα από τότε οι τιμέ έχουν διπλασιαστεί, αν το βάλει ναι, κάτω. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Ξέρεις, δεν, δεν είναι ότι είμαστε στην ίδια φάση. Οκ, okay, μπορεί να είμαστε το 2015. Αλλά ξέρεις, υπάρχει ακόμα μεγάλο. Ε... Κοίταξε, εγώ βλέπω πάντως περισσότερη ανασφάλεια. Δηλαδή, βασικά εγώ σκεπτόμενο, σκεπτόμενο στην Ελλάδα. Γιατί τώρα βλέπω και το. Εντάξει, έχουμε μια λόγω. ξέρει, Ιντερνετ έχουμε μια επάφη με το εξωτερικό. Ε, ναι. Αλλά όταν Καλή τεχνολογία. Σου αρέσει και εσένα. <laughs> <laughs> αλλά όταν ήμουν μικρότερο, γράφω. <laughs> έβλεπα μόνο την Ελλάδα αλλά βλέπω μια αλλαγή στη διάθεση όντω, δηλαδή είναι πιο βαριά η ψυχολογία τώρα δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και οκ εδώ με και κάποια πράγματα. δεν νομίζω εγώ το βλέπω είμαι σίγουρος δηλαδή ίσως επίσης στο Twitter όχι ρε λέω στην Ελλάδα γιατί στο Twitter εγώ θεωρώ περίμενε εγώ το λέω από τότε πήρε ο Elon Musk το Twitter για μένα είναι καλύτερο το είπα, τέρμα. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Για μένα είναι καλύτερο. Ναι, γιατί. <Και> έχει λιγότερο μιζέρια. Έχει περισσότερα memes. Ή τε... τουλάχιστον το δικό μου το, το for you έχει. Για να μην πληρώνει. Ξέρει κάτι. Μπορεί. μπορεί. Βγάζει μιζέρια από το δικό Μπορεί, του. αλλά εγώ. Ναι, περνάω... ναι. Κατάσαι. Μίζερι φίλτε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εγώ περνάω καλύτερα στο Twitter. Εντάξει. Εντάξει, τέλο πάντων. Εγώ ο λόγο που λέω ότι είναι πιο περίεργη φάση για την ανθρωπότητα είναι επειδή. Πέρασε πανδημία, πόλεμοι, ναι, ναι. έχουν σκάσει κάποια πανωτά. Καλά, οι πόλεμοι είναι ακόμα έτσι. Ν ναι, όχι, αυτό λέω. Λέω ότι ισχύουν. απλώ σκάσανε κάποιες κλιμακώσεις, απανωτές mm. που... Εντάξει, είναι σπάνιο αυτό νομίζω να συμβεί. Αυτό. Οκ. Okay. Εσύ τι πιστεύει. Εσύ τι πιστεύεις. Δηλαδή θεωρώ τα καλύτερα μπροστά μα που λένε. Ω, oh, πάντα. Ναι, ναι, όχι. Γενικά τα καλύτερα είναι μπροστά μα. Απλά νομίζω ότι. Καλά, εσά, για εσά είναι ζωή, βέβαια. Σιγά να μαλάκα, πώ διαφορά έχουμε τώρα. Δέκα χρονάκια. Όχι, παραπάνω έχουμε, Ή αλλά είπε. δεν έχουμε είκοσι. Είπε δεκάλη Σε έκανα νεότερο. Τι ε, Εγώ νομίζω βασικά αυτό που νιώθω πιο έντονα είναι η διαφορά φάση μεταξύ τη καθημερινότητα και του πώ παρουσιάζει η καθημερινότητα. Οπα. Δηλαδή, μου προχώ αυτό για το. Όπω και εσύ είπε, μακροοικονομικά, λένε όλοι είμαστε καλύτερα, κάνουμε, ράνουμε. Απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμο περνάει λίγο πιο δύσκολα. Είσαι φέτο, ρε παιδί, μετά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ή, έτσι νιώθω εγώ. Δηλαδή, νιώθω πιο, πιο μεγάλη τη διαφορά τη ψαλίδα μεταξύ του τι ισχύει και του τι μακροοικονομικά φαίνεται να ισχύει. Πρώτα απ' όλα, πέρα λόγω, από πέντε social media, όλοι δείχνουν ότι έχουν μια καταπληκτική ζωή. Ότι πιάνει κατάσταση στου υπόλοιπου που δεν έχουν αυτήν την καταπληκτική ζωή. Και όλοι λοιπόν, αυτό να δείξουν πόσο φοβε, φοβερή είναι. Ήρθε η ώρα μετά από τέσσερι σεζόν και κάποια επεισόδια. Ναι. Θα το πω ανοιχτά. Είσαι oh. Αλλά influencer. πριν σα είπα ότι. Υπάρουν... Είσαι influencer, πε το. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα. Είμαστε στη πέμπτη mm. σεζόν. Ναι, τέσσερι ολόκληρε ενώ και κάποια επεισόδια τη πέμπτη. Θεωρώ ότι. Δεν μα μείναν με, Αυτή <laughs> Αυτή η μερίδα ανθρώπων ναι. προκαλεί κακό στην ανθρωπότητα. Είχε, Είχε. Μίλα ανοιχτά, καλή παιδί. θα Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό, όχι μεγάλο ποσοστό, υπάρχει σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που προβάλλονται σε social media οι οποίοι κάνουν κακό στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κακό, κάνουν... κακό, κακό, κακό. Κακό, δηλαδή. Μπορεί να είσαι μη και ναι. μπορεί να είσαι, ξεργό, σαρά, και, ξέρω εγώ, σαράγγελο. Α, κάθε. μιλάμε πάει στο αρνητικό. Ναι, ναι, ναι. Για πε για, για μας γι' αυτό. Τα... Θα συνεχίσουμε μετά τον Αντώνη και εγώ. Θεωρώ, Θεωρώ ότι πρέπει, πες υπάρχει πάρα πολύ το φέρνεσαι το τέτοιο mm. το να δείξω μιζέρια. Κόσμο είναι μίζερο και προσπαθεί ρε παιδί μου να δείξει ότι κάτι είναι. Λες και άμα πάρει παραπάνω like στο ξέρω εγώ story, στο Instagram, δεν ξέρω και εγώ πού κλπ. Ναι. Που πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που είμαι υπέρ των πολιτικών στην Αμερική που θέλουν να κόψουν το Instagram με τα παιδιά, πούμε, δηλαδή τέτοια φάση. Ναι, έχεις γίνει τέτοιο. Δηλαδή, έχω πάει στο άλλο άγκρο. Θεωρώ ότι ο κόσμο θα ήταν καλύτερο άμα δεν υπήρχαν. Πώ το λένε, ρε παιδί μου. Δεν θα ήταν ο ίδιο, δεν θα ήταν χειρότερο, θα ήταν καλύτερο. Έχει θέμα με του. Ναι, είναι μεγάλο, μεγάλο μπιφ. Πολύ λένε. Σαν το που περνάει δύσκολα στο MIT και πέρα να κάνει Ναι, ναι, ναι. Δυσκολεύεται η μέρα του, ήταν δύσκολη και αυτό το λουδί πέρασε διπλά και το χτύπησε όταν έτρεχε. Ρε, παιδί μου, του το είπα Να έχετε όλη αγάπη που λέει ο Λέξ, θεωρώ ότι είναι ούτε καν η κορυφή του παγόβουνου. Ναι. Γιατί τουλάχιστον αυτό δεν πάει και λέει το πόσο ωραία ήταν η μέρα μου σήμερα και πόσο αυτό και α σήμερα πήγα για να παίξω ξύλο με το ελληνικό μάσκο μου μα φιλαράκια. Το λέει βασικά αυτό. Αλλά <laughs> ε, δεν, δεν προκαλεί μιζέρια στου άλλου. Δεν λέει κοίτα τι έχω εγώ και δεν έχει εσύ. Ενώ όλοι άλλοι είναι αυτό το πράγμα. Το Με όχι, μα αυτό είναι. Μα, κοίτα πώ έχω σούπερ είναι η ζωή μου και σένα δεν είναι. Άρα στον άλλον που έχει ανασφάλεια δημιουργεί μιζέρια. Δε, δεν νομίζω ότι το προβάλλει τόσο πολύ. Τι λε. Επίση το χάνω. Απλά εσύ στο LinkedIn. Απλά και... Γενικά ah. δεν, δεν, βλέπω τον. Επίση δεν παρακολουθώ το λέξα social media. Οπότε μπορεί ρε παιδί μου να, να φταίει και αυτό. Ah. Ακόμα κυρίω τα podcast του. Θα σου πω, μάλλον συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο λέει ο Αντώνη. Θα προσθέσω ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι ο influencer. Οφείλω να δηλώσω μια αδυναμία στην κατανόηση του ορού. αυτού του επαγγέλματο. <laughs> 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 όχι, δεν να σου πω. Αυτό το λέω μόλις με όλη μου την ειλικρίνεια. το Όχι αυτό με μηδενική Πε μα, πώ νιώθει. Θα σου πω, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Μάλλον είναι ένα άτομο το οποίο έχει αρκετού followers ναι. το οποίο το πληρώνει μια εταιρεία για να προωθήσει τα προϊόντα τη. Όχι αναγκαστικά. Μπράβο, αυτό ε, δεν το έχω καταλάβει ακριβώ τι είναι και ποια είναι η χρησιμότητα. Αλλά. Αυτό ο άνθρωπος, είπαμε, το καλπέτι μηδέν. Δηλαδή, δεν μπορεί ρε παιδί μου να έρθει. Αν έρθει τώρα αύριο μεθαύριο μια εταιρεία εδώ και μα πει: τι προφανώ οι influencers βγάζουν εννοώ γιατί. γιατί εγώ τον. Ο influencer. Που έχει 10 followers, εγώ θα τον πληρώσω 1 ευρώ, και από του 10 followers θα δούνε δύο άτομα. Αυτό που <coughs> έχω εγώ <coughs> να προμοτάρω. Ναι, ναι. Αν εγώ αυτό το κάνω με μια πληρωτή διαφήμιση, για να το δούνε δύο άτομα, θα χρειαστεί να δώσω 20 ευρώ αντί για 10. Δηλαδή, ναι. αν έχω κάτι τέτοιο στο. Ναι. Μπορώ να το καταλάβω μετά. Ε, Είναι ο λόγο ο... που κρύβουμε ναι. τη μάρκια τη μπύρα που πίνουμε. Μπράβο. Δεν μα έχουν πληρώσει ακόμα. Αν μα θα να δείξουμε. Όμω. Δεν το έχω σκεφτεί, νομίζω δεν θα έπαιρνα λεφτά. Γιατί δεν, δεν έχει νόημα ακόμα. Από μπιρες, Τι πιο τίμιο υπάρχει. Όχι, δεν έχει νόημα ακόμα. Δηλαδή, ο, δεν ξέρω αν θα έχει ποτέ, αλλά δεν έχει νόημα στη μικρή κουβέντα. Απλά περνάμε καλά τώρα. Γιατί να πάρουμε λεφτά γι' αυτό. Ε, δεχόμαστε λεφτά, μην του ακούτε. Ο Γιάννη δεν έχει τα λεφτά από ό,τι κατάλαβα. <laughs> ε, 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 μπορεί να φορέσει. Μπορεί τα παγκ να σε έχουν πληρώσει ε, για να φορά ε, ε, μέρη παγκ μα μπλουζάκι σήμερα. Μπράβο. <laughs> ε, 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 Όμω, θα συμφωνήσω 100% με τον Αντώνη ότι υπάρχουν άτομα τα οποία πηγαίνουν στα social media ναι. και απλά πουλάνε ναι. το. δεν πουλάνε το πόσο γαμάτι είναι. Λένε μια ιστορία για το πόσο γαμάτι είναι. Η οποία πιο συχνά παρά όχι είναι ψέματα. Να δώσω δύο παραδείγματα. Δώσε, δώσε. Το... Βγάλε τα από Ωραία. μέσα σου. Άντριου Είναι influencer. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι κάνει όμω, παράγει ένα περιεχόμενο το οποίο έχει μια αξία. Ναι. Και μετά, επειδή αυτό το περιεχόμενο που έχει μια αξία το δίνει ατεζήρο κόστο, όπω λέει, και δεν λέει ποτέ free. Ναι. Ωραία. Α τα πούμε, Έχει κάποιε διαφημίσει που λέει, ξέρω εγώ, έχω και κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί, μπορεί και όχι. Λέει ξεκάθαρα ποια χρησιμοποιεί Τέλος. και ποια δεν χρησιμοποιεί. Και αυτέ οι εταιρείε βάζουν κάποια χρήματα. Όλοι κερδίζουν. Εγώ κερδίζω γιατί ακούω κάτι. Αυτό, αυτό να, αυτή είναι η business του. Δεν είναι ότι βγαίνω Μπράβο. και δεν μπορούσα να πλυκνήσω. Αν εγώ έβγαινα και έβγαζα φωτογραφίε. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, το οποίο μπορεί και να έχει συμβεί μπροστά μου. Πάω στη Μύκονο, ε, πηγαίνω... Είναι jet-setter. Ναι, ναι, ναι. Ρε, μπορώ να πω το παράδειγμα τώρα. Ε, συγχύρω, είμαι ναι. στη Μύκονο, λοιπόν. Ε, πηγαίνω, περνάω από κάτι ξαπλώστρες που είναι άδειε. Κάθομαι, βγάζω φωτογραφία Γραφικό. με background τη θάλασσα για τις... Ε... Ε, βλέπω εγώ, παιδιά, μην αγχώνεστε. Βγάζω φωτογραφία εγώ στι ξαπλώστρες τι οποίε και καλά να φανεί ότι πήγα στο μαγαζί mm. και συνεχίζω μετά και κάνω τον μπάνιο μου κάθε μέρα κάτω. Άρα. Γιατί, γιατί ήθελα να πληρώσω τη μαλακία τη μικών. Μα, μαζί σου. Ωραία. Αλλά όταν λοιπόν θεωρείται σημαντικό εγώ να πάω να βγάλω φωτογραφίε και ξαπλώσω και να το στο Instagram, yeah. αυτό το πράγμα είναι προβληματικό. Ε, Γιατί... Αυτό επίση είναι μηδέν. Αυτό yeah. είναι. Αυτός δεν πρέπει να γίνει πρωτάθλημα, δεν τον ήπια. Εγώ είχα δει. <laughs> εμένα, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Είχα δει. Ένα, είναι, είναι ένα άτομο το οποίο γνωρίζω. Δεν έχουμε σχέση, απλά έχει τύχει να έχουμε γνωριστεί που είναι influencer στο Instagram <coughs> και αποστάρει εκεί κάτι Καλά, μαγαλύτερο. όλοι κάνουν influencers στον κόσμο. Όχι, 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 επαγγελματία. Ε, και ποστάρει τη γαμά ζωή που έχω, ρε παιδί μου, Α, ah, τέτοιο, ξέρω, είναι ναι, live, Ναι, Ναι, τέτοιο, τέτοιο. Και. ξέρω και ένα άλλο άτομο το οποίο το παρακολουθούσε στο, στο Instagram τον influencer και έλεγε. Ρεγαμότο, κοίτα όμω τι ωραία ζωή που έχει. Και... Άρα, αυτοί κάνουν κακό σε αυτού. Όχι, δε λέμε. και ο δεύτερο μιζέριαζε επειδή έβλεπε τον influencer. Ναι, ο δε μιζέρια και... είναι πρόβλημα. Και προφανώ και στο τέλο τη ημέρα, εσύ είσαι κύριο του εαυτού σου. Και... Ναι, αλλά... Αλλά, αλλά έβλεπα και λέω: Ρεφιλεύ. Δεν δε προσφέρει <σχελίως> αυτό που λέει ο Αντώνης. Το λιγότερο είναι ότι δεν προσφέρει τίποτα στον κόσμο αυτό. Και εκείνο που βλέπει. είναι αρνητικό, δεν είναι ούτε... Ούτε... Ναι, όχι. Το λιγότερο είναι ότι κάνει καλό. Ah, okay. Η πραγματικότητα είναι, μάλλον και τι πιο πολλέ περιπτώσεις ότι κάνει και κακό. Δηλαδή, κάνει κακό στην ψυχολογία των ανθρώπων. Και βλέπω, πρόσεξε, αυτό είναι φοβερό. βλέπεις ο Γιάννης που δεν έχει Instagram και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνει τι του λέμε. Βλέπει. Κοιτά να ακρίδα. <laughs> τι εννοεί. Ε, παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι. Δεν τα έχει δει αυτά. Ό, όταν παράγεις περιεχόμενο. Το οποίο μπορεί να είναι ή όχι πληρωτό, είναι οκ, okay, μέχρι ένα σημείο. Όταν όμω παράγει περιεχόμενο απλά για να φέρει. Επιπληρωμή είναι το πληρωτό, στα ελληνικά. Ναι. Uh. Πληρωτό. Είναι η δική λέξη. Πληρωτέο, πληρωτό. Ε, δηλαδή, μπορεί να, να κάνει την ίδια ακριβώ δουλειά με δύο τρόπου. Ναι. Yeah. Μπορεί να κάνει reviews, συσκευέ. Μπορεί mm. να κάνει διατροφή, μπορεί να κάνει φυσική κατάσταση, mm. μπορεί mm. να κάνει ομορφιά, μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που όλοι αυτοί κάνουν. Mm. Απλά να παρέχει ένα περιεχόμενο το οποίο να είναι χρήσιμο mm. και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Mm. Και μέσα σε αυτό να βάζει και μια διαφήμιση, είτε έμεση είτε άμεση. Διαφήμιση δεν είναι κακό. Μπράβο. Αυτό που λε εσύ είναι. Αυτό... Εγώ Αυτή εκεί που θέλω. Κάνουν του άλλου να νιώθουν άσχημα επειδή λένε ότι έχουν σούπερ ζωή και είναι ένα ψέμα. Άρα λοιπόν επειδή Νομίζω <Kurai> ότι σήμερα του influencers του βάζουμε σε ένα κουβά ο οποίο είναι αρκετά ευρύ. Όλοι είμαστε influencers. Όλοι επηρεάζουμε τον <falou> Ο όρο επαγγελματία influencer yeah, <Either line> <story> <Madonna> είναι αρκετά ευρύ. Οκ. Σα ευχαριστώ λοιπόν. Θα πάμε. Δεύτερο διάλειμμα μετά. Εμένα προσωπικά το μπίφ μου είναι σε αυτού που δεν βοηθούν την ανθρωπότητα να γίνει καλύτερη. Καλά, και ποιο βοηθάει. Καλά, πέραν το υπόλοιπο. Εγώ διαφωνώ με την τοποθέτηση του δεν μπορούν όλοι να βοηθούν, τουλάχιστον σημαντικά. Όχι σημαντικά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που απλά κάνουν κακό για να νιώσουν οι ίδιοι καλά. Και αυτοί. Α, για να νιώσουν οι ίδιοι. Ναι, μα αυτό ο οποίο πάει και δείχνει ένα ψέμα. Βασικά να σου πει: Έστω την αλήθεια. Το ότι είναι ψέμα είναι ακόμα χειρότερο, αλλά έστω την αλήθεια. Εσύ δικαίω έχει δουλέψει, έχει μοχθήσει και έχει ρε, παιδί μου. Όλα τα υλικά αγαθά του κόσμου και όλοι Και μπράβο σου και να τα χαρεί, και, και, και να μην τραπεί να φανούν και αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν, δεν θεωρώ ότι πρέπει να το κρύβεις οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά, δεν... yeah. Αλλά το να είσαι κάθε μέρα και να λες είμαι εγώ εδώ με την πουράκλα μου, με το, το jet μου το private, στην πισινάκλα και περνάω ωραία και η ζωή είναι ξυπνά, ότι ο Ραμουστάρο. Θα βάλω σε σε απάτρα. Όχι, όχι. <laughs> <laughs> όχι. Και όταν όταν αυτό είναι το μοτίβο σου ναι. και πα και δείχνει τον άλλον συνέχεια, mm. όχι είσαι ακομπλεξάριστο και να χαρίζει με αυτό που έχει, αλλά σου δείχνω ότι εγώ έχω όλα αυτά που δεν έχει εσύ. Και εγώ τα έχω επειδή είμαι και εσύ δεν τα έχει επειδή είσαι κάδο. Ναι. Τότε εσύ είσαι ο κάδο. Τα λέω καλά και καθαρά. <laughs> approved. approved. Για, μένα approved. Αυτό, για μένα αυτό είναι όντω πρόβλημα. Αλλά δεν θα σβήσει Γιατί, αυτό. Εγώ το σκέφτομαι την πλευρά των παιδιών. Γιατί πρόκια... ε, 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 στην εποχή που μεγάλωσα δεν υπήρχαν αυτά. Ούτε μα. Ρο... Σε εμά υπήρχαν άλλα. Υπήνο... Υπήρχε, Υπήρχε το Mega το, Channel το... και το Max στο περιοδικό. Okay, okay, ναι, ναι. Ε, τώρα επειδή το σκέφτομαι για τα yeah. για τα μικρά παιδιά που ξέρω ή τα δικά μου και με σε φάση ωραία φίλε τι μας περιμένει είναι ζωή. Να σου πω ότι ήταν φοβερό στη δική μου τη. Πόσα το είπε, τα μικρά παιδιά να μην πατάνε την πανανόφλουγα. Δηλαδή ήταν δύσκολο πριν, τώρα. Ξέρει τι είναι το πολύ δύσκολο με τα social media και με αυτά, Ότι είναι, μπορεί να είναι social media, αλλά είναι antisocial σε σημαντικό βαθμό. Να σου πω τώρα τι θυμάμαι. Είχαμε ένα παιδί. Ε, Παλιό μου φίλο, έχουμε χαθεί λίγο, αλλά τέλο πάντων, ειδικά στο γυμνάσιο, κάναμε πάρα πολύ παρέα που η οικογένειά του, εκτό από το ότι είχε πολλά χρήματα, του παρήχε και πολλά πράγματα, ότι, ό,τι γούσταρε ρε παιδί mm. μου. Και πάντα είχε του καλύτερου υπολογιστέ, πάντα είχε το πιο γρήγορο ίντερνετ. Η πλάκα ποια ήταν, ήταν ότι. Εγώ... το εγώ με τιμή, δηλαδή. <συγλώνα> ναι, 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 Δηλαδή είχε το Όταν ήμασταν πρώτη ηλικία, είχε 24 η Ιντερνετ. <συγλώνα> ναι, ακραίο. Οπότε ήμασταν πρώτη πρώτη ήμουν ήμουνα το 2007. Νομίζω το 6-7 ήταν. 7-8. Ναι, μαχαιριά <συγλώνα> ναι, 2006 με 7. <συγλώνα> οπότε βάζει 24 ADSL και παίρνει και έναν υπολογιστή. Θυμάμαι ακόμα την τιμή. Ο υπολογιστή του είχε 3.000 ευρώ και κάτι ο πύργο μόνο. Κάτσερε. Ένα, ναι, 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 ναι. Ένα mid market. το. Uh, ναι, η πλάκα. Πρόσεξε όμω. Ναι. Το παίρνει και μα παίρνει όλη την παρέα που ήμασταν. Τέλο πάντων, ήμασταν 8 μαλάκε, ξέρω εγώ, κοντά 10. Και λέει, Παι, παιδιά, <συσκλή> ελάτε, ελάτε όλοι σπίτι να παίξουμε. Δηλαδή είχε μέσα το ότι. Ρε παιδί μου, οκ, okay, ναι, ε, ναι, ναι, ελάτε, ναι. ελάτε να το χαρούμε όλοι μαζί. Οπότε Σωστό, εμεί πηγαίναμε σπίτι του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και παίζαμε όλοι με τον δικό του υπολογιστή. Σωστός. Αυτό... Γιατί δεν το έβγαλε με φωτογραφία να σα στείλει. Κατάλαβε ποια είναι διαφορά. Αυτό, Αυτό... καλή Αυτό ήταν φοβερό. Μπράβο, γονεί του. Ναι. Αυτό, απο... Αυτό όμω ήταν κοινωνικό. Δηλαδή, ούτε είχε ένα κομπλεξισμό τύπου mm. Έχω λεφτά, αλλά δεν σου παίρνω για να μάθει. Ούτε είχε το ότι πάρω το και πήγαινε και τρίψει το στη μούρη. Ήταν ρε παιδί οκ, okay, μπορούμε ναι, να ναι. έχουμε κάτι. Ε, όσο μπορεί να μοιράζεσαι. Εγώ, εγώ, δεν μοιράστηκα ποτέ τον Άμστραντ, μου να ξέρετε. Το καταλάβω ότι έχει Άμστραντ, το έχει πει δύο φορέ σήμερα. Α, ah, ναι, αυτό είναι <laughs> ε, Πε μα λίγα πράγματα για τον Άμστρατ. Πε τι είναι για αυτού που δεν ξέρουν. Ξε... μετά. Μου άρεσε πολύ η ερώτηση στο πώ εκπαιδεύει τα παιδιά γι' αυτό και νομίζω ναι, ότι ναι. είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύει. Εσύ πώ θα το. που είσαι πιο κοντά από του τρει ε, βλέπω mm. τα βαφτιστήρια μου και τα νύψια μου που είναι μεγαλύτερα. Οπότε mm. είναι πιο σκέρι εκεί πέρα από ένα παιδί που λε: Έχω χρόνο να δω τι κάνω. Να <laughs> Όχι, σοβαρά το λέω. Έχουν κάνει βέβαια καλή δουλειά γονεί, οπότε πρέπει να του ρωτήσω. Αλλά είναι. Σε φάση τι κάνει στο TikTok. Κουκλίτσα μου. Θεωρώ ότι. Γιατί τρώει το χρόνο σου. Θεωρώ ότι ενημερώνει, προσπαθεί να δώσει δραστηριότητε και άλλε. Δηλαδή mm. και πέρα από αυτό, ή να να συνδέσει κάπου. Νομίζω ότι το να κόψει κάτι τελείω δεν είναι η λύση. Ναι, πρέπει να μάθει άλλο να το κόψει. Δηλαδή το Μα να πα και να βάλει μια δε, γυάλα. Δε, γυάλα το να βάλει μια γυάλα, ένα περιορισμό χρονικό, ημερολογιακό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο. Κάποιε φορές είναι χρήσιμο. Χωρί να ξέρω. Θεωρώ ότι Ενώ... κάποιε φορέ είναι χρήσιμο. Η ίσο περιορισμό. Το γι' αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει. Όχι, άλλα δεν θεωρώ ότι είναι. Σε πολύ λίγε περιπτώσει. Ρε φίλε, να σου πω τώρα, δεν θα δώσω πολλέ λεπτομέρειε γιατί έχω δει, αλλά δεν θεωρώ ότι μου έχει δώσει το οτιδήποτε το ότι εγώ στο γυμνάσιο και στο Λύκειο έμπαινα στο ρότεν. Τελειάκομαι. Γκάμψε τα. Δηλαδή, τώρα το ρότεν ήταν ένα set το οποίο είχε μέσα εικόνε από ατυχήματα. Ωουουουουου. τι, ρε φίλε. Ναι, γιατί μου το λέγανε φίλοι μου και δεν έχει πει και να δει αυτό δεν μου έχει δώσει τίποτα. Πραγματικά αν μπορούσαν οι γονεί μου και ξέρανε πώ να μου κόψουν το DNS από το να το βλέπω αυτό το πράγμα και να το κόβανε όλοι. Cloudflare, safe search, DNS, δηλαδή <coughs> λέγεται. Μαζί σου. Για βοήθεια. Α, και, και α, το α... family τέτοιο του στο Android, ε, στη Google. Ε, και αυτό, το αλλά. Το οποίο είναι τρακιά και... δηλαδή, να βρει πώ το στείνει. Το, φα... το, Google Family, whatever, να περιορίζει τα κινητά και τα άλλα των παιδιών σου. Άμα το βρει, πε μου. Θέλω να το κάνω. Ε, έχει έχει τρει DNS servers πέρα από το 111. Έχει ένα το οποίο νομίζω είναι ε, τύπου NSFW. Όχι, ναι. βασικά το αντίστροφο του NSFW. Δηλαδή και καλά δεν έχει πορνογραφικό υλικό και τέτοια σκόβη. κόβει. Ναι. Και έχει και ένα άλλο που μπορεί να είναι για παιδιά, νομίζω. Οπότε δηλαδή, άρα το 111, το, και... το 222. Το... Δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα. Εδώ, ναι. Οπότε πρακτικά μπορεί να διαλέξει ένα DNS server ο οποίο σε domains τα οποία έχουν χαρακτηριστεί με συγκεκριμένο τρόπο. Να τα κόβει. Λάξι. Θέλω να πιστεύω ότι το παιδί μου θα είναι αρκετά έξυπνο να το αλλάξει. Ναι, αλλά. Θα πω... χαρώ πολύ να το πω. Αυτό, αυτό... Αν το παιδί μου χακιάσει το ρούτερ, εγώ. Ρε, πράγμα, ρε, μπορεί να έχω κάνει κάτι καλό. Μπορεί να χακιάσει το ρούτερ, αλλά άμα εσύ μπορεί να βάλει parental control μέσα από, το περέτηση, μέσα από το λειτουργικό σύστημα, γονεϊκό έλεγχο και να πει ότι ο μόνο DNS server ο οποίο μπορεί, να... μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το κινητό είναι τάδε, δεν μπορεί να το χακάρει αυτό. Καλά. Είναι δικό μου το παιδί, θα μπορεί να το χακάρει αυτό. Είναι, μπράβο, και, είναι και, σε θέση να προστατευτεί από αυτά. Αλλά εγώ θα το δια... εν τέλει θα διαφωνήσω με τον Αντώνη και θα πω ότι είναι κάποια πράγματα από τα οποία οφείλει να προστατέψει. Ναι, ναι. Αλλά κάποια extreme είδες, τώρα αυτό που σου είπα δεν ήταν το ότι. Τι το τώρα, υπάρχει ακόμα. Ε, ε, όχι, 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 έχουν πέσει όλα αυτά. Δηλαδή, το Ιντερνετ είναι όλη η πληροφορία του κόσμου. Δεν είναι τώρα ένα ανήλικο παιδί έτοιμο να διαχειριστεί τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά το ξέρουμε αυτό. Δε, δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα τώρα. Δηλαδή, okay. αυτό... Αυτό σου λέω, ήταν ε, hardcore τώρα. Αλλά νομίζω σε όλα αυτά είναι πληροφόρηση. Δηλαδή, το, το να αγνοεί την ύπαρξη, το να κάνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα, νομίζω ότι βοηθάει. Αυτό είναι κακό. Το να αναγνωρίζει την ύπαρξή του και να προσπαθεί ναι. να ενημερώσει τους φίλ, τους του φίλου σου, την οικογένειά σου ή και τα παιδιά σου σε επόμενη φάση ναι. ε, πάνω σε αυτό, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Ε, σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Το μόνο που πιστεύω είναι ότι σε κάποια πράγματα οριοθετεί και λε, ξέρει τι μέχρι εδώ είσαι. Δεν... δεν, είναι ώρα ακόμα γι' αυτό. Mm. Για κάποια πράγματα, λίγα. Θα το γι' αυτό αυτό, δεν θέλω να πιάσει παράνοια. Με αυτό εγώ θεωρώ, στο λέω in retrospect, θα σου πω. Τσόντε, εγώ διάβα πολύ μικρό. Να σου πω κάτι, αγόρια Μαμά! Είμαστε... <laughs> Όχι, <laughs> ρε φίλε, να σου πω, αγόρια ήμασταν. Πω... Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά. Εντάξει, μην θα αναλύσω. Όχι, περίμενε, όχι, περίμενε. Θα σου πω, κοίμουνα με ένα φίλο μου. Δεν θέλω να περίμενε, ξέρω. Δεν θα σου πω, μικρό, 9 χρονών. Πρόσεξε. Κοίμουνα με ένα φίλο ναι. μου στο φροντιστήριο και μου λέει, δεν θα πω σε πλήρε λεπτό και μου πει, Α, έχει δει, μου λέει αυτό που μπορεί να κάνει στο Ιντερνετ. Του λέω τι. Μετάλογα. Και μου λέει, Όχι, ρε, ούτε καν. Ήταν. <laughs> και ήταν εντελώ <laughs> αυτό. Ό,τι μου έδειξε ήταν σαν να βλέπει παιδί μου εξώφυλο νήτρο. Δεν ήταν καν κάτι hardcore. Νίκο. Αλλά μου λέει ένα περιοδικό τραπέζι. Με αυτοκίνητα και τέτοιο δεν ήταν. Όχι, ρε. Το νήτρο ήταν ένα. Δεν είχε αυτοκίνητα που ήταν και καλά για αυτοκίνητα, αλλά είχε εγκόμενε. Δεν θυμάμαι. Αλλά ήμουνα, ήμουνα στο, φροντιστήριο στο των Αγγλικών και μου λέει ο φίλος μου: λέει, Πόπο, μου λέει να δώσει τον υπολογιστή στο διάλειμμα να σου δείξει. Μου λέει www.sex.com. Ξέρω... Κάτι τέτοιο. Υπάρχει. Κάτι, χα, κάτι χαζό. Αυτή, αυτή, ήταν η πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Και να σου πω ότι, οκ, okay, ναι, δεν έπαθα κάτι. Είδα μια γυναίκα γυμνή. Αυτό είδα. Αυτά είναι οκ. Okay. Οι γορίλε που είδα. Θέλω γιατί από αυτό είδα. Η mm. Ταγκόρ που είδα με το Ρότεν. Ό, oh, δεν θα ξέρω, φίλε. Δε, όχι, δεν θα σου πω λεπτομέρειε. Θα σου πω μόνο ότι δεν μου, αν δεν τα είχα δει, θα ήταν καλύτερα. Ναι, ρε, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό πιστεύω. Αυτό. Ε, δεν ξέρω πώ θα τα προστατεύσει. Γιατί, γιατί το. Πάντα, πάντα βαραίνω τη συζήτηση, ρε. Ναι, ρε, φίλε, γιατί είσαι φιλοσοφικέ, α πούμε. Έχω κι άλλε φιλοσοφικέ ερωτήσει να κάνω. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να σκάσει η δεύτερη μπύρα. Πλασικά τη δεύτερη πύρα να σειρά. Ε, 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 ένα σχολείο. Ο, ο Γιάννη ε, ε, πρέπει να πιει την πύρα του όλη. Τη βλέπω. Εκεί δεν έχει αδειάσει. Ποιε, ποιε, ποιε. Εγώ για να πίνω την πύρα που με ενεροχή πρέπει να καταλάβει γιατί πρέπει να μιλάμε. Γεια. 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 Πάω στο χωριό μου μια μέρα και είναι για να βγάλει φωτογραφίε πόσο, είναι... σούπερ είναι το χωριό όχι... και πόσο ωραία περνάει. Είναι... είναι, καλοκαίρι και πάω και τελειώνω την προπόνηση και θα φύγω κιόλα. Τι πω, κανονίσει να φύγω 8 η ώρα από εδώ. Θα έρχονταν οι αδερφοί μου, θα φεύγαμε μαζί με τα μάξι. Να φτάσουμε εκεί κατά τι 10 και μισή, όπου ψήνανε παϊδάκια προβατή να ξέρω εγώ. Μετά την είμαι. προπόνηση είναι respect, εννοείται. Ναι, δηλαδή. καρφή. ναι, όχι, δεν, δεν κολλώναμε. Και έχω πάρει και μπύρε από το μαγαζί που έχουμε πάρει και εδώ, κάτι yeah. ψαγμένε τέτοιε. Οπότε Εμεί πάντω sponsorship δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πάρουμε. Συνέχισε. Πάκ. <laughs> Στο <laughs> είπα ρε φίλε, <laughs> δεν πίνετε. Λοιπόν, λέει, ε. <laughs> Και σκάφη <τι> <laughs> τις... με τι ψαγμένε τη μπύρε. Οπότε με κοροϊδεύαν εκεί στο χωριό, τι έφερε αυτά. Οπότε βγάζω την IPA που ήταν, Ας πούμε, κάπω πιο θολή σαν αυτή και μου κάνανε πλάκα. Άντε δεν λέω, θα βγάλω την επόμενη τώρα, πα και είναι καλύτερη. Και βγαίνει μια μπύρα μόβε εντελώ δηλαδή. <laughs> Λάβηκε, ναι. <laughs> και μου αποτελειώσουν εκεί. <laughs> ήταν... εμένα μου αρέσουν αυτέ οι παράξενε. Είμαι λίγο. Εντάξει, κοίταξει, και εμένα μου αρέσουν. Τώρα αυτή δεν μου βγάζω την είναι μπύρα. Δηλαδή... Όχι, ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι... είναι, κρίμα. Πρέπει σε λίγο να έρθει το, το, είναι... το διάλογο. Είναι κρίμα που έπαιλνε το ποτήρι δηλαδή, ω κανένα Θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτό το Μάγκερ και τον Μπάφετ. Ναι, όμως. Η σχέση με εσά όμω. Ναι. Και λέει ήταν συνέτεροι στα πέντε χρόνια και δεν είχαν πλακωθεί ούτε μία φορά. Ναι, Ψε, Ψε, Όχι, αλήθεια, δεν είχαν πλακωθεί. Εξαρτάται. Το Νομίζω ότι δεν του ένοιαζε καθόλου να πλακωθούν. Τι εννοούν πλακωθεί. Του θέλουν να πλακωθούν. Λέει hard feelings τα λοιπά μεταξύ του. Η διαφωνία ναι. Αλλά δεν είχαν πλακωθεί ποτέ. Το οποίο είναι δύσκολο. Ναι, πολύ. Το σκέφτεσαι μεταξύ σα αυτό. Δεν το σκέφτομαι πλέον. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν πλακώνει δηλαδή καθόλου. Δεν νομίζω ότι. Έχουμε... έχουμε πλακωθεί ποτέ. Ναι. Yeah. Θα σου πω. Ε, πλακωθεί. Ποτέ δεν έχουμε. Ε... Τι όριχε πλακωθεί, Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Θα, ναι. θα σου πω, θα σου πω. Καταρχά. Το σκεφτόμουν. Με τον Αντώνη μα συνέταιρη. Από τότε που σα γνώρισα. Από τότε που μα γνώρισε. 12 χρόνια τώρα. Ναι. Πιο πολλά. 12. Έχει Εσύ μα γνώρισε, Νοέμβριο του 11 στο Startup Live Athens, η Οκτώβριο. Ε, α, το 11 ήταν. Ναι, το 11 ήταν. Uh. Ε, σίγουρα πιο μικρή έχει τύχει να αρπαχτούμε. Μην μπορώ να σου πω σκηνικά τα οποία τα θυμάμαι. Α, για πες γιατί εγώ τα ξεχνάω. Λοιπόν, περίμενε. Τα πιο σημαντικά, λοιπόν, ωραία, θα πω και ένα σκηνικό. Μαλακά, πω, 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 θυμάμαι. Τι τί... κάνει, ρε, <laughs> ρε ο, λοιπόν, καταρχά είναι, <laughs> είναι το, για μένα το πιο γελίο σκηνικό το έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, και σου πω. Αυτό... Δεν το πιστεύω. Περίμενε. Θα σου πω δύο σκηνικά. Ένα. Το περίμενε εσύ. Καταρχά, νομίζω ότι αυτό ο οποίο δημιουργεί τι εντάσει. Mm. Δηλαδή, το κλιμακόν θεωρώ ότι είμαι εγώ. Να το πω. Οκ. Okay, Πέφτει πέφτε από τα σύννεφα. Πρόσεξε. πρόσεξε. Δεν... Και α σου πω δύο φορέ. Δεν νομίζω ότι συμφωνώ τώρα με, το, με, την εισαγωγή. Όχι. όχι θεωρώ ότι εγώ είμαι αυτό ο οποίο τα κλιμακώνει. Ωραία. Για πάμε. Ναι. Λοιπόν, η μία φορά που θυμάμαι. Που είναι από τι πιο αστείε, είναι καταρχά γενικά αρπαζόμασταν όταν τα κάναμε retrospectives. <laughs> Εντάξει. <laughs> <laughs> και αρπα, αρπαζόμασταν γενικά σαν εταιρεία. Δηλαδή δεν τα ναι, αυτό το θυμάμαι. Δεν το αρπαζόμουν εγώ με τον Αντώνη, αρπαζόμασταν όλοι. Δηλαδή ήμασταν. Αυτό το θυμάμαι. Σα έχω κάνει μερικά. Μπράβο. Ήμασταν πέντε τύποι οι οποίοι αρπαζόμασταν μεταξύ μα. Ε, η, η πιο αστεία φορά για μένα τώρα που τη βλέπω ε, στο background είναι ε, μόλι έχω κάνει τα τουάζ στο χέρι μου θα δεις τι γιατί έχει σημασία. Και επειδή βάζω μπεπανθόλ στο μπράτσο μου, είμαι γυμνός εγώ στο γραφείο από πάνω. <laughs> <laughs> και για κάποιο λόγο... <laughs> και, αλήφεσαι. Και για κάποιο λόγο έχω παρπαχθεί και εγώ είμαι πάνω σε, μια καρέκλα χωρίς μπλούζα και φωνάζω. Εντάξει, λοιπόν. Και το πρόβλημά μου είναι ότι ο Αντώνης φωνάζει. Και εγώ φωνάζω. <laughs> <laughs> αυτό, αυτό, είναι το, αυτό είναι το ένα. Η δεύτερη φορά που. Εντάξει, που... εγώ πρέπει να δώσει και μια νέα έτσι πικάντικη λεπτομέρεια. Δεν θυμάμαι. Έχω, όχι, θα δώσει τώρα, είναι, είναι πιο πικάντικο. Η άλλη φορά ήταν Χριστούγεννα. Ήμουν στη Σκόπελο. Δεν το θυμάσαι ρε φίλε, αλήθεια. Πραγματικά το, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Θυμά... Θυμάμαι πολλά. Είμαι Χριστούγεννα στη Σκόπελο. Ναι. Και έχει έρθει ένα designer τότε στην εταιρεία, ε... επί Σόρσλερ. Έχουμε ένα μικρό runway yeah, και μικρό, έχουμε, σε ώρες. έχουμε μία διαφωνία στην προτεραιοποίηση. Οπότε κάπως παίρνει μία πρωτοβουλία αυτό το παιδί για το τι θα κάνει και του γράφει ο Αντώνης στο Slack «Καλά λέει, κάτσε και να με αυτό, δεν ξέρουμε θα κλείσουμε σε έξι μήνες». <laughs> και εγώ αρπάζω και πάω και διαγράφω το μήνυμα του Αντώνη και στέλνω στο, στο, επικό ε, κανάλι co-founders <laughs> <laughs> τι γράφεις με μαλάκια <laughs> του λέω να <"Δε> σε γαμίσω <laughs> 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 αυτά αλλά oh. και μετά νομίζω ότι δε... <laughs> 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 μετά, μετά δεν μιλιόμασταν για λίγο, αλλά τα βρήκαμε γρήγορα και δεν τα μιλιόμασταν. Ναι. Αλήθεια. Ο, oh, δεν μιλιόμασταν. Mm -hmm. Εντάξει, παιδί, ήμασταν λίγο χαλασμένοι. Δεν πάντα μιλιόμασταν. Αλλά... Okay, δεν τα θυμάμαι αυτά. <laughs> ναι, ήμασταν λίγο, <laughs> λίγο χαλασμένοι, ναι. Νομίζω ότι... Ήταν πραγματικό χαράσμα, ή. Ε, ήταν ένα χαζοξενέρωμα. Αλλά... Δη... Πάντα μιλιόμασταν. Δεν είχαμε ποτέ μούτρα και τέτοια πράγματα. Αλλά υπήρχε μια ξενέρα. Αλλά τα βρήκαμε τα γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή βγήκαμε για ποτά μετά και τα, και τα λέγαμε, ρε παιδί μου. Και περάσαμε. Αλλά αυτό εκεί... το θεωρεί ότι. Το... Εντάξει, δεν πλακωθεί. Αυτό θα σου πω εκεί. Θα κάνω. Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν, θα κάνω ξεκάθαρο shout out γιατί μπορεί να μην θέλει. Αλλά έχουμε ένα, ένα καλό φίλο ο μεσολάβησε και έκανε τον ψυχοδραπευτή μου τότε. Και... Ναι και βγαίναμε τακτικά και με βοήθησε πολύ να τα βάλω σε μια τάξη προσωπικά. Δύσκολο, Αλλά γενικά νομίζω ότι δηλαδή θα σου πω νομίζω ότι και ο Αντώνης και εγώ mm. είμαστε τελώς με τον Άντων. Δηλαδή οριακά δεν το σκέφτομαι καν θα του πω κάτι όχι. Ναι. Και από, όχι αν το πώ θα το πω. Δηλαδή παρά είναι νομίζω ε, από τουλάχιστον. Στα όρια του προβληματικού. Ναι, νομίζω ότι είμαστε ειλικρινεί στα όρια του προβληματικού. Οπότε, αν. Ναι. Είναι, είναι δύο πράγματα. Αν είσαι ειλικρινή, πω μιλάω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό. Αλλά αν είσαι ειλικρινή, και ερχόμαστε στο πίσω μέρο, αν δεν έχει σύγκο, δηλαδή εμένα στη Λόγικ, αλήθεια το λέω, δεν με νοιάζει καθόλου αν θα πετύχει επειδή η ιδέα είναι του Αντώνη ή δικιά μου. Εμένα... Κακάλα, ναι, ο, ο, δηλαδή, όχι, όχι, εμένα δεν με νοιάζει, δηλαδή δεν, δεν το σκέφτομαι καν. Οπότε, αν ο Αντώνη πιστεύει κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι μαλακία, ε, εμένα η τάση μου είναι. Ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε. δηλαδή. <σχελίως> ναι, ναι, okay. ναι, πάμε να το δούμε. Οπότε δεν ε, ε, έχουμε. Ναι, διαφωνεί, έχουμε φαντάζομαι. Καλά, ναι, ρε. Εδώ έχετε κάνει δηλαδή, διαφωνήσει τόσε φορέ σε ένα podcast. Ναι. Νομίζω ότι διαφωνίε προκύπτουν από αυτό που πάρει. Ότι γενικά υπάρχει μεγάλη δηλαδή ειλικρίνεια. Σε... Αυτό γιατί, γιατί φαίνεται διαφωνία. Γιατί πολλέ φορέ κάποιοι δεν έχουν διαφωνίε επειδή φοβούνται να πούνε κάτι ο ένα στον oh, άλλον ή να διαφωνήσουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό Εναι, δεν, δεν υπάρχει. Θυμηθεί τώρα που τα ξέρει αυτά. Τι. Το <laughs> <laughs> ε, <laughs> κόβετε. <laughs> νομίζω ότι τα δύο πράγματα που κρατάω εγώ είναι ότι είναι από του λίγου ανθρώπου που μπορώ να πω ότι να τα πάντα και πάω δύο κοπές και είναι σαν αμική. να είμαι okay. εκεί. Δηλαδή να, και ναι. ο τρόπος επικοινωνία μα είναι πολύ καλό, δηλαδή ακόμα και το πιο κανάλι επικοινωνία θα χρησιμοποιήσουμε να. έχει αποκτήσει ένα pattern, ναι, 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 δηλαδή ναι, ναι, ναι. κανάλια που είναι μόνο για memes, Υπάρχουν κανάλια που είναι μόνο για memes τα οποία δεν είναι σωστό να τα μάθουν άλλοι ότι τα μοιραζόμαστε μεταξύ μα. <laughs> υπάρχουν κανάλια τα οποία είναι για δουλειά, υπάρχουν για... κανάλια που είναι για έκτακτα πράγματα. Δηλαδή, ναι, ναι, okay. Υπάρχει μια ευρεία κατάσταση πραγμάτων. Και το, το, το δεύτερο σημαντικό πράγμα είναι ότι, <laughs> αν με εξαιρέσει τι φορέ που έχει αναφέρει ο Πάρη, οπότε <laughs> δεν θα πω πάντα, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, όταν κάποιο πει Ξέρει τι θα το κάνουμε έτσι, το πιστεύω και τα τσιτ. Ακόμα κι αν είναι ο άλλο διαφωνεί κάθαρ, παιδί, μου, είναι σε φάση, είναι η χειρότερη μαλακία στον κόσμο. Ναι. Με το που ληφθεί μια απόφαση, η απόφαση είναι αυτή. Σε, σε τι οφείλεται λοιπόν όλο αυτό, Μ... μεταξύ εσύ ναι. Δεν νομίζω ότι αυτό κάπω το διαλέξαμε. Νομίζω ότι έτυχε. Ναι. Βασικά, νομίζω... νομίζω ότι κάποια πράγματα χτίζονται. Αν με ρωτήσει. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο χτίζεται και κερδίζεται. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι αν ο Ντόνη πει ότι εγώ πιστεύω κάτι, όντω το πιστεύει. Mm -hmm. Δηλαδή και τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο, Οπότε δεν. Ωραία, έτσι, τέλεια. Και με το δίκιο σου, έτσι. Και με το δίκιο μου, όχι, ναι, εννοείται. Δηλαδή, Έχει Κάνει predictions, βαρύγδου πάω κι αστεία. Βαρύγδου predictions. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να βλέπει κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω. Okay. Άρα, Βασικά, είναι, σίγουρα. Όπω και εγώ βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν βλέπει, έτσι και αυτό βλέπει κάποια πράγματα τα οποία δεν βλέπω. Όπω και εσύ βλέπει κάποια πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Δηλαδή, μόλι αποδεχτεί κάποια... κάποια... πράγματα και ξαφνικά υπάρχει κάποιο σκοπό. Δηλαδή, έχουμε ένα σκοπό. Η εταιρεία να πάει καλά. Ναι. Ποιο σχέστηκε, ποια νου ιδέα ήταν. Okay. Πρα, πραγματικά. Και όταν έχει βάλει. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω κάνουμε καλά στην εταιρεία είναι ότι προσπαθούμε να βάζουμε καλέ βάσει. Το οποίο δίνει περιθώριο για ρίσκο και περιθώριο για λάθη. Ναι, okay. Όπω είπε ο, ο Μάγκερ στον Μπάφετ, λέει. <laughs> λέει, εγώ έχω δίκιο, Πώ το πέρα, ε, λέει, θα, συμφωνήσεις συμφωνήσει μαζί μου γιατί εγώ έχω δίκιο και εσύ έξυπνο. Α, καλό ήταν αυτό. Μάλιστα. <laughs> θα συμφωνήσει μαζί μου γιατί εγώ έχω δίκιο και εσύ έξυπνο. Ναι, στο καλό ήταν. Στο... Mm. Και... Αλλά νομίζω ότι γενικά όταν βλέπει ανθρώπου που συνεργάζονται για πολλά χρόνια έχουν βρει απλά ένα μοτίβο επικοινωνία και συνεργασία. Ε, δηλαδή, και σήμερα το σωτήρι είστε τώρα και συνεργάζεστε πόσα χρόνια. Yeah. Και με πολύ πιο Διαφορετικέ δουλειέ μεταξύ σα. Δηλαδή, ε, τα τελευταία χρόνια με τον Μπάρι έχουμε συγχρονιστεί πολύ περισσότερο στα πράγματα που κάνουμε, mm. που δεν ίσχυε τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Ε, με σωτηρί. Έξε, Έχετε πολύ περισσότερα πράγματα Έξε, και παρόλα και... αυτά βρίσκετε no... τον τρόπο να το. Νο... Νο... Νομίζω ότι καταλήγει ο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη. Ναι, σίγουρα. 100%. Και στι κοινέ αρχέ. Και όταν λέω κοινέ αρχέ, είναι ότι δεν είναι ότι. Σαν αυτό παίζει ρόλο, παίζει. Ναι, ο mm. θα σου πω ότι είναι όμω κοινέ αρχέ. Δηλαδή, mm. δεν είναι ότι ο Αντώνη σκέφτεται άντε να, άντε, να πουλήσουμε τη logic και εγώ σκέφτομαι άντε να αυξήσουμε τα κέρδη. Mm. Δηλαδή, έχουμε ένα συντονισμό στα 1, 2, 3 core πράγματα που αφορούν την εταιρεία. Έχουμε mm. ένα συντονισμό. Δηλαδή, μπορεί όντω να σκέφτεται να πάμε να σηκώσουμε επένδυση, αλλά το θεωρώ unlikely να, το θεωρώ δύσκολο. Δεν βρίζουμε στο πόντες αυτό. Ακριβώ. Δεχόμαστε offer με ένα management firm. Αυτό το ελέγχω όλο. Αυτό θα πετάγεται, το snipeτε. Εγώ θα πετάγω. Οτιδήποτε έχει να κάνει με λεφτά, εγώ θα είμαι εδώ στο κέντρο. Τι πιστεύεις ότι κάνει μια. Τι βοηθάει τους μακροβιότερου συνεταιρισμού, τα συνεταιριλίκια τα επιτυχημένα, από τι είναι επιτυχημένα. Αυτά που έχω καταλάβει ε, θέλει το σεβασμό Θέλει την εμπιστοσύνη που και τα δύο χτίζονται. Ο σεβασμό δεν σεβασμός χτίζεται. Θα πει για κάτι δικό σου θα ή θα πει τα δικά μα. εγώ η παρατήρηση μου για του ανθρώπου. Ο σεβασμό ε, δεν νομίζω ότι χτίζεται. Ο σεβασμό το δίνει. Η εμπιστοσύνη χτίζεται. Δηλαδή, αν συνεβέσαι του ανθρώπου, σε ανθρώπου. Ο, ο, ο σεβασμό βασικά με το καλύτερο. Ο, ο σεβασμό δίνεται, απλά μετά χάνεται εύκολα. Μπορεί, μπορεί. Ό,τι και όπω και η εμπιστοσύνη. Και mm. μετά ε, θέλει ακυρεότητα προφανώ. Έτσι. Γιατί πάλι όπω είπε ο θέλεις δεν θέλει να πανέξουν όποιο δεν έχει ακυρεότητα, γιατί έχει να πανέξουν με μαζί σου. Να. Nah. Δεν θέλει δε, να έχουν ακυρεότητα και α είναι ο αλλά αν έχει έναν έξιμο που δεν έχει αγκαιρότητα, έχει έναν πανέξιμο απαντεώνα μέσα στο μαγαζί σου. Δεν το θέλει. Τι θα πει έξιμο. Οτιδήποτε είναι για σένα, ρε παιδί μου, η εξυπνάδα. Ε, και το άλλο, θεωρώ ότι όλα αυτά θέλουν και τύχη. Δηλαδή, δεν συμβαίνει προ τύχη. Εννοείται. Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί υπό αντίξωε συνθήκε, δεν ξέρω πάνε. Οι, 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 οι δυνάμει συνοχή και συνάφεια. Κοίτα με σημαίε. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Όχι ότι δεν θέλει αλλά Για μένα η τύχη είναι ότι μέσα στη στιγμή έχω την υγεία μου. Έχω γεννηθεί σε μια χώρα που μου είδω πέντε ευκαιρίε. Ναι. Και μετά αρχίζει και μειώνει το παράγοντα τύχη. Δηλαδή. Όχι, ναι. Μειώνεται. Εν τέλει, μειώνεται. Δηλαδή, να σου πω, ο μεγαλύτερο παράγοντα τύχη είναι ότι εσύ έχει γεννηθεί σε μια χώρα ευρωπαϊκή. Ναι. Ο μεγαλύτερο παράγοντα τύχη είναι μάλλον το ότι έχει φτάσει στην ηλικία που έχει φτάσει και στέκεσαι στα πόδια σου και μπορεί να ανοίξει τον υπολογιστή σου να κάνει τη δουλειά σου. Εντάξει, έχει την υγεία σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που δεν μπορεί να ελέγξει. Το α, δεύτερο. Παραδοστήσει ε, να Ναι, ναι, αλλά αυτό όμω. Οκ. Okay. Και. Δεν δε, δε, δε μπορούμε να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Δηλαδή, είναι. Οκ. Okay, έχει σημασία. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά Όντως. δεν έχουν τύχη. Όντω, περίμενε. Στα βέβαια κάθονται. Μισό. Ένα. Δύο. Είναι το σε ποια χώρα και σε ποια κοινωνία είσαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, τα... αυτά αρχίζουν σιγά-σιγά και έχουν λιγότερη επίδραση. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί σε μία. Πολύ πλούσια χω... Σε μια ναι. πολύ πλούσια οικογένεια, ναι. σε μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα, θα βγάλω την Αμερική. Σε μια πολύ πλούσια οικογένεια, για παράδειγμα, ε, στη Γερμανία, ναι, στην, Ιστανία, έχει. στην Αγγλία, η διαφορά που έχει με σένα. Ξεκινάει πιο μπροστά. Λέει, ναι, 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 αλλά η διαφορά που έχει με σένα ναι. είναι ναι. μικρότερη με αυτή την οποία έχει εσύ με ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε με ένα αυτοάνωσο και έχει ένα σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο όριο ζωής ή με ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε τώρα στη Λορίδα τη Ναι. Οκ. Οπότε, ναι, έχει πάρα πολύ σημασία, αλλά όταν μιλάμε για το τι έχει σημασία στα, συνεταιρλίκια μιλάμε σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, πρέπει να αποδεχτούμε ότι okay, έχουμε, και πέντε... έχουμε και πράγματα τα οποία δεν ελέγξαμε και μας δώσανε μια ευκαιρία να λειτουργήσουμε. Ναι, η τύχη είναι πολύ σημαντικό παράγοντα. Ναι, αλλά ο πιο σημαντικό παράγοντα είναι σε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν συζητάμε ποτέ. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την τύχη να μην έχουμε πόλεμο στη χώρα μα. Και εμεί. Ναι, και έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να χτυπάει η καρδιά μα και να έχουμε ρεπερλί ναι. μου. Αυτό είναι. Δηλαδή και. Μετά δεν μπορώ να σου πω ότι α, εγώ είμαι τυχερό που γνώρισα τον Αντώνη. Φυσικά και είμαι τυχερό που γνώρισα τον Αντώνη. Και πιο πολύ τυχερό που σου δω Εντάξει, αυτό δεν το, δεν το συζητάμε. Αλλά πολύ πιο τυχερό από το ότι είμαι από το γνώρισα τον Αντώνη είναι το ότι για όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα consistency στο πώ προσπαθούμε να έχουμε μια προσωπική σχέση. Έχει θεωρώ πολύ περισσότερο σημασία από την τύχη που είχαμε να γνωρίσουμε ένα τον άλλον. Γιατί είναι consistent, στο πώ περνάει ο καιρό. Και, και άλλου ανθρώπου. Δεν έχω γνωρίσει μόνο τον Αντώνη. Ο λόγο όμω που κατάλαβε, δηλαδή, δεν είναι το ότι γνωριστήκαμε και όλα δουλέψαμε. Ε, η σχέση που έχουμε τώρα. Και, ναι. μαζί σου, η σχέση που έχουμε ο καθένα με τον καθένα δεν είναι η ίδια με αυτή που είχαμε όταν είχαμε γνωριστεί. Όταν σε γνωρίζει oh, στα Startup oh, okay like. δεν μπορούσε να σε βλέπει μαλακά με τι μαλακέ που δεν ήξερε ακόμα μετά που έτσι έδεσε. <laughs> ναι, 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 Ισχύει. Και έπειξε ο εγκέφαλο, άρχισε να λαμβάνει την πληροφορία. Ισχύει. Ήτανε, ήταν έτοιμο μετά να λάβει. Ήταν διαθέσιμο. Ήταν σφουγγάρι ναι, μετά. Ναι, ναι. Ήσουν έτοιμος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ κατάφερε ο Γιάννη να τον συμποθήσω κάνοντά μου μάθημα για Scrum, αυτό είναι το. Είμαι πάρα πολύ καλό δάσκαλο. Ναι, αλλά. Είμαι το... και γλυκίταρο άνθρωπο. Ναι, αλλά το Scrum. Ένα βάθο. Το Scrum. Πόσο πολύ... είναι βα... είναι βαθιά. Είναι ένα τραγικό σύστημα όμω το Scrum. Το, το πώ διδάσκοντά μου κάτι με το οποίο διαφωνώ επί τη αρχή. Μα ε, διαφωνούσε επί, επί τη αρχή. ότι ήξερε, θα με κάτι άλλο. Μα συνέχισε όλοι ανθρώπου. Εγώ συνέχισα να διαφωνώ επί τη αρχή, αυτό είναι τρομέρο. Όχι. Και συνεχίζω να διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι η προσέγγισή σου mm. ε, αλήθεια, θα βάλουμε και link από κάτω. Ναι, αλήθεια. Δεν το λέω για να σου πλέξω το εγκόμιο, αλλά όντω θεωρώ ότι αντιμετωπίζει πράγματα επαγγελματικά και χωρί το προσωπικό σου. Έτσι. Αντίθετα με το podcast που δεν μπορεί να το πιστέψει κανένα. Ναι. Όχι, όντω δηλαδή. Γιατί εκείνη, εκείνη τη στιγμή μιλούσε για τα πράγματα τα οποία ξέρει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν ξέρει, λε ότι δεν το ξέρω αυτό. Σπάνια, Ω. βέβαια. Σπάνια. <laughs> αλλά, αλλά το λε. Αλλά όταν, όταν κάποιο λέει, <laughs> πι... <κάνουμε>, <laughs> ναι. ναι. λέει κάτι. θα κόψουμε το εξώδηση τώρα στο Όταν κάποιο λέει κάτι, το οποίο δεν καταλαβαίνει, ρωτά γιατί. Ναι. Δηλαδή, όταν κάτι δεν το. Αυτό δεν είναι δεδομένο. Αλλά είναι άνθρωποι που. Ε, ναι, όταν κάτι δεν καταλαβαίνουν, επειδή δεν συμφωνούν με αυτό, by default καταλήγουν στο να διαφωνούν εύκολα. Αντανακλαστικά. Ναι, το αυτα... κάνει εικόνο α... αυτό. Α... Εσύ α... δεν α... το κάνει. Σαν αλήθεια. Εσύ το κάνει. Αφού δεν το πιστεύω, διαφωνώ. Αυτό το κάνει ο κόσμο. Εσύ ναι. δεν το κάνει. Αυτά όλα μου έκαναν πάρα πολύ καλή εντύπωση. Είσαι δηλαδή, έτοιμο να μάθει. Ναι, ήμουνα. <laughs> ήμουνα γιατί ήθελα να πετύχει η εταιρεία. Σωστό αυτό. Δεν θα μιλήσω. Γιατί δεν θα μιλήσει. Εντάξει τώρα. Γιατί να το πω έτσι στο podcast. θα τα πω μετά αυτά που έχω να σου πω, Γιάννη οχι Α, είναι για του συνδρομητέ Αυτοί που θα πληρώσουν Μικρή κουβέντα Plus Στην μικρή κουβέντα πλά θα πάρουν τα Outtakes Για πε. θα έχουμε Plus και Premium Ναι, 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 και Premium Plus Ποια είναι αυτά, Plus, Premium Μην περνέψεις, σαν τα iPhone το κάνεις, το έχω μπερδευτεί. Είναι το μικρή κουβέντα Μικρή κουβέντα Pro και μικρή κουβέντα Pro Max Απλά πράγματα Στο Pro Max σε 4K ε, παίρνει το raw Ναι, ναι, παίρνει το raw video. Κομμένα τα πριν και τα μετά, αυτό που δεν χρειάζεται. <laughs> το, το, το θα είναι. Έχει πάρα πολύ λίγα Είναι ένα podcast το οποίο ακούω, finance podcast. Το οποίο λέγεται The Compound and Friends. Και έχουν, έχουν αυτό το podcast που και όταν φέρνουν και άλλο κόσμο το λένε The Friends. Οπότε είναι The Compound και The Compound and Friends. Και όταν είναι The Friends, το βάζουν να γράφει πριν να αρχίσουν <laughs> την κλαγέτα. Α, okay. Και κάποια φορά μπορεί να πάρει κάμισα ώρο. Στο οποίο λένε ότι ήταν. Ah, okay. Και το με... βγάζουν live. Και μία φορά το βγάλανε. Κατάλαβαν. Και μετά, και με... όχι, το... δεν θυμάμαι, ήταν καλή κουβέντα. Λέμε το χάσουμε, ακούσε αυτό. Και μετά του είπαν: Εσύ, παιδιά, ρολάρετε το και γράφετε κανονικά. Οκ. Okay. Δεν δε, δε βγάζουν ποτέ snippets αυτά που έχουν γίνει πριν, αλλά το λόγο να το δει το Asi. Καλπέν, τι θέλει να πει. Με θέλει να Δεν θυμάμαι. Ah, okay. Α, Είναι... οκ. Πάντα, Πάντα πείρα, θέλω να Παντά. Τι ψεύτη. Άρα τώρα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, μου λέτε. Ναι, ναι, να, να πάρουμε μια μπύρα που να μην μυρίζει ποδαρίλα. Ωραία, ωραία. Είναι τέτοιο. κρακουτάβια. Οπότε <laughs> επιστρέφουμε. Εσύ, είναι νεκρό κουτάβι που έχει φάει αυγά. Ωραία. Μιλάει <laughs> ο παδό του Ρότεν. <laughs> εγώ είμαι, εγώ αρέφη... είμαι. Ήμουν αρεφή. Δεν ήμουν απαδό, αλλά έχει τύχει να το δω. Χάλια. Anyway, <laughs> το διώχνουμε. Επιστρέφουμε σε πέντε δευτερόλεπτα. Με μπειρέ. Με Και επανερχόμαστε στο τρίτο μέρο. Με μπήρε αυτή τη φορά. Και την προηγούμενη με μπήρε. <laughs> <laughs> φίλε, φίλε, δεν ήταν εμπειρία αυτό το πράγμα. Μάλλον δεν τα έχει κάσει. Φίλε, δεν ήταν μπήρα. Η φυσινάδα σου Αυτό το, το πράγμα με το μαχλέπι γιατί τη μαστίχα ο Θεό να την κάνει και εκείνο το χημικό χρώμα από το αγροκέρα του <laughs> Ο επιστημονικό όρο που μα είχε αναφέρει την πύρα αυτή ο άνθρωπο που είναι στην, στο μαγαζί που παίρνει τι μπύρε. Είναι μη την πάρετε. Όχι, είναι μπύρα με σκατό. Αυτή ήταν. γιατί την πήραμε. Γιατί όχι. Είχε να κάνει μια ερώτηση, είπε. Και έχει ναι. οδηγίε χρήση. Πρέπει να ανακατέψει το σκατό και μετά να την πιει. Ναι. Έτσι μα το είπε. Επιλέξει. <laughs> Επιλέξει. <laughs> <όμως>. Καταλαβαίνει <laughs> ότι το. <laughs> Α, υπόψη. διαμηνή υπερβολή. Σταμάτα, σα παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητέ μου θεατή. Ο ένα που έχει μείνει. Εσύ, ο ένα που έχει μείνει, σε λίγο, δεν ξέρω πότε θα το, το λίγο, πόσε ώρε, θα βγει το hashtag για αυτού που φτάσανε μέχρι το τέλο. Μην το ξεχάσουμε. Θα ναι. το πετάξουμε στην τύχη. Μπορεί να είναι και παραπάνω από ένα. Και θα περιμένουμε να το δούμε να χαρούμε για σέναν τον έναν. Give away ένα με Όχι, μπορεί να κερδίσει ένα από τα telephone Hats. <laughs> oh, σωστό, σωστό. Δώρο να έρθει από εδώ, από τα κεντρικά. Λοιπόν, ερώτηση πολύ σοβαρή. Εσεί που έχετε εμπειρία και το έχετε ξανακάνει, πώ θα. Τι, τι, συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει ένα open source project, mm. Πρέπει. Βασικά, mm. ίσω νομίζω ο καλύτερο είναι ο Πάρη, ο οποίο μεταξύ των τριών μα είναι ο μόνο ο οποίο έχει ένα open source project το οποίο έχει πάει πάνω πολύ καλά. Όπου το, ξεκίνησε το, το κάνει manage. Όχι το... να κάνει contrib. Ναι, και μιλάμε nice. για το XMJS. Ναι, project. Μαζί ναι. δεν το κάνατε. Ε, νομίζω ότι ο Πάρη ήταν η δύναμη. Αυτό που είναι μέσα στο visual coding. Ναι. Ε, ε, το ξεκίνησε μετά το τρέχαμε στην εταιρεία. Έχει κάνει κομμάτι του Καντώνη, μπορεί να μην το θυμάται. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, αλλά, άλλο ποιο. Για πε. Ε, νομίζω, πιστεύω ότι έχει σημασία τα πάντα στη ναι. ζωή μα. Ακόμα και αν δεν έχουμε να κάνουμε software με δουλειά, να συνειδητοποιούμε ότι είναι ένα προϊόν. Δηλαδή, οτιδήποτε εγώ Ένα έχω τρόποια, ναι. και το μεταφέρω σε κάποιον, πάντα έχω στο... πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι αυτό ξεσ... υπάρχει ένας αποδέκτης. Ακόμα και, αυτό, ακόμα και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, εγώ δεν λέω ότι μαλακιά μου κατέβει στο κεφάλι, αφιλτράριστη, αδόμητη και αυτά. Ω, ναι, παράδο, μπορεί να μην φαίνεται. Τι <χι> φαντάσου, <χι> φαντάσου <χι> είσαι σίγουρος. Οπότε, στα πάντα πρέπει κάποιο να προσπαθεί να μπει στα παπούτσια Κάποιου, κάποιου αποδέκτη. Α, μίλησα για user research. Κατάλαβε, εγώ δεν yeah. στο open source νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Να καταλάβεις ότι έχει έναν προγραμματιστή από mm. την επόμενη πλευρά, ο οποίο έχει. Καλά, μπορεί να είναι. ο, προ... ο προγραμματιστή αυτό θα κάνει contrib. Μα μιλάμε για open source. Είναι το μόνο το οποίο έχει σημασία σε αυτό το οποίο λε. Όχι δηλαδή... η χρήση, αλλά το contribution. Η χρήση είναι άσχετη με το αν είναι open source ή όχι. Έχω μπερδευτεί. Εσύ πε. Το φτιάχνει το... για κάποιου. Τι θα έλεγε σε κάποιον ο έχει κάνει κάτι open source. Όχι, εγώ λέω. Τι συμβολή θα ήταν σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει σε ένα open source project. Ναι. Οι μόνε συμβουλέ που έχω να δώσω που αφορούν το κομμάτι του open source έχουν να, να κάνουν με άλλου προγραμματιστέ. Γιατί διαφορετικά, ό,τι συμβουλέ έχει να δώσει έχουν να κάνουν με το ότι κάνει ένα πρόγραμμα. Ναι, εσύ, Αλλά κάποιοι θα δηλαδή... τα χρησιμοποιήσουν και κάποιοι θα συνεισφέρουν. Δε. Ναι, αυτοί. Θα το χρησιμοποιήσουν σαν βιβλιοθήκη, νομίζω, Γιάννη. Ναι. Θα Ακόμα το χρησιμοποιήσουν Ακόμα και έτσι είναι προγραμματιστέ. επειδή είναι εφαρμογή δεν μπορεί να είναι βιβλιοθήκη. Ακόμα και έτσι είναι προγραμματιστέ. Δηλαδή. Καταρχά, δεν μ' άρεσε να δίνω συμβουλέ. Ξεκινάμε okay. από εκεί. <συμβουλές> δεν πιστεύω. <συμβουλές> εγώ εγώ τα Δεν πιστεύω συμβουλέ. Αλλά θα σου πω τι θεωρώ ότι βοήθησε το Xterm.js να πάει καλά σαν open source project. <συμβουλές> Πάμε εκεί. Εντάξει. Και τι πιστεύω ότι γενικά μπορεί να βοηθήσει, <συμβουλές> το... το πρώτο κομμάτι είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι εύκολο να κάνει ένα πείραμα. Δηλαδή <συμβουλές> να πει, Ωραία, εγώ το πήρα Θεωρώ ότι ένα που λέγεται το οποίο λέει Quick Start για παράδειγμα, και να oh. σου λέει κάνε για παράδειγμα Pip Install το πακέτο μετά. Oh, yeah, yeah. Import αυτό. Να ξεμιλάει για το XMJS και λέω Pip Install. NPM yeah, Install, yeah. Yarn Install, you name it. Yarn Add. Yarn Add. Μπράβο, έχει δίκιο. Και NPM Add είναι. Η Ναι, anyway. Yeah. anyway. Yeah. Οπότε, το να να του λες, βάλ το πακέτο, κάντο το έτσι, τρέξε αυτή τη μέθοδο ναι, και δες ναι. αυτό το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Κάποιο να πάρει γρήγορα μια πρώτη εικόνα του τι είναι αυτό. Ένα. Δύο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Is of use δηλαδή. Ένα, όχι εις ένα... Ένα Ένα μικρό, πώς το λέγαμε ρε ένα παράδειγμα, πάει, για να δει ότι δουλεύει. Oh, και ναι, πώ ένα... δουλεύει, δηλαδή, να μπορεί να παίξει ένα, 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 ναι. ένα μικρό barrier to entry. Ναι, Αυτό. Ναι. Ε, το επόμενο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι να υπάρχουν ίσω ένα-δύο οδηγοί με λίγο πιο ολοκληρωμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα. Οδηγοί, τι εννοεί, Guides. Yeah. Για παράδειγμα, έχουμε μια άλλη βιβλιοθήκη στην εταιρεία η οποία λέγεται Django Prose. Αυτή τι είναι. Είναι μια βιβλιοθήκη που σου δίνει κάποια widgets και κάποια μοντέλα στο Django για να μπορεί να διαχειρίζεσαι τι το Django, ένα framework yeah, και το... να κάνει web εφαρμογές σε Python. Μπορεί να μην ξέρουν όλοι όσοι μα yeah. πούν, γι' αυτό το λέω. Σου δίνει έναν εύκολο τρόπο να διαχειριστεί αυτό το οποίο λέμε rich text. Δηλαδή κείμενο το οποίο έχει bold, okay. italics, εικόνε, διάφορα πράγματα. Yeah. Λοιπόν, εμ, Θέλει κάποια παραδείγματα μέσα. Κάποιο δηλαδή να μπορεί να δει κάτι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Yeah. Εμεί, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Django Bros, έχουμε ένα blog. Ναι. Πώ ένα blog χρησιμοποιώντα αυτή τη βιβλιοθήκη. Γιατί έτσι μπορεί να δει κάτι λίγο end-to-end κάποιο. Okay, okay. Και τα υπόλοιπα τρία που θα έδινε, θεωρώ ότι είναι τρία σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι πρέπει κάπω να υπάρχει ένα API reference, δηλαδή ο άλλο να ξέρει όλα τα εργαλεία τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τα λες. Όχι, με όλε τι μεθόδου, τι συναντήσει. Ah, να ξέρει okay. τι, ωραία, τι εγώ μπορώ να κάνω με αυτό. Okay. Πιο low level μιλάμε. Yeah. Σημαντικό αν υπάρχει ε, real world use cases, δηλαδή παραδείγματα με πραγματι... yeah, yeah. που όντω το χρησιμοποιούν αυτό και τι κάνουν. Yeah. Λέγεται social proof, νομίζω αυτό γενικότερα. Και τέλο, επειδή μιλάμε για open source, πρέπει κάπω να είναι. Εύκολο σε κάποιον να κάνει μια ερώτηση, να προτείνει κάτι, να στείλει κώδικα, να είναι. ξέρεις να κάνει double down σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται open source. Δηλαδή ανοιχτό κώδικα, συνδρομέ από τρίτου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, δεν είναι απλό. Και προφανώ ναι. πρέπει να κάνει κάτι χρήσιμο. Άρα, τουλάχιστον να λύνει ένα πρόβλημα δικό Ναι. Είναι πολλά, το ξέρω, αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα γενικά. Ε, όχι, γενικά δεν έχω... είναι <στοντώνει> εύκολα. Εγώ ίσω το μόνο που θα προσέθετα ε, πάνω σε αυτό που είπα ο είναι ότι η μεγάλη αλλαγή κεφαλικά Opa. είναι να συνειδητοποιήσει ότι από τη στιγμή που θέλει να κάνει μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα, mm. ο mm. πιθανό χρήστη δεν είσαι μόνο εσύ. Δηλαδή, εσύ μπορεί Συμ... να έχει κάνει ένα τέρμιναλ το οποίο να δουλεύει πάρα πολύ καλά για, να... για το SourceLearn, mm. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα τέρμιναλ το οποίο μπορεί να γίνει μια open source βιβλιοθήκη. Για πε μα, λίγο παραπάνω γι' αυτό. Δηλαδή, ε, <coughs> πρέπει να, να βγει λίγο από το καβούκι σου και να πει πώ αυτό το πράγμα θα το κάνει τελείω πλαστελίνη. Δηλαδή, όταν φτιάχνει κώδικα, ο κώδικά σου είναι ένα αγκείο. Έχει μορφή, έχει ψηθεί, έχει μια, ένα συγκεκριμένο ναι, σχήμα. Ναι, ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, κάνει πάρα πολύ καλά για αυτή τη χρήση που θέλει εσύ, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένα. Okay. Πρέπει να πα ένα βήμα πίσω και να δει πώ μπορεί το πράγμα το, να το γυρίσει ένα βήμα πίσω. Σε μια απλά σε κάτι το οποίο μπορεί να φτιάξει κάποιο αυτό που θα φτιάξει και εσύ. Okay. ή και κάτι λίγο διαφορετικό που θέλει να φτιάξει κι Άμα είναι βιβλιοθήκη, άμα είναι τελική εφαρμογή. Άμα είναι τελική εφαρμογή, γιατί να την κάνει ανοιχτή κώδικα. Γιατί όχι. Γιατί ε, 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 δεν κερδίζει ε, ότι την πούμε, ή μπορεί να είναι command line. Έστω, έστω, έστω ότι την κάνει. Δεν να Μπορεί να την κάνει. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Για ποιο λόγο να μην την κάνει μια εφαρμογή ανοιχτή κώδικα. Γιατί να την κάνει, θα το εγώ. Θα την κάνει είτε γιατί θέλει να αποκτήσει. είναι τύπου marketing αυτό που κάνει. Θε να γίνει γνωστό μέσα από αυτό. Ναι. Θα το κάνει γιατί θέλει να φέρει άλλο κόσμο να συνεισφέρει σε αυτό. Ναι. Οποίο... Αυτή η δύο λόγοι νομίζω είναι αυτή που το, το extern έγινε δημόσιο. Ναι. Ή θα την κάνει ανοιχτή κώδικα επειδή θέλει κάποιου που. Δεν εμπιστεύεται ή πρέπει να εμπιστευτεί το εργαλείο σωστά. αυτό, θα διαβάσει τον κώδικα. Oh, yeah. Άμα μιλάμε για την τρίτη περίπτωση, ψιλοχέστηκε. Κάντι είναι όπως να είναι. Άμα είναι κοινό κώδικα, όποιο έχει το βίτσιο να πάει να το διαβάσει, θα το διαβάσει. Άμα θε όμω να το κάνει για marketing λόγου ή για να χρησιμοποιηθεί από άλλου και να συνεισφέρουν και άλλοι, yeah. τότε σε αυτέ τι δύο περιπτώσει ε, είναι πολύ σημαντικό να φύγει το καβούκι σου και να την κάνει με έναν τέτοιο τρόπο που να έχει, να έχει αξία για του άλλου. Ναι, yeah, προφανώ. Άρα λοιπόν. Ναι. Νομίζω απάντησε την ερώτηση. Όχι. Η ερώτηση δεν ήταν γιατί. Με, η ερώτηση είναι γιατί. Μου είπε, μπορεί να με χρειάζεται καν να την κάνει ανοιχτό ναι. με την εφαρμογή. Αυτό είπε. Ναι. Άμα δεν έχει κάποιον από αυτού του τρει λόγου ή δεν okay, okay, κάποιον okay, άλλο okay. λόγο. Άρα έστω ότι ναι. Για παράδειγμα, ένα, μια απλή εφαρμογή δεν έχει λόγο να την κάνει open source. Εκτό αν θέλει να, να φέρει μέσα σε αυτό. να φέρει εμπιστοσύνη. Να... Ναι. Όχι να φέρει, να... να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη. Ναι, να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη. Καλά τομες. Σε αυτή την περίπτωση όμω, κάποιο που θέλει μπορεί να είναι τον κώδικα, είτε έχει καλό... κάνει τεκμηρίωση, είτε όχι, είτε έχει γρήγορα παράδειγμα. Okay, οπότε λε, ότι όχι... κάνει μια τελική εφαρμογή που απλά το κατεβάζω και τρέχει. Ναι. Μπορεί όλα αυτά που λέει ο, ο Πάρης να μην χρειάζονται. Ναι, γιατί άμα. Λέει το documentation, το API και όλα αυτά, γιατί απλά το κατεβάζει ο τελικό χρήστη. Ναι. Και ε πάλι σε να... κάτι, πώ το χρησιμοποιεί. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Απλά είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα γιατί δεν έχει κάποιο, κάποιο okay, σκοπό. Οκ, okay, κατάλαβα. Που, που να έχει να κάνει με το ότι είτε ήταν <laughs> ανοιχτού κώδικα είτε κλειστού κώδικα. Δεν έχει κάποια διαφορά στην πραγματικότητα. Okay. Αυτή η περίπτωση. Αν τώρα πάμε σε, σε ένα project των, των Sirix που ήταν κάπου στη μέση. Το... Sirix. Ο Sirix είναι ένα πρόξι που είχαμε φτιάξει στο Sorsler. Ο, yeah. ο οποίο επέτρεπε δυναμικά να επαναπρογραμματίσει τον proxy ώστε να κάνει διαφορετικό routing. Okay. Για το χρειαζόμασταν αυτό. Όταν εσύ άνοιγε ένα web service στο Sorsler, Έπρεπε μέσα σε δευτερόλεπτα, λέγαμε. αλλά πούμε, το κάναμε σε κλάσμα δευτερολέπτου. Η εφαρμογή σου είναι διαθέσιμη στο ίδιο URL, αλλά είναι ένα διαφορετικό container που τρέχει κάθε okay. φορά που κάνει restart, για παράδειγμα. Okay, yeah, yeah. Ε, αυτό το πράγμα για να μπορέσει να γίνει, ο, ο Sirix ήταν ένα τελικό προϊόν, yeah. αλλά ήταν και κάτι το οποίο θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για marketing λόγου. Okay. Άρα, λοιπόν, εκεί πέρα είχε καλή τεκμηρίωση, είχε okay. διάφορου τρόπου χρήση, είχε τρόπου χρήση οι οποίοι δεν είχαν νόημα για το SourceLer, για παράδειγμα το να έχει wildcard certificates ή να έχει certificate on a route. Ήταν κάτι okay. το οποίο μα είχαν ζητήσει άλλη άλλοι. Και το οποίο παρότι δεν είχε σημασία για μα, το κάναμε γιατί αλλιώ δεν έχει νόημα σαν open no source project μετά αυτό. Οκ, εντάξει, άρα γιατί το κοιτούσαμε αυτή δηλαδή. τη Προφανώ δεν θα φάσει όλο τον χρόνο κάνοντα μαλακίε, σου <σχεδιά> σχεδιά> σχεδιά. λένε άλλοι. Τι? Ναι, οκ, καλά, ναι. Η θέλει να κάνω κοντρίβι. Ναι, αλλά πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ πλαστερίνη πάλι και τελικού προϊόντο. Και το ExternJS πώ έγινε γνωστό, το πήρε Microsoft. Visual Studio Code, ναι. Επί το πήρε Microsoft. Έγινε γνωστό τότε, όχι πριν. Κοίταξε, θα σου πω. Υπήρχαν και ανταγωνιστέ που χρησιμοποιούσαν Extern. Οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούν Extern αυτή τη στιγμή. Εναι, οφείλει να σου πω στην ώρα. Είσαι ακόμα κοντρίβιτο σε αυτό, ή το έχει πάει. Έχω πέσει, είμαι πλέον ο τέταρτο μεγαλύτερο κοντρίβιτο. Α, είσαι ακόμα. Δεν γράφω. Εδώ και από τότε που μπήκα στο ναυτικό δεν γράφω. Δηλαδή από τότε που μπήκα να κάνω τη θητεία μου. Γιατί <Στυξελίδι> πριν του έστειλα να μην. Πιο παλιά το έχει κάνει το Extern. Το Extern ξεκίνησε το 2014 ενώ ήμουν στο Cambridge. Ξεκίνησε. <σχ> θα το πω. <σχ> σαν fork. Σαν fork του Term.js μία μέρα μέσα στα γραφεία τη ARM. Όπα, να Όπα. Είχα τελειώσει τη δουλειά μου νωρί, όπω πάντα. <σχ> και έπιανα τα δικά μου πράγματα μετά. Οπότε πιάμε το XTermJS. Βασικά βλέπω το TermJS και του στέλνουμε. Είχαμε ένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι ακριβώ, είχαμε ένα θέμα. Με το rendering σε κάποιου χαρακτήρε, Ναι, ήταν το rendering σε κάποιου χαρακτήρε. Δηλαδή, όταν έφτιανε <συσχελίως> χρώματα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο τέλο πάντων, δεν έκανε καλή δουλειά. Και το ανοίγω ένα pull request. Και του λέω. Πάρτα. Πάρτο. Και δεν απαντούσε. Οπότε κάποια στιγμή λέμε τι θα κάνουμε. Ωραία, λέω παιδιά, το φορκάρουμε. Και λέω πώ θα το πούμε, θα το πούμε. Αυτό λέγεται TermJS, θα το πούμε XTermJS. Γιατί έτσι κι αλλιώ θα σου πω, Όχι, ήθελα να βάλουμε νομίζω, υποστήριξη για το, για το Xterm. Που είναι ένα πρωτόκολλο του τέρμινα. Αυτό είναι ναι, το, ναι, το πρωτόκολλο. Ε, μπορεί, θα το βρούμε. Αυτό είναι X11. Το extern είναι X11. Όχι, ναι. περίμενε, περίμενε. X11 ε. είναι ο window manager. Ναι. Το πρωτόκολλο είναι το VT100. Αυτό είναι το πρωτόκολλο του vt VT100, έτσι λέει. Το VT100 ήταν μια οθόνη. Α, το VT100 είναι πρωτόκολλο τερματικό, ρε. Παυρά στου οθόνε. Λέμε. Αυτό είναι. Αυτό υλοποιούν. Όλα τα terminals υλοποιούν το VT100 okay. και, okay. Πρέπει να σημειώσω το PR του TermJS να το βάλουμε. Γιατί αυτό υπάρχει λογικά. PR. Και το κάνει fork και μετά τι έγινε. Ε, και μετά μία μέρα μα στέλνει ο. Λέγεται Daniel Eames. Το username του είναι με Y. μα στέλνει είναι υπάλληλο τη Microsoft. Δουλεύει πάνω στο Visual Studio Code. Ναι, 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 full, full. Και τρέχει και το XtermJS, στο PyTapa. Και μα στέλνει ένα μήνυμα, παιδιά. Έχουμε αυτή την εφαρμογή που λέγεται Visual Studio Code και ψάχνουμε να βρούμε ένα terminal να το κάνουμε. Όσο open ναι. Microsoft τότε. Ε, ε, ήταν electrum, τότε. Ναι, ναι, αυτό. Έτσι. Ναι, και ψάχνουμε να, βρούμε τε... ναι, ψάχνουμε να, βρούμε ένα, ναι, να terminal να το κάνουμε integrate μέσα. Και εκεί ήταν ε, αυτό το οποίο λέει ο Αντώνη, ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι μόνο η δική σου χρήση και κάποιο πρέπει να πει τα παπούτσια ναι, ναι. και το άλλο. Και του λέμε, ναι, εννοείται, ξέρω εγώ, και όπου να είναι να βοηθήσουμε. Και εμεί βοηθήσαμε με issues και με πράγματα τα οποία δεν. Δεν είχα να κάνουμε με εμά απαραίτητα. Αλλά γιατί λέμε... πήραν το External και όχι στο Γιατί ο άλλο στο term πρώτα απ' όλα έβλεπε ότι εμεί είμαστε πιο active, γιατί εμεί ό,τι πρόβλημα είχαμε το φτιάχναμε. Okay. Επίση είχε πολύ καλύτερη υποστήριξη για πράγματα τα οποία δεν είχε πριν το Tern. Δηλαδή είχε γίνει πολλή δουλειά μετά το ναι. Fork. Δεν ήταν δηλαδή. Εμεί κάναμε διότιμα. τακτικά δουλειά μετά. Οπότε. Ah, okay. και... Όταν λέμε είχε λαό, όπω ήταν. Στην αρχή είχε μερικού, νομίζω είχε 2-3 που που και που κάνουν contribute ναι. και μετά μπήκε το. Και από ότι... usage. Είχαμε κάποιου ανταγωνιστέ. Είχαμε... Πόσοι το χρησιμοποιούσαν, ξέρω. Δεν ξέρω, τώρα είναι πάρα πολύ όμω. Τώρα ναι, χάρη. αλλά είναι, τα πράγματα, που με πιάνει κυριολεκτικά λίγο δέο με το ότι. Που όλοι οι developer εκεί έξω τρέχουν τα κωδικά σου. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Τον κώδικα του Αντώνη, τον δικό μου, όλων. Ε, Ξέρετε τι τελικά. Είναι ωραίο project. Ο, δεν είναι μόνο το ότι είναι ωραίο project. Τι, Είπαμε κάτι πριν από λίγο. Έχει ο Ταντόν και έχει μια ιδέα με ναι. την οποία εγώ διαφωνώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. By default, let's fucking do it. Αν δεν μα βάζει σε κάποιο, σε κάποιο κίνδυνο, πάμε να το κάνουμε. Ναι, οκ. Okay. Πάμε να το κάνουμε. Καλά, υπάρχει ο cost πάντα. Ναι. Τι υπάρχει ο. Ο δηλαδή πα μέσα σε κίνδυνο. Δηλαδή, 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 αν δηλαδή. δεν υπάρχει κίνδυνο, δηλαδή αν απλά δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα, αλλά το να την κάνουμε δεν έχει κάποιο κόστο. Οκ. Okay. Πάμε να το κάνουμε. Άλλο κίνδυνο, άλλο κόστο. Ναι, μπράβο. Let's take our chances. Ο Ας Α πάρουμε ο... την ευκαιρία. Ο κίνδυνο είναι το να υπάρχουν πολλέ ιδέε και να μην είναι πλήξη σωστή. Όταν όμω δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι, δηλαδή γι' αυτό λέω. Δηλαδή. <συμπή> ναι, άμα βγάζει μόνο ιδέε και άλλο βγάζεις, βγάζει, εντάξει. Δηλαδή I μην. Mean, um... Αλλά για, για πέστε, λοιπόν για το εξαίρεμα. Οπότε στην αρχή, <συμπή> όταν έρθει η πόσο κόσμο είχατε που το χρησιμοποιούσατε. Δεν Λίγου. Αλλά θα σου πω γενικά ότι Σχεδόν ό,τι open source βιβλιοθήκη έχουμε φτιάξει ναι. και την έχουμε προωθήσει λίγο παραπάνω, ναι. πάντα έχει. Θα φτάσουμε και σε αυτό για να Πάντα έχει και μία έστω μικρή χρήση. Ακόμα και το Django Pros αυτή η πολύ νη βιβλιοθήκη που έχουμε φτιάξει, ναι. που είναι ένα editor για bold, για ναι, ναι. italics, για εικόνε σε Django. Έχει τη χρήση του, ρε παιδί. Το κατεβάζουν, δηλαδή κάποιοι το χρησιμοποιούν. Έχει πέντε προτζεκτάκια, νομίζω. Έξι, έχει προζηκτά. σίγουρα. Και... και θεωρώ ότι εκεί το, έχει σημασία το πρόβλημα που πα να λύσει, πόσο συχνά mm. έρχεσαι αντιμέτωπο με αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι μια, μια ένδειξη. Πόσο συχνά εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι. ναι. Και, και που το έχει προωτάρει λίγο. Πώ το προμόταρες το XTRMJS, Βίντεο. Τι. Το, α, όχι, το Django Prozomer. Το XTRMJS, πώ το προμόταρα. Hacker News. Hacker News το προμοτάραμε. Δηλαδή, τι Πώ ε, τα έγραφε. Φτιάξαμε αυτό, τσεκάρετε το, νομίζω ότι είναι πλάκα. Reddit, yeah. um, Twitter. Topics στο GitHub. Ε, δηλαδή το, στο GitHub μπορεί να βάλει κάποια repositories, έχουν κάποια topics, κάποια tags. Οπότε ah. Python libraries. Blog post στο blog του Sourcener. Ναι. Yeah. Δεν το είδα. Μόνο εγώ το είδα. <laughs> Ποιο. Δεν, το <laughs> Δεν ξέρω. Το έχει δει κανένα. <laughs> ε, πάρα πολλοί κόσμοι. <laughs> ναι. Καλά, το blog post που έχουν δει πολύ. Και εκεί έρχεται το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή <σίλιο> με τη Logic δηλαδή, <σίλιο> δεν κάνουμε, τόσο καλή δουλειά σε αυτό. <σίλιο> Βασικά, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνουμε καλή δουλειά. Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη και θα κάνουμε καλή δουλειά. <σίλιο> κάνει κάτι το οποίο σου κάνει η μέρα καλύτερη. <σίλιο> Πρέπει να γράψει γι' αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή okay. κάναμε εμεί ένα blog post στο Sourceler για το πώ με τον Sirix, αυτόν τον web server που έχουμε φτιάξει, που μάλλον είναι το δεύτερο καλύτερο open source project που έχουμε φτιάξει. Okay. Ε, το μόνο που πάρα λίγο να πουλήσουμε, βέβαια. <σίλιο> το μόνο που παραλίγο να πουλήσουμε. Fun fact. <σίλιο> τι <σίλιο> είναι <δεύτερο> που <σίλιο> να πουλήσει. Μου άσχεψε hey. να το Ναι, 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 πιστεύει. το έχω ξεχάσει. Το... Ναι. Μια εταιρεία που... τη χρησιμοποιούν κάποιοι, είναι γνωστή. Σαν so, GitHub. Κάποιοι είναι το Octopi. Ναι. Yeah. Yeah. Και πες. Θα σου πω. Πιστέψε. Είχε κάνει ένα άρθρο ο Ντόνι στο blog μας. Τότε που έγραφε άρθρα. Αυτό το πηχτεί. Πηχτεί το... ο νέας. ήταν αυτή. Oh. Live. Και εξηγεί πώ χακέψαμε τον Engine να κάνει αυτό το οποίο θέλουμε. Α, είχατε βάλει δάχτυλο στο Engine X. Ναι. <laughs> 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 Και εγώ έλεγα αν θα σκάσει ή όχι. <laughs> Περίμενα να σταματήσει η κόρη του να βλέπει. <laughs> δαχτυλώσατε Engine X. Σε εσύ λέει το δαχτυλώσατε. <laughs> 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 ναι. Σε τι. Λούα. Α, ο Nginx και ένα project που λέγεται OpenResty έχουν φτιάξει μια διεπαφή στο Nginx όπου μπορείς να προγραμματίσεις ναι, κάποια ναι. σημεία του routing με Lua. Και αυτά θέλουν να τα αγοράσουν. Ναι. Γιατί μπορεί να το πουλήσει αυτό, αφού ήταν. Ναι. Αυτοί βασικά θέλουν να το αγοράσουν επειδή είχε πάρα πολλά αστέρια στο GitHub. Α, για να και θέλουν πρόκο. να το κάνουν για να φαίνεται στο δικό του. Θα, θα το ξανατρέξουμε τώρα, για το χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα. Ο okay, yeah, ε, οπότε κάνει ένα άρθρο ο που ήταν πάρα πολύ καλό, όντω, που εξηγούσε κάτι. Κάτι πριν, πριν να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το και αυτά του διαόλου. <laughs> και το έχω μαλακίε μόνο. Ξέρει το... αυτό δεν μπορούσε να πει σε ChatGPT. Προφανώ. Υπάρχει... Θα σου πω γιατί δεν μπορούσε να μπει είναι τα αγαπημένα μου άρθρα. Είναι τα άρθρα που λε την ιστορία σου. Ωραία, άρα έγραψε την ιστορία. Ωραία, θα σου πω μια ήταν η ιστορία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το... Ο ε... Δεν είμαι που θυμάμαι άρθρο μου, καλύτερα με... Ναι, ο, ο, ο ΣΥΡΙΞ Είναι το project που, έχει, που έχουμε κάνει που έχει περάσει τα περισσότερα rewrites. Δηλαδή, γενικά το να κάνει rewrite ένα project ναι, ναι, ναι. είναι ταμπού. Ναι, ναι. Okay. Γιατί? Γιατί είναι ταμπού. Γιατί λέει ότι έχει κάνει τόσο δουλειά. Δεν γίνεται να, να πα το ξαναγράψει από την αρχή. Ο Σίριξ έχει Φοβάσαι, περάσει. Ήδη, ο, ναι, ο κόσμο. Ο... φοβάται. Εμεί, ο Σίριξ, έχει φάει τέσσερα rewrites. Ε, τέσσερα, ε, περίμενε. Ε, ε. Θυμόμουν ένα, δύο, τρία. Για, για ε, και μια νύχτα λοιπόν που δεν πρόσεχε ο Sirix ξεκίνησε σαν Tornado Proxy. Σαν Tornado Proxy. Ο Tornado είναι ένας HTTP slash WebSocket Proxy Python. Μετά περνάει σε μια άλλη βιβλιοθήκη που δεν θυμάμαι που είναι σε TCP level. Okay. Python πάλι. Twisted. Είδα... Όχι. Όχι. Είναι μια βιβλιοθήκη που ήταν κόπη μια αντίστοιχη Ruby βιβλιοθήκη που είχε φτιάξει ο Tom Prestor Werner. Το έχουμε γράψει αυτό, δεν το θυμάμαι καν. Ναι. Μετά περνάει ένα ακόμα rewrite που το κάνει η Nginx ο Αντώνη, που απλά κάνει reload. Okay. Του, του, φτύνει τα configuration και κάνει reload. Okay. Το οποίο ήταν αργό γιατί στο Sourceler είχαμε, αν όχι δεκάδε, σίγουρα χιλιάδε projects ταυτόχρονα που πρέπει να κάνουμε reload. Α, έτρεχε τόσο πολλά. Ναι, ναι, γιατί δεν είχαμε πάρα και πολύ cleanup, οπότε μπορεί παιδί μου στη βδομάδα πάνω να υπήρχαν ακόμα τα routes πάνω. Και εν τέλει μία μέρα θα, θυμηθώ το project που είχε φτιάξει ο Benoit, ben, Benoit C που είναι αυτός που φτιάξει και τον Unicorn να θυμάμαι καλά. Θα τη θυμηθώ τη βιβλιοθήκη. Εντάξει. Και κάνει την τελική εκδοχή η οποία παίζει μέχρι και τώρα που ναι. είναι Lua, Redis και Nginx. Mm. Ναι. Θα το σενιάρουμε λίγο. Okay. Θα, θα κάνουμε... άρα, άρα, πάμε στο promotion. Γιατί αυτό, αυτό, αυτό το άρθρο ήταν εξαιρετικό. Και αυτό έφερε traffic στο... Στα, τα αστέρια τα πρώτα είχαμε πάρει για, για κάποιο λόγο είχε πάει, πάει πάρα πολύ καλά τότε το, το Hacker News. Mm. Δηλαδή στο Hacker News ακόμα νομίζω από όλου του γνωστού μέσα από του πιο πλούσιου πόντου επειδή απλά είχα αποστάρει αυτό και δεν μπαίνω ποτέ στο Hacker News. Ναι. Yeah. Yeah. Ρε, είναι να σκό. Είναι γαμό τα projects. Είναι τόσο απλό. Κάνει ένα Docker Compose App. Παίζει. It fucking yeah. works. Απλά. Και του λε. Ειδικά μέσα από κάτω το Docker Swarm, του λε ένα είναι μία εντολή. Του λε, αυτό το domain, στείλ το σε αυτό το εσωτερικό domain. Okay. Δηλαδή, αυτό το domain στείλ το σε αυτό το domain, οπότε το δεύτερο κάνει resolve yeah, εσωτερικά. Yeah, yeah. Αυτό απλά με το που χτυπήσει το URL, εκείνη τη στιγμή θα σου βγάλει το HTTPS certificate okay. και απλά θα κάνει proxy. Εκεί παίζει yeah. το VoLTE, εκεί παίζει το Remote Work Cafe, yeah, yeah. εκεί παίζει το Sorcerer, εκεί παίζει ο στόλο. Μου θυμίζει, θυμίζει ο... ακριβώ όπω δουλεύει το. Αυτό. Το GitHub. Το Codespace. Ναι, είναι. Ρε είναι Τώρα το έχουμε αφήσει. Ναι. Θα το ξαναπιάσουμε γιατί το έχω άχτη. Η just... πες μου πόσε φορέ μα έχει προδώσει. Ποτέ. Ε, βασικά ε, ο... ούτε μία φορά δεν έχει τύχει. Το πρόβλημα είναι στο. Ναι. Ο... Μιλάμε τώρα για δεκάδε χιλιάδε ράουτ οποία έχει στη βάση. Και αν όχι δεκάδε χιλιάδε ταυτόχρονα, χιλιάδε ταυτόχρονα έχει πει. Θα δεν πολλέ τέσσερι μετακόπονε. Ρέντι, τώρα μιλάμε. <laughs> ναι, ναι, και ναι, είναι απλό όμω. Δεν, έχει να φτιάξει configuration files που <laughs> ναι, ναι. δεν καταλαβαίνει και τέτοιο. Δηλαδή... Και στο XTMJS <laughs> που είχε πιο πολλή πλοκότητα, πώ το προωθήσατε. Ε, πάλι ήταν απλό. Ε, πάλι πρέπει να είναι απλό. Δηλαδή στο XTMJS import. Όχι, βγήκε στο Hacker News και είπε: Έχω κάνει αυτό. Νομίζω ότι η Microsoft είναι. Δηλαδή, Α, πριν από τη Microsoft δεν είχε. Είχε ρε παιδί μου, αλλά η Microsoft εκτόξευσε. Δηλαδή το Siri, συγγνώμη, έχει χίλια αστέρια στο GitHub. Το XMJ μπορεί να έχει πάνω από 10.000 τώρα. Σίγουρα έχει 10.000. Ωραία, σκληρό, ε. Ναι, ρε. Ε, απλά α πούμε με τη Microsoft είχε ζητήσει τότε, ξέρετε παιδιά, θα το κάνουμε και καινούργιο organization. Δηλαδή δεν είναι πλέον κάτι από το sorcerer. By the way, αυτό όμω το είχαμε και εμεί. Ε, εμεί το είχαμε σκεφτεί και επειδή εμά δεν μα ένοιαζε. Μα να φαίνεται ότι αυτό κοίταξε έχει ξεκινήσει από Έχει το να σα τώρα. Ναι, μπάσεις. και αυτό είναι κάτι το οποίο του το έχουμε πει ότι αυτό δεν φεύγει. Πάντα είμαστε πρώτοι. Είναι πάνω από το VS Code. Ναι. Στα tools ναι. τα οποία χρησιμοποιούν το. Ναι. Τι λέει, so sorry. Άμα πα στο XTMJS, το source λέει είναι πάνω από το VS Code. Στα εργαλεία που χρησιμοποιούν το. Άρα, λέει, σαν, XtremeJS. σαν, ιεραρχία. Δηλαδή... Δεν δηλαδή... το βάλει σαν όρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Φουλ. Δεν το βάλει σαν όρο. Ε, εντάξει. Στο σε, μιλητό. Εντάξει, τον εμπιστεύεσαι. Είναι καλό παιδί ο Κάντε ντύλα στο μιλητό με τη Microsoft και. σας άκουσε. Ακού, να σου πω. άμα κάναμε κάτι χρήσιμο. Μα δεν ήταν. Και εμεί του είπαμε, παιδιά, θα. Ξέρεις κόσμο, που ξέρει κόσμο. Που ξέρει κόσμο, ναι. Αλλά του είπαμε, θα το. Καταρχά, εμεί προτείναμε στον Daniel να μπει να contributor, πρώτον. Ναι. Κατά δεύτερον, είχα την ευκαιρία, ήμουν πολύ τυχερός, τον όρισα από κοντά στο Seattle, mm. όταν βρέθηκα. Α, είναι κυριολεκτικά Microsoft, το είναι. Ναι, 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 ναι. ναι HQ φυσικά. Yeah. Και μετά κάποια στιγμή λέει, παιδιά σκεφτόμουν να. Πολύ ευγενικό. λέει, θεωρώ ότι θα είχε νόημα λέει, να το πάμε σε εξωτερικό organization γιατί... Γιατί έμα... είναι σε εξωτερικό organization. Δηλαδή μην... ε, να μην είναι στο GitHub κάτω από το όνομα του Sorcerer. Ναι. Να Βάζονται είναι... Άλλο τη... Ούτε από τη Microsoft αλλά να είναι μια ανεξάρτητη okay. ας το πούμε. Εννοείται, του λέμε ρε παιδί μου, βγάζει νόημα. Μου λέει για να είναι και περισσότερο encouraging και, και σε άλλο κόσμο που συμμετέχει. Και σε μένα λέει, δεν λέω ψέματα, αλλά και σε άλλου γιατί συμμετέχει κόσμο. Και όντω, δηλαδή yeah. δεν είναι ένα Microsoft project. Δηλαδή, όντως, αυτός και συμμετέχει. ποιο το διαχειρίζεται αυτό, αυτή Τώρα ο Ντάνιελ. Όχι μόνο, ενώ ο Daniel και είναι και άλλοι δύο. Ένα νομίζω είναι μετα. Ε, οπότε είναι αυτή και. Του λέμε ναι, εννοείται ρε παιδί μου, πάμε να το κάνουμε. Απλά έχουμε κάποιου όρου. Okay. Εντάξει. Ο ένα είναι ότι δεν θα πάει ποτέ κάτω από κάποιο άλλο organization. Δεν θα είναι ποτέ stepping stone αυτό. Okay, δηλαδή yeah. το πάμε στο Xtreme.js για να βρω μια ευκαιρία να το πάω κάτω από τη Microsoft. Yeah, yeah. Okay. Ε, Το δεύτερο yeah. είναι ότι δεν θα φύγει ποτέ το Sorsler ω δημιουργό και ω πρώτο παράδειγμα που το χρησιμοποιεί. Okay. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε το domain. έχετε. Ναι. xtreme.js.org. Πολύ σκληρό. Αυτό. Ωραίο. Οπότε έγινε. Με τη βάλει ιδέε. Ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να νικήσει το να κάνει κάτι χρήσιμο και το να είσαι. Εντάξει. να μιλά με κόσμο, να ακού το πώ θα θέλανε να το χρησιμοποιήσουν, να μην έχει πολύ εγώ. Ε, και εμά, όταν ήρθε και μα είπε να το πάμε σε άλλο γκρανέζι, ίσω θα μπορούσαμε να τσαντιστούμε τώρα. Ωραία. Ναι. Μια άλλη ερώτηση που έχω. Αμάσκη for a friend, <laughs> <laughs> ναι. Για ένα φίλο μου. Για τον ένα φίλο που βλέπω ακόμα. Όχι, αυτό είναι ο τηλεθεατή, έχουμε και του φίλου. Ε, και πότε λες, οκ, okay, θα το ανοίξω τώρα το δύο κόσμο. Σε ποιο state του κώδικα. Εξαρτάται. Έχουμε κάνει projects τα οποία έχουν ανοίξει από την αρχή. Ναι. <συσχελίου> Όπω το, το Extreme για παράδειγμα, επειδή ήταν ήδη open source. <συσχελίου> ήταν από την αρχή open source. Και πάλι το δικό σου <συσχελίου> αρχή. Ο Σύριξ έγινε Πολύ σύντομα, δηλαδή mm. τον πρώτο μήνα, κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Ε, δεν δούλευε. Τι ήταν στα μισά. Το, πρακτικά ο ΣΥΡΙΞ ήταν ένα, ένα πείραμα με το που έπαιξε το πείραμα και ο okay. Ξύλο σταθεροποιήθηκε. Άρα περίμενα να σταθεροποιηθεί το πείραμα. Ήταν κάτι πολύ μικρό. Δεν ήταν κάτι σαν το XMJS το οποίο θα σταθεροποιηθεί μετά από τρία χρόνια. Οκ. Okay. Ήταν κάτι το οποίο σε ένα μήνα είχε να proof of concept έπαιζε κλπ. Ναι. Το SEC για παράδειγμα που είναι η που έχουμε για μυστικά σε Python, νομίζω από την αρχή το έχουμε open source, αν δεν ναι. κάνω λάθο. Ναι, ναι. Και σε τι state το πετά έξω από το στην αρχή, δηλαδή. Συν... Πά... να ψηλοπέζει. Ε... εγώ επειδή είμαι ψυχαναγκαστικό, μπορεί και να ψηλο. Φορμουλάρω λίγο τα commits ή να κάνω κανένα σπου στα πάντα. Ναι, ναι. Τα αρχικά και πάρω το. Απλά να έχει ένα καλό ρύθμι. Okay. Να παίζει. Ναι. Το, το, βασικά τουλάχιστον να δουλεύουν. Εμένα το σημαντικό είναι ένα ρίτμι το οποίο λέει τι είναι αυτό το project, πώ δεν καθιστά, ένα getting started. Okay. Μια βασική εντολή. Over. Η ποιότητα του yeah. κώδικα. Δεν πειράζει πολύ. Ναι, αλλά πάντα είναι από ένα σημείο και πάνω. Τι λέει. Ναι. Ενώ ότι εμείς, για παράδειγμα στην εταιρεία δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγάλουμε mm. κώδικα Python, ο οποίο για παράδειγμα σου λέω δεν, έχει, δεν είναι black formatted. Ένα πράγμα. Ε, δεν έχει format με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ένα παράδειγμα. Ε, ε, τυπικό. Ουσιαστικό. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να βγει κώδικα ο οποίο δεν έχει γίνει cold review από ένα άλλο άτομο. Okay. Ποτέ. Να, να σου πω αλλιώ. Δεν μα πειράζει να είναι τέλειο ο κώδικα. Ναι. Αλλά υπάρχουν στάνταρ στα οποία ποτέ κώδικα δεν προχωράει άμα δεν τα περνάει. Οκ. Okay. Άρα είναι πιο πολύ objective αυτό που λε. Ναι. Ε, ναι, ναι, ναι τα ψυχαναγκαστικά τα δικά σα. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν, δεν υπάρχει κάτι μεταξύ του. Τη ποιότητα κώδικα που γράφουμε εσωτερικά και τη που γράφουμε open source, να το πω έτσι όμω. Όχι, είναι, αλλά σε, αυτό που γράφει εσωτερικά μπορεί να το γυαλίζει, να το πειράζει τα λοιπά για πάντα, ή, ξέρω, ή να μην να είναι χάλια, επειδή έχει εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Ενώ τα βγει και έξω σε άλλα μάτια, να θέλει να είναι πάνω κάτω από ένα Νομίζω στο ίδιο επίπεδο Νομίζω yeah. ότι είναι το ίδιο, ναι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα αυτό. Ότι για μα δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όταν ξεκινάει αναγκαστικά, δεν θα είναι χειρότερο από ότι από ένα σημείο και μετά. Α, ah, ναι, απλά αυτό το, το, σημείο ενώ δεν υπάρχει διαφορά τη βάση και τη όπερ βάσης. βάση. Είναι το ίδιο για μα. Okay. Δηλαδή, <laughs> αν για εμά <μας> εσωτερικά <laughs> είναι OK, είμαστε OK να το βγάλουμε και δημόσια. Η μόνη. Ναι, η μόνη. Καλά, δεν κάνει εσωτερικά πειράματα για να χάσει κώδικα. Και ξέρω, σου πω ότι κάνουμε διαφορετικά τώρα. Συγγνώμη. Να πω πες. ότι έχουμε ένα project το οποίο είναι για μια εταιρεία που είναι πελάτη μα και ένα κομμάτι του θα βγει open source. Okay. Σύντομα. Και είναι νομίζω από τι λίγε φορέ που κάνουμε extract, yeah. εξάγουμε το open source κομμάτι μέσα από το okay. εμπορικό πακέτο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στην ουσία ο κώδικας ήδη έχει περάσει κάποιες μεταλλάξεις εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίες δεν θα υπάρχουν στο ιστορικό του Git όταν okay. Μην. Αυτό είναι θεωρώ μια διαφορά σου. Α, ναι, οκ, okay, εντάξει, αυτό ναι. Αλλά σαν ποιότητα δεν θα περιμένουμε ο κώδικας να είναι τελείω γελισμένο. Ναι. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αφού δουλεύει και είναι okay για ένα ιστορικό project, δεν τρεπόμαστε για αυτό για να το βγάλουμε δημόσια. Οκ. Okay. Μην ενδιαφέρον αυτό. Γιατί εσεί ε, γράφατε εκεί πέρα Σίμιαν. Δεν Σίμιαν είχα, δεν είχα. Όταν βγήκαν τα πράγματα open source, ήταν άλλη πρόθεση. Τι είναι το αντίστοιχο του open source. Εγώ έχω, έχω πάρα πολλά χρόνια να ασχοληθώ με κώδικα ο οποίο πήγε στην παραγωγή. Οπότε δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να το σκεφτώ όπω σκέφτεσαι εσεί. Τι είναι το αντίστοιχο του open source για το user experience research. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από promotion. Σε είσαι Ε, ο τρόπο που κάνει κάτι. Μέθοδο. Ε, μια πολλά έρευνα. Έστω λοιπόν ότι εσύ μια έρευνα. Δεν νομίζω ότι θα τα με τον κώδικα με αυτό που με. Όχι, αλλά τι μπορεί να παίξει αντίστοιχο ρόλο. Τι μπορεί να βγάλει έξω το οποίο από τη μία μπορεί να βοηθήσει το, ένα branding και από την άλλη μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τρίτου. Κάτσε. Άλλο το εργαλείο, άλλο έρευνα. Ο, <σχ> λέω, είσαι ένα ερευνητή. Δεν είπα έρευνα. Είσαι ένας, ερευνα... εισαι ενας UX researcher. Ωραία. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς να αφήσεις σαν πακέτο κάπου το οποίο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για άλλους UX researchers. Και από ναι, την... Ο τρόπος να κάνεις κάτι μπορεί να το πεις. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ σε επίπεδο άρθρου και αποτέλεσματα έρευνας, τεχνικές που σωβήσεις, σταστική που έκανες, τρόπο που έγραψε ερωτήσεις. Που έχει αυτό καθέρα. δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις και εσωτερικά στην εταιρεία. Ναι, αλλά εκεί θα είναι πέρατα θα βγει έξω. Okay. Okay. Και θα είναι πέρα γιατί αν σκεφτείς ότι αν δώσεις λάθος, ε, λάθος τρόπο να υπολογίζεις πράγματα, λάθος τρόπο να κάνεις ρωτήσεις, ε, λάθος τρόπο να βγάζεις περάσματα και το χρησιμοποιήσει ο άλλος, θα πάρει λάθος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το να τρέξει ένα κώδικα ο οποίο είναι πιο πολύ σπαγγέτη και θέλει refactor στις μεθόδους του, είναι λίγο inefficient. Γιατί, γιατί και η ίδια η μέθοδο και η κατανόηση τη μεθόδου είναι μέρο του προϊόντα. Ναι. Αν έβαζα μια φόρμουλα που να υπολογίζει πόσου χρήστε πριν να χρησιμοποιήσει σε αυτή την περίπτωση και η φόρμουλα αυτή έβγαζε το λάθο νούμερο, είναι πρόβλημα. Αν ήταν πάρα πολύ αργή ή είχε το να διάβασε ναι. τον κώδικα. No big deal. Έτσι. Να καταλώ, Okay. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν δε, δε μπορεί να. Μιλάω κυριολεκτικά για αυτό το σπότσε εδώ πέρα. Λέει έτσι, κώδικα ο οποίο κάνει κάτι. Νομίζω σε τι ποιότητα όμως. αποφασίζει να βγει ή όχι. Γιατί από κουβέντε που κάνει εσύ ο κόσμο που μάλλον δεν το έχει ξανακάνει, μπορεί και να φοβάται λίγο να το βγάλει αν δεν είναι γυαλισμένο. Και εγώ δηλαδή το ίδιο θα σκεφτόμουν. Να σου πω. Και ό,τι, και ότι κώδικα έχω βγάλει open source ήταν πάνω σε αλωνών. Οπότε εντάξει, εκεί μπορεί να το χαγιαλίσει εγώ, να το χαγιαλίσει κάποιο άλλο πριν από μένα. Τι να πω και με αυτό. Αλλά από την αρχή να ξεκίνησω κάτι δεν έχω κάνει. λύσει ποτέ κάτι. Έχω, 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 mm. έχω χακιάσει άλλα. Ξέρω, έχω κάνει κοντρίμπ, παλιά στο Τέξα, φυσικά μιλάμε. Ε, Βελτιώσει, αλλά ποτέ κάτι από το μηδέν. Ποιοι, αν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιου οι οποίοι έχουν θέσει τον τόνο στο UX Research, ποιοι είναι. Σε τι πέρα Στο πώ γίνεται, στο πώ τρέχει το. Δηλαδή, κάποιοι οποίοι. Θέτουν τον πύχη, θέτουν κανόνε. Είναι τόσο επιδραστικοί που έχουν επηρεάσει το πώ λειτουργούμε όλοι οι UX Researchers. Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί influencers δυστυχώ με την κακή έννοια. Όχι, ενώ καλού δηλαδή, οι οποίοι αφήσαν το στίγμα του και λένε από τότε που αυτό έκανε αυτό, είναι λίγο διαφορετικό το UX Research. Αν διαδικασία προ το καλύτερο πάντα. Κοίτα, υπάρχουν. Προφανώ η NN. Είναι η NNG και συγκεκριμένα ο Νίλσεν με κάποιου συνεργάτε του. Και απ' την άλλη είναι δύο πάρα πολύ γνωστοί στατιστικοί UXers. Ο μάλιστα ένα έχει PhD σε ψυχολογία, είναι ο Jim Lewis και ο Jeff Soro. Έχουν ένα πολύ γνωστό website που λέει The Measuring You, που ασχολούνται με quantitative UX πράγματα. Αυτέ είναι, δηλαδή, όταν κάνω recommend κάποιον να πάει να διαβάσει, στο ένα είναι πα σε ένα είναι πιο πολύ ποιοτική έρευνα. Έχουν και απ' τα άλλα. Και ο άλλο, δηλαδή, πώ κάνει ποσοτική έρευνα και είναι πολύ ωραία άτομα. Okay. Να, να φανταστείς και προς... Αυτή έχει, έτυχε τώρα, έχουν φτιάξει ένα εργαλείο, το MUIQ, ε, το οποίο δεν το προμοτάρουν πολύ, το οποίο το πουλάνε 50.000 το license. Και γιατί φυσικά οι πελάτε του είναι Facebook και δεν Τι θα οδομάτες. πει 5.000 πενταγία είναι πενταγία στον χρόνο. Εσύ, εσύ απαγραφεί ένα άλλο εργαλείο για να κάνει, ξέρω να στέλνει service και να μετρά τα αποτέλεσμα των service ή οτιδήποτε. Δεν δίνει 5.000 το χρόνο license. Ναι. Για να ξέρω. Για τα είναι για μεγάλε εταιρείε όλο αυτό. Δηλαδή. Ναι, ξέρω, Και μάλλον αυτοί το έχουν κάνει έτσι για να μην κάνουν support μικρότερου, επειδή είναι πολύ μικρή ομάδα. Τέλο πάντων, δεν παίζει ρόλο. Απλά έλεγα ότι αυτοί φτιάξαν και software. Και αυτοί είναι πάρα πολύ καλή, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στο να κάνει σωστά πένα ε, quantitative ε, UX research και ανάλυση και στατιστική και τα λοιπά και πώς φτιάχνεις τα, instruments, λέει τα ερωτηματολόγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Η NNG είναι η NNG. Τι είναι το G στο NNG group. group. Ah, ο τρίτο ήταν ο okay. Τονιαζίνη, αλλά ήρθε μετά από δεν το βάλα το όνομά του. Okay. Είναι, είναι, απλά partner στον τίτλο. Είναι ο τρίτο, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, και είναι και, δεν, τον νοιάζει καθόλου βασικά, ένα φοβερό άτομο. Έχω σημειώσει εκεί. βλέπω. Τώρα... Αλλά... Αλλά γιατί με ρώτησε, δεν ξέρω πώ ήρθε. Επειδή με ρω... Μας για το open source και έχω απο... Είναι άσχετο με το αυτό το open source γιατί με γαργαλάει κάτι. Τι σε γαργαλάει. Ε... Δεν είναι ώρα. Έλα, έλα, όχι, όχι, αφού το ρώτησε λοιπόν. Αφού μένεις, Αφού μένει. Ε, με, έχω πήξει στο, στους φιδέμπορους που μιλάνε για AI και UX. Και πάρα πολλά από τα AI ML συστήματα που φτιάχνονται θέλουν βοήθεια για το user experience του, όπως οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι automation και το automation θέλει να σχεδιάσει το, το user experience. Υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ε, που έχει να κάνει με machine AI για UX research το οποίο το έχουν πιάσει πολύ. Και έχω αρχίσει να ξεσκονίζω το PhD μου. Ε, σε machine learning. Και νομίζω ότι έχω βρει κάτι δύο μικρά πραγματάκια με πάρα πολύ απλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να πταχύνει στη ζωή του researcher. Okay. Γιατί όπως είπα στην πυραμίδα, είναι ο researcher κάτω <coughs> που είναι καρβαζιές, είναι designer από πάνω που πολεμάνε τα orgs και είναι μετά οι developers και, και ο ένας δύο product managers. Οπότε στην πυραμίδα καταλήξει ένας κακομύρης. Ά, είναι Επίσης, ανάποδο. Πυραμίδα, πυραμίδα. Είναι ένα, ανάποδο. Οπότε, αν μπορούσαμε να κάνουμε Amplify τη δουλειά αυτού του νου, πόσο καλύτερα θα γινόντουσαν όλα. Γιατί ο κόσμο έχει κάνει focus πάρα πολύ να κάνει τη δουλειά, Amplify τη δουλειά των designers. Με όλα αυτά τα εργαλεία που, που βγαίνουν και γίνεται το Mason. Αλλά αυτοί οι κακομίδε που είναι κάτω-κάτω και είναι μόνοι του, αλλά λίγο μπορεί να του βοηθήσει, πόσο μεγαλύτερο value θα είχε στου υπόλοιπου και ίσω να μην, παρε, να μην παρετούνται κιόλα. Γιατί έχουν επιτύχει. Είπε ότι το PhD στο σε machine learning. Ναι. Βέβαια σε... δεν τόνι. είναι. Δεν είναι πασέ αυτό τώρα που υπάρχει. Περί... Και αυτό είναι αυτό που ε. ήθελα να πω. Η, η Apple το λέει machine και, learning. φίλε. Τι είναι η αν... διαφορά AI, machine learning και deep learning. Όχι, oh, θα το σκίσαμε. Είναι όλα ένα glorified Excel ή έχουν διαφορέ. Όχι, όχι. Το AI είναι το γενικό domain του οποτελείωτη το σκοπό κτλ. <laughs> Έτσι. machine learning είναι <laughs> μια οικογένεια μεθόδων που μπαίνει κάτω από το artificial intelligence και deep learning είναι μία κατηγορία του πώς να κάνεις Οκ okay. και το generative AI το generative AI είναι μία εφαρμογή deep learning που πέφτει κάτω από το πάλι από το AI. Αν ε... Άρα το generative AI είναι generative... deep learning, που το deep learning είναι machine learning, που το machine learning είναι μη... yeah. ανήκει στην κατηγορία του artificial intelligence. Απλά στο deep learning ε, χρησιμοποιούμε νευρωνικά δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι για machine learning. Ένας από όλους τα νευρωνικά δίκτυα. Okay. Στο deep learning χρησιμοποιούμε νευρωνικά δίκτυα με τέτοιο τρόπο, ώστε έχουμε ε, πάρα πολλά layers ε, νευρώνων, αν θέλει. <coughs> Και όπω είναι σήμερα, είναι, είναι αστραπά στο άπειρα. Οπότε έχουμε πάρα πολλού παραμέτρου. Όταν λένε σε ένα μοντέλο LLM ότι έχει 7 billion παραμέτρου ή ξέρω πόσα billion παραμέτρου, ενώ οι παράμετροι τι είναι, είναι ε, τα inputs στα functions που είναι νευρώνε. Ε, πώ πάμε το input, πώ πάμε το output. Τώρα δεν ξέρω yeah. πολύ καλά. Δηλαδή, στην ουσία είναι ό, 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 όλα αυτά τα νούμερα που ορίζουν τι θα κάνει σε κάθε σημείο ένα νευρόνα αν μπει κάποιο σήμα μέσα. Okay. Okay. Οκ. Οκ. Έχει... Τα, τα LLM θεωρούνται είναι μέρο του deep learning. Ενέχομαι. Νομίζω ότι ήταν παράλληλη. Είναι μέρο. <χιερρυσμόν> ε, όχι, είναι εξέλιξη. No, είναι μέρο του generative AI. Το generative AI είναι επειδή δημιουργεί. Άρα το LLM είναι generative AI. Όχι, κάτσε. Είναι generative AI το LLM. Yeah. Τα LLM τα χρησιμοποιούν για generative. Α, οκ. Ah, okay. Άρα. Ναι, yeah, οκ. Okay. Για τη δημιουργή που δημιουργεί και ριζοτέξι, δημιουργεί εικόνε. Okay. Αλλά είναι generative. Δεν κάνει τόσο πολύ. Ε, κάνει βέβαια. Δεν κάνει classification, να σου πει ΑΒΓ, ξέρω εγώ. Το κάνει τελικά έτσι όμω είναι, γιατί κάνει predict, ε, tokens. Εγώ Πες. να ρωτήσω. Θεωρητικά. Δεν είμαι ειδικό στα LLM αν δώσω το ίδιο prompt δύο φορέ σε ένα LM, δεν θα πρέπει να παίρνει μια απάντηση. Έχει κάποιο randomization μέσα εκεί. Όχι, φυσικά και όχι. Oh, δεν πέισε. Όχι, η ίσως... δεν παίρνει. Δεν παίρνει την απάντηση. Ναι. Ε, Εννοείται. Έτσι, έτσι, κοίτα, έτσι και... όπως το χρησιμοποιεί, κοίτα πρώτα απ' όλα έχει ε, 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 πιθανότητες μέσα. Ε, Επίση. Δεύτερον, συνέχεια κάθε φορά που βάζει μέσα και παίρνει κάτι. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Ε, ε, ε και μόνο που του έδωσες ναι. μία ερώτηση έκανες right. Άρα πλέον είναι διαφορετικό το data. -se. Σχεδόν. Ας... Σχεδόν. Ναι. Δηλαδή και μόνο που ρώτησες okay. Α... Okay. Δηλαδή εγώ θα παίρνω κάτι ρε παιδί μου μεγάλο αυτό το chat GPT ας πούμε ότι δεν έχει δεν πρόκειται να γίνει retrain σε πραγματικό χρόνο δεν το κάτι... κάνουν retrain σε πραγματικό. Εντάξει, mm. τώρα Έχουμε πάει τώρα στο πώ θα Ναι, δεν γίνεται ερητρέ σε πραγματικό χρόνο, αλλά τα χρησιμοποιούνται. Ναι. Εγώ λοιπόν θέλω αυτή τη στιγμή, επειδή έχει περάσει πάρα πολύ ώρα χωρί. By the way, για τι ερωτήσει που είπε, Deep Learning, Marcel, Engineering, AI κτλ. Πιστέψτε το ή όχι, αγαπημένο μου θεατή που έχει μείνει ακόμα. Πρέπει να δώσουμε και το hashtag σε λίγο. Είναι η IBM έχει βγάλει κάτι βιντεάκια. Από όλε τι εταιρείε στον κόσμο, η IBM έχει βγάλει κάτι βιντεάκια για AI που είναι explainers. Okay. Και βγάζουν για κάθε εβδομάδα. Είναι καλά. Είναι καλά, ρε. Είναι πολύ καλά. Mm -hmm. Τα εξηγούν πάρα πολύ καλά to the point, τι είναι του όρου κτλ. Είναι απίστευτο. Okay. Το hashtag είναι του άντεξα. <laughs> να. <laughs> Θες, να. Θέλω να φύγει ο Γιάννη. Όχι, δεν θέλω. Να Α, αλ αλκοόλ θέλω. Κοίταξε, είπαμε, όποιο αντέξει και πιει τι μπύρε του πρώτο και τη δεύτερη, θα πάρει και, και, και τα ίδια. Γιατί δεν ήταν μπύρα. Είναι 7 μπύρε σύνολο. για τον καθένα και εγώ, Δεν ήταν το... ποτέ 7 μπύρε γιατί δεν ήταν μπύρα. Συνέχισε όμω, ναι. τι θέλει να ρωτήσει. Ε, ε, έχουμε μείνει πολύ ώρα χωρί την foil hat. Τι σημαίνει αυτό. Δεν είπαμε, δεν όχι άλλο. Σημαίνει πω πρέπει να ξεφύγω λεγω. κι εγώ σε oh, αυτήν Θα χρειαστεί με αλκοόλ. Μια τελευταία μπύρα έχει μείνει για τον νικητή, για αυτόν που έτσι έχει πιο ωραία. Αλλά έτσι πια, Εγώ τελειώνω. Εκεί. Αλλά αυτό το έχω σημειώσει το oh. Βλέπω και έχω σημειώσει κάποια θέματα. Το ένα που έχω σημειώσει λέγεται Cyberpunk. Oh, και θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα εκεί. Καταρχά, πέρα από. Μόλι ο Λίζα overdrive, έτσι. Ε, δεν το έχω διαβάσει. Ξεκινάω oh. από εκεί. Ε, έχω διαβάσει μόνο το. Neuromancer. Ναι, μόνο το Αλλά εμένα ενώ, γενικά μου αρέσει όλη αυτή η αισθητική του Cyberpunk και βλέπω και το Matrix και όλα αυτά. Ενώ... Έχω ξαμιλήσει αυτά. Πρόσεξα, α δεί πού θα πάω τώρα ενώ πήγαινα στο σπίτι του Γιάννη τη χρονιά που μα πέρασε αρκετέ εβδομάδε. Mm. ήταν ωραίο αυτό. Θα ήθελα να ξανάρθει, να ξανάρθει μια φορά. Mm. δηλαδή, mm. ήταν μια φορά την εβδομάδα πήγαινα. Πάντα ο Γιάννη το δουλεύει. Βάζει και παίζει μουσική cyberpunk δίπλα, mm. να το ξέρει. Όχι, oh, αλλά are... Sithwave. Ε, εντάξει. Και Retro Wave, δηλαδή. φωτογραφία cyberpunk. Και είναι, είναι λε και είσαι μέσα στο κλαμπ στο Matrix με τα γκάνια. Έτσι, δηλαδή. Hey, το αλλά Βαράει πριόνια. Δεν δε γνωρίζω την αισθητική αυτή τι σημαίνει, αλλά. Έχει, κάνω ό,τι καταλαβαίνω. Και το βράδυ παίζει accept Dio, Iron Maiden και τα λοιπά, να χαλαρώσουμε. <laughs> <laughs> το πρωί παίζει Κάτι φροί λίγο... Κάτι το καλά. Ρε, <laughs> είναι η, η, μουσική που παίζει στο σπίτι του Γιάννη όταν δουλεύει είναι synth, synth μουσική, δηλαδή ηλεκτρονική. Αλλά από ένα οχτάμπιτι. Η οποία ακούγεται ρέτρο. Είναι λίγο αμίγκα, λίγο και είναι και, είναι, και λίγο επιθετική. Δηλαδή, έχει μια. Δεν θα σου πω ότι είναι μέτα, αλλά έχει μια επιθετική αισθητική και μπορεί να φανταστεί τον εαυτό σου μέσα σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο με τα γκάνια έτσι, ρε παιδί μου okay. να. <laughs> λοιπόν. Οπότε. zoom. Η λογική τη cyberpunk αισθητική και φιλοσοφία και όλα αυτά είναι yeah. ότι εγώ σαν άτομο μπορώ σε ένα κόσμο ο οποίο είναι διστοπικό ή είναι χέσα μέσα. Μπορώ να κάνω διαφορά. Και ờ. αυτό το οποίο έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα, Τεγιάννη, είναι. Πιστεύει να ναι, ότι σήμερα, ρε παιδί μου, κάποιο ο οποίο μπορεί να κάνει. κάποιο ο, ο οποίο πιστεύει ότι πρέπει να κάνει διαφορά, μπορεί να έχει σημαντική επιδραστικότητα στο ίντερνετ, αν είναι απλά ένα πανκιό, αν είναι απλά ένα πλα, ένας, τίποτα. Ή... What? Ωραία. Έχει το ίντερνετ που μπορεί να μιλήσει σε όλου. Εντάξει. Σαν TikToker. Όχι, ενώ σαν Ιντερνετ μπορεί όντω εκεί εσύ να είσαι ένα blog, yeah, να είσαι yeah, Twitter, να είσαι. Ναι, που θα φτιάξω. Ναι. Μπορεί κάποιο ο οποίο <coughs> έχει καλά insights στην πραγματικότητα, έχει πέντε καλές προτάσεις πραγματικά να ακουστεί. Ή έχουμε τόσο θόρυβο που ah. α άμα δεν είσαι ο Elon Musk κανένα δεν σε ακούει τελικά και δεν μπορεί να κάνει διαφορά. <coughs> εσύ τι πιστεύετε. Εσένα ρωτάω και μετά θα σου πω και εγώ τι πιστεύω. Αλλά θα, σε ρωτάω γιατί αυτή είναι η υπόσχεση του ίντερνετ και των social media. Ότι όλοι έχουμε ένα βήμα που μιλάμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες. Έχω κοιλιακούς. <laughs> <laughs> ε, 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 δεν ξέρω. Πολύ βαθύ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντα αυτά τα πράγματα συγκρίνω με την περίοδο του Σόρσλερ. Να πες. Σε έχεις Γιατί... Όχι, στο Sourcefair είχαμε ένα blog το οποίο μιλούσε πραγματικά σε πάρα πολύ κόσμο. Α, ναι. Είναι, ήταν απίστευτη η κίνηση του blog του Sourcefair. Ακόμα και τώρα είναι περισσότερη από ό,τι άλλη κίνηση έχουμε, που δεν γράφουμε. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό. Είναι έχω καιρό βέβαια να μπω στα Analytics για να τα δω, αλλά ναι. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, πάντα η, η ερώτηση που έχω είναι αν ε, το blog και το βήμα που μα έδωσε το Sorcerer τότε. Ναι. μπορεί να ξαναγίνει αν το είχαμε σήμερα αν θα ήταν το ίδιο ah. ή αν μέρος αυτού ήταν και το ότι η εποχή τότε ήταν λίγο πιο είχε λιγότερο θόρυβο okay. λιγότερη σαβούρα είχε πολύ λιγότερη σαβούρα τότε το ίντερνετ σιγάλε yeah. παιδιά δεν το κάνατε πριν και πριν πώ το κάναμε ρε παιδιά, περίμενε πριν πώ το κάναμε πριν 12 πριν 12 δεν, δεν... δεν νομίζω δεν είχε άντρες σαβούρες θα, θα σου πω ε, ειδικά στον χώρο του development, του προγραμματισμού, όλο αυτού του κόσμου, αυτή τη στιγμή τότε έβλεπε 100 σαβούρα blog posts, τώρα υπάρχουν 100 σαβούρε blogs, τα οποία παράγουν περιεχόμενο μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τη μέρα. Άι, με το chat, επειδή το έχει πολύ γέλιο. Ναι, κατάλαβε και αυτό. Άρα, εσύ τι λε ότι είναι, είναι, δεν υπάρχει ελπίδα, ή. Όχι, δεν... γιατί σήμερα με αυτά που λέγει νωρίτερα, ότι το, να... το ότι να είσαι καλό πλέον και είναι αναγκαστικό και είναι πιο εύκολο. Άρα, γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω αν είναι δικό μου φόβο ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό σε αυτό το σημείο. ή ε, αν απλά εμεί δεν έχουμε κάνει την ίδια προσπάθεια. Γιατί σίγουρα η προσπάθεια που έχουμε Καλά, κάνει είναι πολύ καλή. Καλά, είναι τραγάλο τότε. Έτσι. Όσον τοτε οσον αφορα το. σου λέω καθαρά σε περιεχόμενο, σε επίπεδο περιεχομένου. Ξέρω, ενδιαφέρον. Ή για παράδειγμα, μπορεί αυτό που εσύ θεωρεί ενδιαφέρον και σημαντικό να μην είναι για πολύ κόσμο. Ε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είμαστε. Σαν μικρή κουβέντα, δεν μπορεί να πει ότι είμαστε από τα πιο μεγάλα κανάλια στο, στο τομέα μα. Είμαστε πάρα πολύ. Ίσως το μικρότερο κανάλι. Στην Ελλάδα, ναι. Όχι, στο Google. Ε, είναι... στην Ελλάδα. Αλλά και... είναι καλτ. Είναι καλτ. Υπάρχει ο. <laughs> Του άτεξα μέχρι τώρα, του άντεξα. Τους άντεξα. Και, το, μετά, πώς, και μετά θα παίξει το επόμενο. Ναι. Χά Πώ είναι το του άντεξα. Με X είναι του άντεξα. Ή... Όπω και αν το γράψει, νομίζω θα το βάλουμε στο σπίτι. O U -S, S A N T E X A. Ναι, ναι του άντεξα. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι αυτό που λε έχει λιγότερη αξία ή απλά χάνεται σε μια θάλασσα περιεχομένου. Η μπορεί να έχει και. Κοίτα ωραία, σίγουρα μεγαλώνει το content. Έχει πολύ περισσότερο περιεχόμενο τότε. Ωραία. Το... Άρα σίγουρα είναι πιο σημαντικό το filtering. Mm -hmm. Ωραία. Ε, για να το σκεφτούμε ανάποδα. Άρα έχει περισσότερο θόρυβο σίγουρα. Άρα ναι, σίγουρα η θάλασσα μεγαλώνει. Άρα δε, το θέμα είναι εσύ. Είμαστε θα... Red Ocean. Ναι, άρα εσύ είσαι μια σταγόνα στον ωκεανό ή είσαι μια γραφονησίδα ή ένα νησί. Αυτό, εκ, εκεί είναι πάντα η ερώτηση. Είναι, αυτό είναι που ρωτάω. Αυτό το οποίο εγώ ρωτάω είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Έχει δώσει μια βραχονισίδα η ενα νησι αυτο εκει ειναι παντα η ερωτηση ότι μπορεί ο καθένας να είναι φάρος ελπίδας και ο καθένας να έχει μια φωνή. Είναι πραγματικότητα αυτό? α. Ah. Ο καθένα μπορεί να έχει, ναι, δεν πάει Ακριβώ επειδή ο καθένα μπορεί να είναι, τελικά κανεί δεν μπορεί να είναι. Καταλαβαίνω. Όχι, προφανώ κάποιοι είναι. Ναι, αλλά κα 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 κανεί από του καθημερινού κοινού θνητού, όπω είμαστε εμεί. Απλά και να σκεφτώ. Όταν έγραφα το διδακτορικό μου, όταν έβαλα την ιδέα του διδακτορικού μου, ήταν information overload. Η ιδέα Εκεί. ήταν information overload. Και έφτιαχνα ένα σύστημα το οποίο θα μου φιλτράρει πληροφορία βάσει αυτό που αλλά χωρί να τη μοιράζουμε, άλλο ήταν personal. Οπότε έκανε profiling βασίλειο τι ενδιαφέρει εμένα, όχι από του άλλου. Και, και, και ό, το, η όλη ιδέα ήταν τότε ότι όσο πάμε θα είναι χειρότερα τα πράγματα, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε την προσοχή μα. Ε. Δηλαδή, ε. στην ουσία, με το να υπάρχει περισσότερη πληροφορία, έχουμε αυτό που έλεγα attention poverty. Okay. Δηλαδή γίνεσαι πιο φτωχό φτωχός όσον αφορά ε, το που μπορείς να δώσεις την προσοχή σου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που να τη δώσεις και δίνεις παντού. Άρα γίνεσαι πιο φτωχος mm -hmm. Και όλη η ιδέα είναι ότι να μπορούμε να το φιλτράρουμε έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε την προσοχή μας εκεί που χρειάζεται για να αυγατήσει. Mm -hmm. ε, οπότε αυτό είναι το ανάποδο. Εκεί είναι που θες να φιλτράρεις. Εσύ που θες να ε, <coughs> μεταδώσεις Σίγουρα <coughs> έχει περισσότερο ανταγωνισμό. Φαντάζομαι. Mm. Το θέμα είναι ποιο είναι το level. Γιατί αν το σήμα σου είναι πιο δυνατό από, από όλα τα άλλα σήματα που είναι σαβούρα, ίσω. Δεν ξέρω, δύσκολο. Α, από την άλλη, δεν ξέρω αν η υπόσχεση του Ιντερνετ ότι είναι ένα. κατακαιρματισμένο δίκτυο όπου ο κάθε κόμβο μπορεί να. Λε το Ιντερνετ, το web. Το... Το, εντάξει. Διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί τώρα ξεκίνησα ε, ξεκίνησαμε από το full distribution, να αντέχει πυρηνικό πόλεμο. Άρπανε το internet σε web που έκανε centralized τα resources αλλά πάλι τα μοιράζεσαι. Στη, στην κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα που έχει centralized τα περισσότερα πράγματα. Ε, Facebook, LinkedIn κτλ. Και, Εκεί... και, και, και αυτοί ελέγχουν την πληροφορία. Εκεί και και ακόμη και αν δεν πα εκεί, και αν θεωρεί ότι mm. μπορεί να διαβάσει. Απάντησε, πα εκεί θα σε βρούνε τα social κόσμο. media. Λέει, στην ουσία, έχουμε και τα, τα λέξεις, η Google. Google ναι. Η Google είναι ο μεγαλύτερο ε, φύλακα, προστάτη, αλλά και ευεργέτη όλων αυτών που θέλουν να ακουστούν. Άρα λοιπόν. Αν Γιατί όλοι είσαι... οι άλλοι βάζουν, βάζουν τείχου. Άρα αν είσαι. έχει γίνει η Google σε φάση. για το, για το προληταριάτο. Είναι ή δεν είναι, γιατί... Είναι τελικά, γιατί, γιατί μπορώ να σε βρω... Γιατί, ε, μπορώ να σε βρω μέσα από τη Google. Μπορώ. Ναι. Μπορώ. Ας αφήσουμε τα πολιτικά και το τι γίνεται με Regulations και αφορά και ξέρει ε, right to be forgotten και όλα αυτά, έτσι. Αλλά μπορώ. Μπορώ να ψάξω τα τελευταία postings του Καλυπέτη, αν ξέρω ο Καλυπέτη. Αλλά που θα τον βρω τον Καλυπέτη... Αλλού πρέπει να γίνει κάποιο άλλο ταβαντζή πρέπει να τον έχει γνωρίσει. Αυτό, αυτή εκείνη η ερώτηση. Δηλαδή, αν εσύ λες μια γνώμη που δεν είναι συμβατική, που είναι συμβατική, μπορείς όντω. Ναι, άμα να. ε... είναι αντισυμβατική, μάλλον ναι, γιατί υπάρχει πολλή ε, πόλωση. Okay. Οπότε το συμβατικό δεν ξέρω τι είναι. Στο τελευταίο καιρό στο LinkedIn ε, έχω αρχίσει και έχω πάρα πολλού followers για κάποιο λόγο. Μπράβο. Οπότε δεν έχω καταλάβει γιατί. Άρα απαντάς τώρα μου ότι όντω μπορεί να κάνει μια μικρή... Αν έχεις κάτι να πεις, Πιστεύει ότι όντως... Ναι, αλλά αποφασίζουν μια μέρα να με κλείσουν. Τα είχα τώρα. Δεν τα ελέγχω. Ενώ αν είχα το δικό μου website για αυτόν τον κόσμο σε μένα. εσύ κι εγώ αν αποφασίσω να πάρω τα μελομακάρονα από τον Αντώνη, θα βρει τρόπο να πάρει το <laughs> επόμενο. <laughs> <laughs> δεν θα τολμούσα. <laughs> αλλά, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο φάουλ και κάτι το οποίο εμεί δεν το κάνουμε είναι την πληροφορία που σε νοιάζει να την έχει σε μια πλατφόρμα. Και τι εννοώ. Πρέπει πολλέ λε. Ναι, δηλαδή πρέπει βασικά να είναι σε σένα και η πλατφόρμα να είναι. Να δείχνει το μέσο διαμοιρασμού. Να είναι το μέσο διαμοιρασμού. Και τι εννοώ. Εμεί, για παράδειγμα. Να πηγαίνει κάποιο... πίσω στο δικά σου. Μπράβο, εμεί Προ... κάνουμε κάποια άρθρα στο blog μα. Okay. Και όχι θα το κάνω αυτό. Παλιά το έκανα. Ωραία. Κάντο γιατί όλο βρίσκει δικαιολογία να μην το κάνει. Αλλά... Αυτό είναι αλήθεια. Στο λέω on fucking air. Λοιπόν, οπότε εμεί έχουμε το blog μα που κάθε κάπω θα γράψουμε και κάτι. Το LinkedIn, μια και μιλούσαμε για το αν μας αρέσει, έχει ένα ωραίο interface το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να γράψει και ένα άρθρο inline εκεί μέσα. Δεν το βρίσκει εύκολα από Όχι, δεν, δεν το βρίσκει εύκολα. Πήρα το διδακτορικό μου στο LinkedIn και έμαθα πώ να το κάνω. Στην αρχή, εμεί λέμε ότι αυτό original posted in και βάζουμε το URL. Ναι, ναι, σωστά. Και μετά βάζουμε horizontal rule, μια γραμμούλα δηλαδή, και από κάτω ακολουθεί το άρθρο. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να το διαβάσει στο LinkedIn, μπορεί ολόκληρο. Ωραία. Αλλά υπάρχει και αναφορά στο original άρθρο. Οπότε και να μα κλείσει το LinkedIn, δεν έχουμε χάσει την πληροφορία. Αυτό ναι. Γιατί είναι στο Αλλά, αλλά το είναι θέμα να σε βρίσκουν. Ναι. Για την πληροφορία μπορεί να δει στο PC. Ωραία. Εκεί είναι ένα δεύτερο σημαντικό. Το οποίο εμεί δεν το έχουμε τρέξει αρκετά, αλλά πρέπει. Είναι το ότι πρέπει ο άλλο να μπορεί να γραφτεί στο newsletter σου, για Με, παράδειγμα. Ξέρω. Είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ... Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μετά κάνει εσύ own. Μπράβο. Το οποίο πρέπει, ρε παιδί μου. Ε, αλλά μετά έχει άλλο πρόβλημα. Αν newsletter, το 60% των. Ε... Δεν το έχω βγάλει τελείω από το gluteus maximus αυτό, αλλά το 60%. Το τι είναι ο Glutes Maximus Το 60% των email Θα καταλήξει να φιλτραριστεί Από την Google και θα στα βάλει σε κάποιο promotion Σε κάποιο lithium folder Who gives a fuck Δεν είναι αυτό το point Το point είναι ότι εσύ Μπορείς Όπως εκεί μπορείς να αποφύγεις Το να σε κλείσει η Google Έτσι ο καλπέτης κάτω από το μικρόφωνο αποφεύγει εμένα Να του πάρω τα αμέλωμα Ναι. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα Είναι το ότι εσύ μπορεί να μην δημιουργεί το πιο αποδοτικό μέσο, okay. αλλά έχει ένα μέσο το οποίο είναι ανθεκτικό. Δηλαδή, okay. αν η Google με κλείσει, yeah. αν το LinkedIn με κλείσει, αν το Twitter με κλείσει, οκ, okay, δεν θα με ακούσουν οι δέκα, θα μπορούσαν να με ακούσουν, αλλά θα με ακούσει ο ένα. Yeah, okay. Ενώ αν εγώ έχω το Twitter σαν βάση, έχω αυτό το οποίο λέμε single point of failure. Yeah, yeah. Αν με κλείσει το Twitter, δεν με ακούει κανένα. Οπότε, τι είναι αυτό το οποίο εγώ προτείνω. Yeah. Έχεις το περιεχόμενο, κατά βάση, σε ένα δικό σου χώρο. Yeah. Έχεις το περιεχόμενο και offline. Yeah, έχεις yeah. τα αρχεία πάντα στην υπολογιστή σου. Έχεις κόπη της, της λίστας με τα contacts, με τις επαφές που έχεις στο newsletter σου. Γιατί αν σε κλείσει ο newsletter σου, να μπορείς να τα έχεις αυτά. Είσαι ίντερνετικός prepper. Είμαι Εγώ σε δεύτερο. αυτό είμαι και εγώ. Ναι. ναι. το RAID, όμορφα. Δεύτερο. Τώρα, θα... εγώ σήμερα. Offline κιόλα. Σήμερα που είναι Παρασκευή, η μέρα που γράφουμε. Είναι η μέρα που κάνουμε backup. Ναι. είναι η τελευταία μέρα που δουλεύω. Δηλαδή θα γυρίσω σπίτι, θα κάνω κάποια πράγματα και μετά για 10 μέρε το λιγότερο κατεβάζω ρολά. Γιατί Λά. εγώ τώρα, ε, Λοιπόν, σα συγχαίρω. Κατεβάζω ρολά, εγώ θα παίξω με πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά θα είναι να δοκιμάσω μέσα από το NAS που έχω σπίτι μου, το οποίο θα μπει σε ειδική ηθήκη. Θα πήρε άλλο σπίτι, ε, Πήρα πριν φέρουμε εδώ. Yeah. Αυτό είχαμε πει. Το 2:20 έχω πάρει. Α ah, το σωστό, μπράβο. Α Το Εννοείται. Το πλα. Βεβαίω. Right. Ε, οπότε, σήμερα που έρχεται το καινούριο έπιπλο. Σταματάμε το 62, το DS το Synology. Πρέπει να κάνει upgrade. Θα μου πει ένα λεπτό. Mm. Α, ποιο το, το είστε. system. Mm. Δεν με νοιάζει, έχω το 7. Mm. Οπότε, ε, σήμερα φτιάχνω το έπιπλο, μπαίνει στο σιρταράκι του για τη σπίτι, το έχω βάλει να λειτουργήσει συγκεκριμένε ώρε γιατί κάνει λίγο φασαρία και ενοχλεί. Σε μόνο σου ενοχλεί. Δεν είμαι μόνο σε φίλε σπίτι. Ε, αυτά, αυτά, είναι στο προ. Στο προ, <laughs> <laughs> στο προ. Αλλά και εμένα <laughs> με βιντεάκια. Δεν ξέρω, ήθελα να σε ρωτήσω αν θέλει ξεσκόνισμα τον Α, αλλά <laughs> άλλη <laughs> φορά θα το συζητήσουμε. Ε, θα αν δεν έχει κοιμηθεί με διπλό G4, δεν ξέρει τι παραπάνω. Θα μου πει ένα λεπτό. Θέλω να δοκιμάσω να βγάζω το site μου στο Ιντερνετ από το σπίτι. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Θέλω να δω πόσο αποδοτικά και καλά μπορώ να το κάνω. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Θέλω να δω πώ γίνεται Έλα, σε αυτό. Ε, αλλά τι να σε αν έχει πέσει τώρα το βίντεο σε αυτό. Δεν με δεν νοιάζει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Τσίπη. Όχι, δεν είμαι τσίπη. Δεν είμαι είναι έτσι κι αλλιώ το Cloudflare Pages. Θέλω να παίξω. Πώ θα παίξω PlayStation. Έχω πάρει και το Cyberpunk 2077. Καλό είναι. Έτσι, Αλλά... Δεν ξέρω παιχνίδια. Έτσι έμαθα να προγραμματίζω άλλο. Κάποια από τα. Χάκιαζα. Κάποια από τα τραγούδια ακούστα... Στο high score. Τι ε? Έτσι έμαθα να προγραμματίζω. Οντός. Επειδή ήμουν τελείω άμπαλο στα παιχνίδια, ξεκίνησα να γράφω κώδικα για να, για να βάζω το όνομά Πάντω κάποια από τα τραγούδια σκώδια. που ακούω όταν δουλεύει είναι. Είχα... Σαν θέματα, σαν είναι soundtrack. Τι... Α, ναι. ναι, από το Cyberpunk. Δεν ξέρω. Τέλος. Anyway, αυτό θέλω να παίξω λίγο. Δεν μάλλον. ξέρω αν η φωνή σου θα ακούσει στον ωκεάνο, αλλά σίγουρα ακούει αυτό το podcast. Και με μένα ανεβαίνω και τα βιβλία. Ρομαντικό. Για πείτε. Εγώ, εγώ εγώ έχω ένα τελευταίο θέμα το οποίο θέλω oh. να θέσω. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί η τελευταία μπύρα για να το θέσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει μόνο μία μπύρα και είναι μόνο. Μάλλον είναι μόνο για σένα. είναι, όχο, χτί, τι, είναι και αυτή. Για πείτε, περίμενε. Πάρα τη φέρο. συνεχίστε. Δεν κάνουμε κάτι εδώ. Δεν κάνουμε κάτι. Όχι, δεν κάνουμε κάτι. Πάνω την πείρα. Είναι πρώτη φορά που φεύγει κάποιο από το. Θα, θα, σίγουρα. Καλύτερα, είμαστε πιο άνετοι έτσι. Είναι πιο, ναι, ατμοσφαιρικό. Οπότε, Άρα, πιστεύει ότι ακόμα υπάρχει αυτό. Δηλαδή... Δεν ξέρω, δεν, ξέρω τώρα, δε, δε, δεν το είχα σκεφτεί γιατί μπορεί να είναι μάταια όλα. Κοιτά, γενικά, το να είσαι τόσο πολλήπρεπε πάντω θεωρεί ότι είναι λίγο υπερβολή. Πρέπει να βρει μια ισορροπία. Όχι, όχι, παιδιά παιδιά, παιδιά, παιδιά. Στο υπολογιστικά συστήματα δεν υπά... πρέπει να είσαι γιατί δεν είναι αναγκαστικά να γίνει. Στο όλα, να γίνει. Α, επειδή κάποιο την έπεσε, μπορεί να κάνει μηχανάκια, να ανέβει η τάση. Να... Θα σου πω. Εγώ πάντω γενικά είμαι λίγο υπέρ του. Τι? Νομίζω ότι και... στον Git είναι η καλύτερη λύση. Γιατί έχει ένα repository στον υπολογιστή σου, το έχει και κάπου κεντρικά. Έχει νόημα να κοπιάρουμε το GitHub στο NAS. Όχι, το έχει στον υπολογιστή σου. Και εσύ και εγώ. Το έχω. Όλα τα repositories. Όχι όλα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, εμένα μου αρέσει να χολόκαλ. Πράγματι, γιατί μετά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι δεν τα βρίσκει κάποια στιγμή στο Ιντερνετ. Γιατί κάποιο αποφάσισε ότι είναι δύσκολο να τα βρει, ότι πρέπει να υπάρχουν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει. Να... Μπορούμε να το κάνουμε. Καλά, το να κοπιάρουμε όλο τον GitHub είναι πάρα πολύ εύκολο. Το Είναι το πιο απλό. Αλλά. Μόλι εξωθεί ο παγόνι να βάλουμε 16 TB, θα το βάλουμε. Ρε, μου έχετε κάνει. 4x16 ή 2x16. Ε? 4, μου 4, έχετε υποσχεθεί 16 GB 16. upgrade. Τέραμπαϊ. Τέραμπαϊ, αγάπη μου. 16 παλαιά στο Τέξα. Σταμάτα και ένα ρούτερ. Θα τελειώσει η εγγύηση του ρούτερ και το ρούτερ δεν θα είναι στο γραφείο ακόμα. Όχι, όχι, Αυτά όχι, όχι είναι. Τα έχω ξανακούσει αυτά. Θα κάνω ρόμπα on camera, μα και βάλει γι'all. Κοίτα, το θέμα είναι ο manager μου που το ακούει αυτή τη στιγμή το ε, αγάπη μου. Φτάνει ε, μέχρι ε, τώρα ο manager. Ο, ε, ε, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι ε, σου λέει τι. Αν μου επιτρέψει να χακιάσουμε τώρα στα Χριστούγεννα εορταστικά. Α, θα χακιάσουμε. Εγώ επιτρέπω. Εντάξει, μου επιτρέψει εσύ. Ε, Κοίτα, είναι, είναι ωραίο να έχει backup plan σε οτιδήποτε. Δεν δε δε, δε, δε δε, 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 Ειδικά στο hardware. Απλά άμα βάλει πόσα επίπεδα υπάρχουν που μπορούν να σε κόψουν, άμα θέλει κάποιο να σε κόψει, γιατί άμα το κάνει για. Όχι, okay, ρε, πάει για στραβή. Στραβή, ναι. Δεν μπορεί να είναι στραβή. Πάντα μπορεί να είναι στραβή. Εκεί πάντα σκεφτόμουν σαν εύκολη λύση ενώ που πετάγουμε το IPFS που είναι ένα distributed file system που μπορεί να έχει πράγματα. Όχι, αλλά μετά, IPFS, λέω, αλλά μετά ως... λέω... Είσαι κρυπτό τέτοιο. Ως... Καθόλου. Αλλά μετά λέω, γιατί να θέλω να βάλω κάτι κάπου που δεν μπορώ να το διαγράψω. Discuss. Όχι, διαφωνώ. Είναι μαλακία. The interplanetary file system και client fucking mind. Δηλαδή. Τι. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ένα project που δούλευα μέχρι τον Απρίλιο. <laughs> <laughs> Όχι, όντω. Θεωρώ. Εντάξει, για κάποια πράγματα ίσω έχει νόημα. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βάλει οτιδήποτε μπορεί να είναι προσωπικό ή αύριο μεθαύριο μπορεί να θε να μην είναι online. Okay. Δηλαδή, μπορεί το IPFS να είναι μια εξαιρετική επιλογή για να βάλει κάτι όπω είναι το διάβγεια <laughs> ενό κράτου. Νομίζω ναι. δηλαδή... ότι το έχει ξαναπεί αυτό. Το πιστεύω, γι' αυτό μπορεί ναι. να το χρησιμοποιεί. Αλλά όντω μπορεί να είναι εξαιρετικό για μια τέτοια επιλογή. Ναι. Αλλά ακόμα για τη μικρή κουβέντα, η οποία τη βγάζουμε public, εγώ δεν θα την έβαζα στο IPFS. Γιατί Γιατί μπορεί, επειδή για κάποιο λόγο, κάποιο επεισόδιο να θέλει να το κατεβάσουμε. Δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο για αυτή τη δέσμευση. Δεν έχω θέμα με τη δέσμευση σαν άτομα. Όχι αλλά και εσύ. Δέσμευσης... Πρώτα με τη δέσμευση. Εγώ πάντω. Ναι. Μα ακούνε κιόλα. Ε, ε. Εγώ, εγώ πάντω <συμπή> το... η ιδέα που θα είχα κά για, για κρυπτοτέτεια ήταν ένα. Για, για Πολλά πο, 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 τα βγαίνουν για, στη φώρα. Για... <συμπή> blockchain, blockchain implementation. Γιατί το κρυπτο είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι σχετικό, αλλά διαφορετικό. Ε, είναι κάτι τύπου σαν το Twitter. Εγώ θα ήθελα να μπορεί κάπω. Να μην διαγράψει ότι Γιατί τι ενδιαφέρον. <συμπή> 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 Γιατί. Το τέλειο θα το κάνει. Ο... Ναι. Και ο. Jack. Το... Ο Τζακ. Ο Τζακ Ντόρση. Με το Blue Something. Ναι. Blue Αλλά πήγε αυτό. Όχι, ρε φίλε. Υπάρχει τι... ακόμα. Δεν κάνει social network δεν μπορεί να διαγράψει. εγώ, θεωρώ. Εγώ σω έβαζε τον κόσμο να σκέφτεται τι αφορέ τη βλακή που γράφει. Εντάξει. Εμένα θα μου άρεσε. Εσένα. που που, που, μόνο για τη δουλειά σου και βλέπει. Δηλαδή θα ήταν ένα εντελώ διαφορετικό. Ή, το, θα ήταν είτε ένα δίκτυο το οποίο θα αποτύχανε επειδή ο κόσμο θα έβρισκε τον πελάτη από αυτό, ή θα, ή θα ήταν ένα δίκτυο το οποίο επειδή είναι συνειδητό ο κόσμο θα πόσταρε πάρα πολύ λιγότερο. Αχ, τι ωραία που θα δούμε. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτή η ευθύνη. Ναι. Είναι πιο ήρεμη. Όχι όχι, 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 περίμενε. περίμενε. Δηλαδή, θεωρώ... Το ότι... ακούω αυτό που λε. Απλά δεν είναι όλοι έτσι. Αυτό να σου το οποίο λέω. Ωραία, με την ίδια λογική, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή το, το... το... web archive, όπω λέγεται, θεωρητικά θα μπορούσε να έχει όλα τα tweets σου. <Σελίκια> Άρα, γιατί να φτιάξει ένα web archive για τα tweets όλων των πολιτικών, α <Σελίκια> πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει αυτό που λε. Δηλαδή, <σχελίκια> υπάρχουν άνθρωποι <σχελίκια> που θα πρέπει να. Πόσε μέρε έχει κάνει ο Λοκέτια, διακοπέ. Για τα Ο τεχνικό όρο είναι τα χτύλωμα. Αυτό είναι ο τεχνικό όρο πλέον. Αλλά θεωρώ ρε παιδί μου ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε θέσει ευθύνη οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα στη διαγραφή. Το πιστεύω. Μα είχε πει. Όπω εσύ μπορεί να έχει παραπάνω μασία επηρεάζοντα μέσω του podcast από κάποιον ο οποίο δεν έχει ένα podcast. Έτσι και κάποιο έχει παραπάνω από ένα Από τη στιγμή που μπαίνει στη πολιτική, στη βουλή, οτιδήποτε είσαι δημόσιο πρόσωπο, ενώ εκλεγμένο κτλ. έληξε. Ναι. Καταρχά, σε αυτό το κομμάτι, εγώ προσωπικά. Ανοίγει το Δήμο. <brahimers> Καταρχά, συμφωνώ προσωπικά σε αυτό. Μια <même> Πλήρω. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι, μα είπε κάτι ενδιαφέρον. Είχε έρθει, είχαμε έναν καλεσμένο μια μέρα στο podcast. Λέγεται Θεόδωρο Καρούνο. Και είναι γενικά Νομίζω αυτό το οποίο ασχολείται περισσότερο πλέον είναι η ΕΛΑΚ και είναι από αυτούς που έχουν δουλέψει και στο σύστημα του Διάβια. Yeah. Και οπότε έχει, έχει ασχοληθεί και με την πολιτική και με υλοποίηση τεχνολογία στην πολιτική και ένα ενδιαφέρον πράγμα το οποίο μας είπε το οποίο είναι πρόβλημα στην Ελλάδα που δεν είναι σε άλλε χώρε, είναι η νομοθεσία. Στην Ελλάδα λοιπόν κάνει νόμο. οποίο Ισχύει. Ο οποίο αναφέρεται σε προηγούμενους νόμου. Οπότε κάθε φορά εσύ πα και βλέπει τι λέει ο νόμο. Α, και το link list το προηγούμενο. Το οποίο για παράδειγμα το έκανα μια μέρα που είχε έρθει ο Αντώνη εδώ και με έπεισε ευτυχώ να είναι καλά. <laughs> να δω τη δικαιούμαι μειωμένη θητεία στο ναυτικό. Στη Γαλλία έχουν ένα σύστημα τύπου Git, μπορεί να είναι και όντω Git, όπου η νομοθεσία είναι πάντα κωδικοποιημένη. Οπότε εσύ πάντα βλέπει την τελική έκδοση. Και πάντα μπορεί να πα. Και εμεί έχουμε κωδικοποιημένη νομοθεσία, βέβαια. So, όχι, δεν έχουμε. Και μπορεί να δει, θα σου πω. Δεν είναι, first party. Είπε live yeah. ότι είναι γιοτά. Είμαι γιοτά. Δεν mm. είναι mm. γιοτά. Αλλά όχι, είμαι γιωτάς. Γιώτα τρία λόγω μη οποία. Ah, αλλά ήμουν. Τρία δηλαδή, λόγω τριτεκνία στάνε. Ναι. Mm. Αυτό. Έχει πει, και... ε, όχι. Α, εντάξει, εντάξει. Και η διαφορά, εσύ μου πια ήταν, ήταν το ότι όταν ήμασταν άλλαξε η νομοθεσία και έλεγε ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο μεγαλύτερο από τα τρία αδέρφια, χρειάζεται απλά να είσαι τρία αδέρφια. Για πε τώρα και τι έννοιε σου, Ε, Ότι στη Γαλλία μπορεί να πα σε ένα νόμο, βλέπει πάντα την τελική εκδοχή και μπορεί να κάνει trace back πότε. Πώ έφτασε εκεί. Ενώ στην Ελλάδα είναι link list. Στην, προς Ελλά... στην Ελλάδα κάνει trace backs ό,τι ισχύει τώρα. Όπω μου, μου λέει ένα φίλο μου, ότι για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για να κάνει μια επένδυση πλέον σε ένα solar ξέρω, πάρκο, Data Room είναι 5.000 documents. Wow. Οκ, okay, ρε. Ναι, είναι πάντω σε φάση. Είχαμε έναν πιθανό πελάτη πάντω που. Συζητήσαμε την πιθανή οργάνωση ενός uh, data room. Οκ. Okay. Δεν προχωρήσαμε, πραγματικά, αλλά πρέπει να είναι πολύ σύντομο, γιατί είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα εκείνη εδώ, μπόσες. <σύντα> ναι, ναι. Δε... Δεν ξέρω, δε ξέρω... Πείτε, δε δε ξέρω καταστά, αν είχα ακόμα εκεί... Έχεις την τελευταία μου ερώτηση. Όχι, τη τελευταία μου ερώτηση θα την Άρα Σε εγώ να θέσω την πρώτη λεφτά. Ναι. Εγώ έχω πολλά. Παιδι, παιδι, αφού είμαστε δύο. Ε, ναι, αλλά εσύ Άρα εγώ θέτω την πρώτη ελευθερία ερώτηση τώρα. Προ το τέλο πάμε. Οπότε θέλω να ρωτήσω και του δύο σα. Και να ξεκινήσω ο γιατί επειδή μιλάω στο Γιάννη κατά βάση επειδή είναι απέναντί μου, δεν θέλω να δικό. Επειδή είμαστε μια ισότιμη παρέα εδώ πέρα. Ναι, τελείω. Τι είναι ευτυχία για σένα και Οχ. Oh. Είναι... Ευχαριστές ώρες. Έχει, έχει, Όχι ρε φίλε, φίλε, έχει κάτω μου είναι, είναι νάτσε. Και είναι παρκές αυτό για σένα. Είναι... Τι αρκετό. είναι αυτό; είναι ξεκάθαρη ερώτηση. Τι είναι ευτυχία. Τι είναι ευτυχία, δηλαδή ναι, τώρα αν, πολύ βαθιά. Και αν το να είσαι ευτυχισμένο <laughs> με βάση τον δικαιωματισμό <laughs> είναι αρκετό. Αυτό θέλει ένα μικρό επεισόδιο τώρα. Το θέλει φιλαράκι. Τι είπες τώρα, Πέραξε ό,τι βόμβα. Ωραία, παιδιά, πώ θα κλείναμε, δηλαδή έτσι θα ξεκινούσαμε. Ε, Δεν δε δε κλείνουμε, δε ανοίγουμε. Λοιπόν, ξαπέσαι. Πέθανε. Μην κάνω Τι είναι ευτυχία. Δεν έχω μπύρα. Δεν υπάρχει άλλη μπύρα. Τι είναι. Λοιπόν, τι είπια μόλι. Τι είναι ευτυχία. Σε ένα tweet, μία ερώτηση. Τι είναι ευτυχία. Δύο. Είναι επαρκή η ευτυχία για σένα στη ζωή σου, σαν Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Πάμε, καλπέτη. 280 Μα... Ε, χαρακτήρε. Είναι επαρκή η στη ζωή σου, λοιπόν, Σαν σκοπό, ρε παιδί μου. Το, που μου πέθανε τώρα, λοιπόν. Ε... Το Just on Fun το έχει διαβάσει, το Linux. Μετά το βιβλίο. Θεωρητικ. Παγώνει και αυτό. Πάει για ριμπούτ, Πα... πάει Πα... 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 για Περίμενε, για, γιατί, γιατί, τώρα φορτώνει τον κραμπ. <laughs> για πε εσύ. <laughs> <laughs> Τι είναι ευτυχία. Τι είναι ευτυχία για σένα προσωπικά. Δεν το περιμένατε. Ρε μπορεί να ξεκινήσει με παγκόσμια αγάπη και ειρήνη. όχι, ρε παιδί, αλλά... τι σε, κάνει ευτυχισμένο. Πάλι θα πεθάνει, ρε φίλε. Όχι, σε κάνει ευτυχισμένο. Αμένα είναι πολύ βασικά πράγματα. Το έχω κάπου κάτι <laughs> περίμενε φιλαράκι, γιατί νομίζω ότι εσύ, νομίζω εσύ, νομίζω εσύ θα μου τη φέρει Περίμενε τώρα, δώσαι. Το γράψω στην ευτυχία, είναι πολύ σημαντικό για μένα. <laughs> λοιπόν, εδώ περίμενε. Περίμενε. <laughs> φιλαράκι, σε έχω. Δεν, δεν περίμενα να έχει κονάκι, να την ευτυχία πάντω. <laughs> φιλαράκι, κοιτάξτε. Πόσο λίγο με ξέρει. Εγώ πάω πάντα προετοιμασμένο. Ε, είναι από το reflection blog μου. Από το reflection log μου. Έχω μια μέθοδο όπου <laughs> ε, συχνά πυκνά για να κρατήσω ότι. Τη... Τα, τα, τα λογικά μου κάνω reflection όπου έχω μια λίστα με ερωτήσει, τι απαντάω γραπτά πάντα και έχω και μια συλλογή από ερωτήσει, τι οποίε τι χρησιμοποιώ και τι προσθέτω σε αυτέ που έχω τακτικά. Καλά, να πάρθω. έτσι για να κρατήσω έτσι, τη, τη, τη λογική μου και να μπορέσω να δω τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και τα λοιπά, έτσι Έχω μια συλλογή από ερωτήσει. Και εκεί μέσα είναι και αυτό. Ε, yeah δεν είναι ακριβώ το τι είναι ευτυχία, αλλά ποια, είναι, τα dimensions που ορίζουν την ευτυχία. Έτσι να γουστάρει. Περίμενα να βρούμε. Να το κάτι σε διάγραμμα τώρα. Περίμενα. να σου βγάλω διαγράμματα. Λοιπόν, φίλε. Όχι, γιατί. Όχι, οργάνη κακούγεται. Τόλμησε, φιλαράκι να ρωτήσει. Οπότε. Εδώ να το βρούμε. Πάμε. Λοιπόν, να σου πω τα components που έχω βρει ότι δουλεύουν. Εδώ περιμένατε να είμαστε τόσο. Αυτό πρέπει να το κάνω blog post. Κάποιε φορέ πρέπει να το κάνω και βιβλίο e-book. Εννοώ e-book, μικρό. Ναι. Αλλά έκανα μια ερώτηση, έκανα δηλαδή. Εντάξει, αφού <laughs> είλε, αλλά τώρα τι ρώτησε, περίμενε. Εμένα μου ασκούμουνε. Λοιπόν, α, τα, τα components είναι τα εξή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 components. Έχουμε 8, 8 διαστάσει, αγάπη μου. Ωραία τη ευτυχία. Ούτε ένα λεμ ε, <χει> να είσαι. Με ένα πύλνο Όχι, <χει> αυτά είναι 8 inputs. Ε, θες να απαντήσω ή όχι, όχι τώρα. Σου απάντα, το, 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 η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση τη φιλία. Ναι. Τι άλλη? Φιλία. Τώρα και εσύ μην κάνει. Εντάξει, δεν να Φιλία, φιλία. Η δεύτερη διάσταση είναι η διάσταση τη ελευθερία. Ωραία. Να είσαι ευτυχισμένο. Η τρίτη διάσταση είναι η διάσταση τη υγεία. Έτσι. Η τέταρτη διάσταση είναι η διάσταση τη της, της δουλειά με νόημα. Okay. Δεν να κάνει κάτι το οποίο έχει νόημα. Έτσι. Η πέμπτη διάσταση που είναι πολύ πιο δύσκολη είναι τη φιλοσοφία που έχει στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που σε βοηθάει να αντιδράσει σε αυτά που σου συμβαίνουν. Okay. Έτσι. okay. Μπορεί να δει στοική φιλοσοφία για σένα, έξω. Ε, η έκτη διάσταση είναι η διάσταση ε, τη κοινότητα. Άλλο φιλή, άλλη κοινότητα των ανθρώπων που, στην οποία βρίσκεσαι και αλληλεπιδρά. Έτσι. Θα γουστάρει. Δεν θε να είσαι ένα γκέτο, φαντάζομαι. Έτσι. Μετά είναι η διάσταση τη. Ε, 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 privacy τελικά. Ε, ιδιωτικότητα. Τη ιδιωτικότητα. Αυτό που έλεγε. Δεν μπορώ να θέλω να σβήσω μερικά πράγματα από το Ιντερνετ. Θέλω μερικά πράγματα να μπαίνουν μεταξύ εμά του τρει και να μην βγουνε στην αφορά. Δικαίωμα στη τις... λύθη. Όχι, ναι. όχι. Είναι, είναι το δικαίωμα του να μπορούμε να έχουμε μυστικά μεταξύ μα ή να μπορούμε να συζητάμε χωρί να μα ακούνε άλλοι. Γιατί οτιδήποτε έτσι. Να, να, να μα επιτρέπεται αυτό. Όχι να έχουμε τον Big Brother πάνω από το κεφάλι μα. Και έτσι, η έβδομη διάσταση, διάσταση του. Φαν. Να περνάμε καλά. Όπω έλεγα στο βιβλίο του Λίνου, just for fun. Έτσι. Ναι. Έχουμε λοιπόν. Ε, Αυτέ δεν το περίμενε. Δεν ήταν 7 ή 8 διαστάσει. 8, 8, 8 διαστάσει. Είναι 8, 8, 8 διαστάσει. 8 είπα. Δεν τι μέτρησα. Α. Είπε ότι τελευταία είναι η 7 οπότε μόνο έχει γίνει. Συγγνώμη, να οπότε έχοντα αυτέ 8 διαστάσει, αν σε αυτέ 8 διαστάσει τα πράγματα είναι εκεί που θέλω, τότε είμαι χαρούμενο. Okay. Και συχνά πυκνά σκοράρω εκεί πέρα να δω πώ θα πάω. Okay. Έτσι. Ε... Σε ολοκληρώνει αυτό, ή θέλει κάτι άλλο από τη ζωή σου. Όχι, μια χαρά είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Γενικά, μου λέγεται μου λέγε, πρόσφατα κάποιο με ρώτησε Ρε εσύ, ε, αν σου κάτι είναι, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, Αν είχε τόσα άπειρα λεφτά, Θυμάμαι πώ σου έλεγε, τι θα έκανε τι θα παραπάνω. Και, προσφα... και μου πήρε ώρα να σκεφτώ. Σηφασία, δεν νομίζω πολλά πράγματα, με αλλά μερικά προβλήματα σε φίλου και καλά είμαστε. Σε φάση. Δεν μεγαλύτερο σπίτι. Mm -hmm. Καλύτερο αμάξι. Mm -hmm. Σε φάση. Εντάξει, ξέρω εγώ. Θα έλεγα το λάπτο. Ήθελα, <laughs> να... να μου φέρει το ποτήρι στο κεφάλι. Ναι, mm ναι, -hmm. ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Καλά. Το okay. Εντάξει. Mm -hmm. Εσύ χαλπέτει. Τάχα Τα είχα περισσότερο χρόνο να κάνω, να κάνω πειράματα. Σίγουρα. για okay. να διαβάζω και, και, και το, να Γιατί Το χρήμα σου δίνει χρόνο. Ναι, χρόνο είναι το πιο σημαντικό πράγμα και είναι το μόνο που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ε, νομίζω ότι Άμα το βάλει σε, σε διαστάσει, σίγουρα νομίζω είναι η υγεία το ναι, ένα ναι, βασικό ναι, ναι, θα, επίπεδο. Θα το διαβάσει. Όχι, όχι. Yeah. Εγώ θα βάζω βιωτικό επίπεδο επίση, το οποίο νομίζω δεν το άκουσα. To? Το βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια βάση από την οποία κάτω από αυτήν δεν μπορεί να είσαι χαρούμενο. Είναι διαφορετική η δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ε, και το κοντινό φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, ξέρω εγώ, και οι άνθρωποι που συναστρέφει άμεσα, για να είσαι ευτυχισμένο. Αλλά άμα πα και το συνδέσει με την ερώτηση του Πάρη. Τη δεύτερη. Δεν το πέρα. Αν είναι επαρκέ, Αν είναι απαρκέ. Εκεί πέρα μαυρίζουν πολύ τα πράγματα. Γιατί? Ε, ο Πάρη έχει κάνει τη μεγάλη έκδοση συζήτηση μαζί μου, οπότε δεν θα την ε, επαναλάβω εδώ, αλλά το να είσαι ευτυχισμένο ή τόσο να περνά καλά, να το πω έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι επαρκέ. Ή δεν ξέρω αν είναι. Αν δεν είναι επαρκέ. Γιατί. Ο απότερο σκοπό δεν είναι να είσαι ευτυχισμένο. Γιατί ρε παιδί μου, αν η ε, παραμονή σου σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. <συσχε> δεν διαφέρει πολύ από μια Ελλάδα Δηλαδή έχει, έχει παραγωγή <συσχε> σε του. <οτού. συσχε> Ακόμα για περνάς περνάσει καλά και γύρω καλά. Είναι πολύ βαριά αυτή η συζήτηση. Ο Πάρη νομίζω με έβαλε σε αυτήν την αρχή. Αν είσαι ευτυχισμένο, σε νοιάζει. Εσύ δεν μου πει αν είμαι ευτυχισμένο, σε νοιάζει. Μου πει αν είναι παρκέ. Τι θα πει τώρα. Εγώ το παγόρευα. Η ερώτηση έλεγε αν είναι παρκέ. Επαρκέ σημαίνει ότι έχει κάποιο στόχο, έχει κάτι. Έχει κάποια. Όχι, όχι αυτό, το λε εσύ. Ναι. Μα εμένα ρώτησε, δεν ρώτησε εσένα. Αν έχει το στόχο και τον επιτυχάνει, τότε είσαι ευτυχισμένο. Τέλο πάντων. Ναι, δεν θα, θα αναπτυχθώ παραπάνω. Θα το τι, κρατήσω. εδώ, τα λέμε όλα. Τι, τι θα λέμε όλα. Εγώ που θα αναπτυχθώ. Βασικά το τελειώσει θα πω. Θα αναπτυχθώ και εγώ. Δεν ξέρω. Σα κόλλωσα τώρα που έβγαλα σχόλια. Όχι, okay, για... εγώ, εγώ ξέρω. Που έχω καταλήξει αυτό για την ώρα. Δηλαδή. Ε, τίποτα α... προσωρινό. Μονιμότερο του προσωρινού ή προσωρινότερο του μόνιμου. Κάπω έτσι λέγεται. Τίποτα α, του προσωρινού. Ναι, αλλά έχουμε να μιλήσουμε και του χρόνου. Ελπίδε. Για μένα η... αυτό που, που έλεγα πριν, το να έχουμε την υγεία μα είναι βασικό, δηλαδή ξεκινάμε καλά, από είναι εκεί. Είναι δηλαδή, η μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή είναι αυτό και από εκεί πέρα. Αν με ρωτήσει, τι μου δίνει ευτυχία, το οποίο για μένα είναι ένα αίσθημα εφορία ότι όλα καλά ε, είναι οι άνθρωποι με του οποίου αλληλεπιδρώ. Είμαι mm. πολύ ανθρωποκεντρικό, δηλαδή έχω oh. πολύ ανάγκη την ανεπίδραση με ανθρώπου. Και mm. δεύτερο, είναι το αίσθημα τη ελευθερία. Ότι εγώ θέλω τώρα να κάνω αυτό, μπορώ να το κάνω. Ωραία. Mm. Για μένα σίγουρα δεν επαρκέ αυτό. Και νιώθω. Α πω αλλάξει. Μισό. Ότι για να νιώσω τελ... τελικά όμω ολοκληρότητα, <σκοί> <σκοί> πληρότητα, έχω ανάγκη και από, και από κάποιο σκοπό, από κάποιε ευθύνε. Mm. Το οποίο δεν μου δίνει αίσθημα εφορία, περσέ, <κοί> αλλά μου δίνει ένα αίσθημα πληρότητα. Δηλαδή, για εμένα η ευθύνη, ο, ο, ο σκοπός το ότι. μου δίνει μία ολοκλήρωση, χωρίς απαραίτητα εκείνη τη στιγμή να μην κάνω νιώθω καλά. Δηλαδή, μπορεί γενικότερα να είναι αυτό το οποίο λέω, Α, ναι, έτσι το θέλω, ναι. αλλά εκείνη τη στιγμή. Μπορεί, και να με, μπορεί να μου δίνει προφανώ μια ευχαρίστηση, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αλλά έχω ανάγκη να νιώθω ότι αυτό το οποίο κάνω τώρα έχει ένα νόημα. Ωραία. Δεν είναι μάταιο. Αν η ευτυχία δεν είναι το απόλυτο metric, να μιλήσουμε για μετρήσει τώρα. Γιουέρα, ναι. Το ποιο είναι, Η ολοκλήρωση. Αυτή είναι η ερώτηση. Η πληρότητα. Το ξέρετε αυτή η ερώτηση. Η πληρότητα. Με πληρώνουν οι ερωτήσει. Η πληρότητα. Η πληρότητα το απόλυτο μέτρικ. Το απόλυτο μέτρικ είναι η πληρότητα. Kalbetti. Εγώ δεν το έχω βρει το μέτρικ, αλλά το μέτρικ θα ήταν κάποιο η βελτιστοποίηση του οποίου mm. θα, θα το είχε προ νόημα σε επίπεδο πλανήτη, αν όχι χαλαξία ή συμβόλαια. Δεν ξέρω, κάτι με το οποίο θα. Νόω ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου όλοι. Όχι τη δικιά μου. Μπορεί να είναι συλλογική αυτή η βοήθεια, παιδί μου, αλλά θα πρέπει να έχει έναν γνώμονο ο οποίο να επηρεάζει κάτι μεγαλύτερο. Αλλιώ δεν έχει πάρα πολύ νόημα για μένα. Ναι. Δεν το είχα τόσο αλτρουϊστή. Ναι. Είναι ενδιαφέρον. Αυτά που μένα πάντω για σήμερα. Δεν έχουμε βρει το μέτρικ ακόμα, το απόλυτο μέτρικ με το οποίο να ζυγίσουμε ζωέ μα. Αυτό λέμε τώρα. Εγώ δεν το έχω Έτσι το κλείνουμε τώρα, ψεμιά. Γιατί το, αυστηριά, δηλαδή Εγώ το πάμε το έχω... τόσο σοβαρά. Όχι, για ότι μένα. Ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα το απόλυτο μέτρικ Εγώ... για, 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 για το σκοπό τη ζωή μα. Για μένα. Όχι, για Εγώ μέχρι... πήγα να αποφύγω την ερώτηση και δεν. πιέσατε να την απαντήσω. Όχι. Για μένα ήταν πολύ απλό και είπα. Να, να έχουμε... Αλλά απλό, αλλά εύκολο. Ψυχώς. Να έχουμε την υγειά μα. Εγώ θέλω να έχω ανθρώπου όπω είμαστε εδώ και αλληλεπιδρούμε, όπω έχω τη σύντροφό μου που θα γυρίσω στο σπίτι, όπω έχω την πατρική μου οικογένεια και πολύ σημαντικά πράγματα, του φίλου μου, όλα αυτά. Ναι. Και να κάνω κάτι που νιώθω ρε παιδί μου ότι προσφέρω, ότι είναι κάτι το. και α το κάνω καρία εκείνη τη στιγμή. Α κάνω κάτι που έχει λίγο νόημα. Δηλαδή, Α βγάλω βόλτα το σκύλο των εικόνων. Ας εδώ, ας... Αφού είσαι πέρα στο threshold, έχω να φάω. για ναι, Δηλαδή, Να κάνω... πληρώσω το Ιντερνετ. Ναι, δηλαδή, αφού, αφού, περνάω αυτά, αφού έχω ανθρώπου με του οποίου μπορώ να λεπιδράσω, να. Είναι σημαντικό να μην νιώθει τη μοναξιά. Έχω ρε παιδί μου δύο να ακούσει τον πόνο μου. Δηλαδή, τώρα... Mm. Τι δύο, ένα έχει φύγει. Ε, ε, γι' αυτό λέω, ένα δύο. Τι, πριν είχα τρία. πολύ. Πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο να σου λέω, να κάνω κάτι το οποίο έχει νόημα, ακόμα και στην αγκαρία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή... Εκείνη τη στιγμή. Ναι. Διαφέρω. Αυτό. Και το οποίο, άμα με ρωτήσει, εμένα θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, εγώ σήμερα που είναι ανήμερα Χριστουγέννων. Που το... Όποιος και δέκα το... μέρες μέρε θα κάθεσαι. Όποιο το βλέπει εδώ. Είμαι με την, Χρόνια πολλά, δεν είμαι λύπα, με την... Με την οικογένειά μου, τη μητρική λογικά, δηλαδή την πλευρά τη μάνα μου και. Περνάμε ωραία στο χωριό. Και άρα. αν κρίνω τι προηγούμενε φορέ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ά, και α, νιώθω α, πολύ τυχερό. Άρα, μέτρικ αυτό ή όχι, δεν είναι ακόμα το μέτρικ. Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Οπότε το βάρινε, το βάρινε. Όχι, ρε, μα τι το βάρινε, μα σου λέω τα πάντα. Ελά, φλαράκι τώρα. Έλα, έλα, δηλαδή πάνω στι τρει ώρε, δυόμιση πόσε είμαστε. Ρε, πάνω, σε... στι τρει ώρε. Τώρα ώρες... νομίζω ότι φτάνουμε στο πεντάρι, να ξέρετε σε λίγο. Λοιπόν, ναι, θα περίμενε. κάνω εγώ Εγώ λέω ένα απλό πράγμα. Γιατί είναι στο καλυπέδι. Αυτή τη στιγμή, καλυπέντες. εγώ αυτό το οποίο λέω είναι αυτή τη στιγμή, κάποιο ο οποίο το ακούει, ή εγώ ή εσύ, είμαστε με κάποιου ανθρώπου δικού μα. Ναι. Τι άλλο θε. Μα τι θεώ. Εντάξει, <Σταξώ> τώρα πάνω <υπάρουν> από <πολλές> όλε <συσχελίες> απαντήσει αυτό. Ναι, Είπε ευτυχία και νόημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή. Στο δηλαδή, νόημα κολλάει. Ολοκλήρωση, ολοκλήρωση, είπε. Ολοκλήρωση. Ναι. στην ολοκλήρωση κολλάει. Δεν, δεν γίνεται, όλα να τα έχει πάντα. Δηλαδή, OK, θα έρθει και η ώρα που θα κάνει τη δουλειά σου εκείνη τη στιγμή. Καλό είναι να μην είσαι αμοιβάδα. Δηλαδή, να, να, να μην, κάνει μια δουλειά για να την κάνει. Πρέπει να έχει ένα νόημα αυτό που θα κάνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά τώρα που ακού αυτό. Το... Αν είναι Χριστούγεννα στιγμή που το ακού. Εσύ που το ακού. Εσύ που το ακού. Είναι η στιγμή. Του άντεξα. Ναι, του άντεξα. Χάσταγ, είναι η στιγμή. Και hashtag του άντεξα μέχρι τέλο. Είναι η στιγμή να χαρίσει τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Είναι ναι. του ανθρώπου, αν αμ... 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 είναι. Αγκαλιαστείτε. Αμ... Σί... Αμ... Ναι, είναι. Εγώ, σί... αμ... εγώ, σίγουρα νιώθω πάρα πολύ χαρούμενο. Το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω. Όπω και τώρα. Άρα, άρα το μέτρη και μη χαρά. Και το σκεφτόμουν, παίρνει το σκεφτόμουν και ολοκληρώνω. Τώρα που εγώ είμαστε τόσε ώρε εδώ, είμαστε ωριακά από το πρωί. Πίνουμε χάλια μπύρα. Ναι, και εγώ έχω περάσει. Ρε φίλε, έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα φύγω πολύ χαρούμενο και θα πάω σπίτι και έχω θα ένα άνθρωπο που που λέει και νιώθω επίση παρα... χαρούμενο. Αλήθεια σου το λέω. Θετικά το λέω αυτό. Και ναι, και εγώ θα γυρίσω χαρούμενο. Μπράβο. Αλλά εσύ νιώθω. εγώ, πριν πάρω, γυρίσω, Εγώ νιώθω χαρούμενο. Αλλά πριν γυρίσω χαρούμενο, αφού δεν αφού... yeah, αφού... έχω πέσει. κάνει καθόλου forecasting φέτο. Θε forecasting. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Καλυπέτη. Αντώνη Καλυπέτη. Ναι, Αντώνη, θέλω να μα πει τι θα γίνει στι Αμερικανικέ εκλογέ. Θα βγει ο Τραμπ. Δήλωση. Είναι. Ο σκατό μίλησε πάλι. Ο σκατό όμω μίλησε πάλι. Νομίζω ότι. Στα κλείνω όλα. Αυτό ήταν. Θα βγει ο Τραμπ και Tech Winter. Δηλαδή έχει, τι, τε, έχει, να παίξει πολύ ξύλο σε τεχνολογικέ εταιρείε χρόνο. Τι ο Trump, τερίες, Ό, τερίες. Έχει σχέση ο Τραμπ με τι Όχι, δεν έχουν σχέση, απλά είναι οι δύο προβλέψει είναι αυτέ. Για το 24 Γιατί, ναι, 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 γιατί πώ ήρθε αυτό τώρα. Δηλαδή. Ε... Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κατά σε κάθε επεισόδιο θα ανακοινώνει ένα winter. Ο Αντώνη <στας> πέρυσι το winter. φίλε, κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί, από πού και σπου. Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί φαίνεται ότι εδώ πάμε για ανεβαίνουν όλα τη κακομοίρα γίνεται. Καλά, εντάξει, θα πέσουν για αυτά, μην αγχώνεσαι. Αλλά... Ό, δεν, θα <laughs> δεν θα πέσει το 24, το λέω ο Γιάννη. Ε, στο τεχνολογικό κλάδο φαίνεται, νομίζω τέλο πάντων, έχω μια αίσθηση ότι συρρυκνώνουν τα budgets. Οπότε όλε οι εταιρείε οι οποίε πουλάνε τεχνολογία θα είναι αυτέ που θα φάνε πάλι ένα τέτοιο και θα υπάρξει ένα γύρο. Θα υπάρξουν και άλλοι γύροι layoffs και τέτοια φέτο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Τραμπ, πιστεύω ότι αυτό που λέω ο Καλπέτσα είναι το ακριβώ ανάποδο το 24 και εδώ θα είμαστε το 25. Μάλλον στο τέλος του 24 δούμε ότι έχει άδικο. Να βγω και μια φορά λάθος. Ού, ε, όχι μια φορά. Και μετά. Oh. Σωστά, σωστά. Και με τα κρύπτο το. Ε, ε, πες, 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 ε, Έλα, ρε, δεν πάνε, ας, πάνε ας, 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 καλά τα κρύπτο τώρα, μην μου λε ότι το κλείνει. Όχι, τα κρύπτο πάνε πάρα πολύ καλά και όλοι είναι χαρούμενοι <σχει> γιατί το κρύπτο έχει γίνει πάρα πολύ regulated πλέον <σχει> στην Αμερική. Όλοι οι κρύπτο μάνιαξ και αυτοί χαίρονται που ανεβαίνουν τα κρύπτο και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ρε παιδί μου τρελό backdoor εκεί πέρα δεν θα καλά. Δεν ξέρω τι <σχει> θα πει <σχει> πάνε καλά τα κρύπτο για να μην κρύπτο. Μεγαλώνουν τα πιθανότητα. Ε, καλά, εντάξει <σχει> τώρα, <πλέον>, αντεγιά. <σχει> Για, 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 γιατί το λες αυτό η τεχνολογία θα γίνει, επειδή... Γιατί επειδή, το τελευταίο τρίμηνο υπήρχαν layoffs σε εταιρείε ε, οι οποίες είχαν προσπαθήσει να τα κρατήσουν. Ε, ε, υπήρχαν layoffs σε εταιρείε οι οποίες είχαν πει ότι θα σταματήσουν τους κύκλους με τα layoffs και ξανακάνανε. Εντάξει, management δεν Και επειδή όλοι τώρα θέλουν να διορθώσουν λίγο τα νουμεράκια τους, το πιστεύω... Ε, νομίζω ότι θα τα διορθώσουν λίγο παραπάνω. Ε, και όταν βλέπει εταιρείε. Ακριβώ τα ανάποδη εικόνα. Ακριβώ τα Η εταιρεία η οποία μου έδωσε το πιο μεγάλο trigger για να, το, για να φέρω αυτή την πρόληψη σε αυτό το τραπέζι σήμερα ήταν το, το Shopify. Γιατί όταν το Shopify ε, απολύει για τρίτη, νομίζω τέταρτη φορά δεν ξέρω πόσο φορέ και κάνει layoffs. Δεν είναι στο Spotify. Το Shopify. Α, α, το Spotify, Και το Spotify έκανε έκανε πάντω. Spotify έκανε τώρα, ναι σημαίνει ότι ζορίζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω. Ε, μπορώ να λέω ότι. Βλέπω, βλέπω το ακριβώ ανάποδο. Εντάξει, μακάρι να κάνω για... λάθος. λάθο. πηγαίνει. Είναι ευτυχέ να κάνω λάθο. Συνήθω πηγαίνει. Ε, το χρηματιστήριο είναι discounting μηχανισμό για το μελλον Κοιτάει mm -hmm. μπροστά. Το χρηματιστήριο πάει στο διάλογο, ανεβαίνει στην Αμερική. Είναι στο δεύτερο χρόνο, bull market. Οπότε κοιτάει μπροστά. Αυτό που μετά είναι οι εταιρείε. Πηγαίνει στο πίστε, δηλαδή αυτοί κάνουν discount, τι θα γίνει εκεί. Άρα θα έχουν περισσότερο revenue και μετά αυτό φτάνει στην οικονομια mm -hmm. στον δρόμο, σε εμά, στι δουλειέ Τώρα, και αυτά είναι σε διαφορετικέ ταχύτητε. Το χρηματιστήριο είναι μπροστά. Οι εταιρείε τελειώσανε, είναι να πάρουν μπρο. Και τώρα είμαστε που έχουμε πατώσει στην οικονομία όπω πατώσαμε. Δεν βαρέσαμε recession. Αλλά όπω σου είπαμε για του UXers, είχαν, είχαν, πτώσει και θα γυρίσει και αυτό σταδιακά αυτό ο κύκλο. Οπότε δεν βλέπω σε καμία περίπτωση το 24 αυτό που λες. Αλλά δεν πειράζει. Πε μα τα πιο σημαντικά τώρα. Πε για το κόκκινο αγόρι. Ποιο κόκκινο. Το, το... Ναι. Τον Τραμπ. Ναι. Εκτό του απλού μέτρικ που λέει πω πάρε τα πόλ και αυτά ρε, παιδί μου, που φαίνεται. Δεν να... έχω δει. Ε, είναι... Στον Κολαράντο όμω τον ε, το απογορεύσαν να κατέβει εκλογέ. Ναι, και μετά είπαν ότι το κρατάμε όμω μέχρι τι 4 Γενάρη να μα πει το US Supreme Court άμα θέλουμε να προχωρήσει η απόφαση. Ναι. Εντάξει, okay. <laughs> Τέλο Μπορεί να καταφέρουν να τον κόψουν με τέτοιο. Αν πάει και φτάσει να αναμετρηθεί στο τέλο, θεωρώ ότι θα κερδίσει. Ναι. Ενδιαφέρον αυτό. Πε κάτι γιατί τώρα δεν παραμείνουμε με αυτό το forecast. Θα, θα πω. Τι ψεύδε για το 24. Καταρχά. Όπω πήρε ο, και ο, μικρό. Τέσσερα. Τι το βάζει το αντίβαρο εκεί, αμένα με την. <laughs> <μικρό>. <laughs> το αντίβαρο δεν είναι για το χέρι σου, είναι για το μικρόφωνο. Λοιπόν, Καταρχά, εγώ ό,τι forecasting έχω κάνει στη ζωή μου έχει βγει off. Να το ξέρει αυτό. Έχει πάρα πολύ σημασία. Κάνα και το forecasting για να βγει off Όχι, ενώ εγώ δηλαδή πέφτω πάντα off σε αυτά. Θεωρώ ότι βασικά πολιτικά δεν θα κάνω κανένα forecasting για τον εξή απλό λόγο. Θεωρώ ότι πλέον μπορεί να κάνει τη λιγότερη πολιτική από ποτέ. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Έχει. Μη βρίζει. Όχι, το είδαμε αυτό, επειδή μου και από την Ελλάδα. Δηλαδή, επί κρίση η Ελλάδα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ λίγη πολιτική και όντω είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο είναι ένα οργανισμό, γιατί ο οργανισμό είναι, ο οποίο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένου και αργού ρυθμού. Ε, θα διαφωνήσω. Μπορούσε να κάνει πολιτική στην Ελλάδα. Είχε απλά συγκεκριμένου κανόνε που πρέπει ακολουθήσει. Το πώ θα ελιχθεί η... με του κανόνε αυτού που είναι η πολιτική όχι, αυτό το οποίο λέω είναι ότι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα επιτόκια τα οποία μπορεί να έχει. Αυτό ναι. Αυτό είναι το οποίο λέω. Το πώ μπορεί να, το, το να αποδεχτεί μετανάστε και τι θα κάνει με αυτού επηρεάζεται σημαντικά από συνθήκε Λισαβόνα και από ναι, τα σκηνικά. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν, είναι, δεν ζούμε εποχέ 80 και 90 όπου μπορούσε να πει ότι, ωραία, εγώ αυτό κάνω για τη χώρα μου το έκανα. Δεν γίνεται. Εδώ δεν γίνεται στην Αμερική εύκολα. Ούτε θέλω να κάνω κάποιο forecasting. Για μένα είναι αρκετά στατικά τα πράγματα, ούτε μπορεί να. Δεν το δεν λέω μηδενιστικά. Είναι, είναι μικρή η βαθμή ελευθερία πλέον, νιώθω. Mm. Έτσι. Οπότε ξέρω εγώ, αν με ρωτήσει, δεν ξέρω αν θα βγει ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν, δεν νομίζω ότι κάποιο mm. από του δύο έχει κάποιο ισχυρό πλα στο να βγει. Ah, δεν θεωρώ, yeah, δηλαδή, yeah. Δε θεωρώ ότι ο Μπάιντεν έχει κάτι το τρομερά θετικό που άλλαξε στην Αμερική, το τρομερά αρνητικό. Ξεκάθαρα. Και ο λόγο που δεν βγήκε ο Τραμπ ήταν γιατί θεωρώ προσωπικά ότι εσωτερικά στην Αμερική ε, θεωρώ ότι τον δίχασε πιο πολύ από τον ένωση του λαού. Γι' αυτό ε, θεωρώ ότι δεν βγήκε. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι δημιούργησε πρόβλημα εσωτερικά ναι, στην Αμερική. Okay. Ε, ε, ο Biden απ' την άλλη, δεν μπορώ να σου πω ότι λειτουργήσε ενωτικά στην Αμερική. Ενώ για παράδειγμα, θεωρώ ότι ο Ομπάμα λειτουργήσε ενωτικά στην Αμερική τι θα πει λειτουργήσει. Του χρέωσε κάτι παραπάνω. Δεν θα σου πω ότι δεν του χρέωσε, αλλά είναι θέμα ψυχολογία σε σημαντικό βαθμό η πολιτική. Και ο... <coughs> ο Ομπάμα δεν ήρθε να παίξει ποτέ το χαρτί ότι. Εγώ τουλάχιστον πώ το βλέπω. Ότι εμεί είμαστε. <coughs> εμεί είμαστε οι μαύροι οι οποίοι. Έχουμε βασανιστεί από του λευκού και οι λευκοί αξίζουν τα χειρότερα, για παράδειγμα. Δεν έπαιξε τέτοιο χαρτί. Ναι. <coughs> Το χαρτί το οποίο εγώ ένιωσα ότι έπαιξε ο Ομπάμα ναι. είναι ότι όλοι είμαστε Αμερικανοί ναι, ναι. όλοι αξίζουμε το καλύτερο πρέπει η αδικία να φύγει mm. έχει υπάρξει αδικία δεν λέω ότι είναι καλός λέω, θεω... ε, λέω, λέω πως θεωρώ και πως βλέπω εξωτερικά ότι έπαιξε στην Αμερική οπότε θεωρώ ότι είχε ένα πιο ενωτικό χαρακτήρα ρε παιδί μου ο Τραμπ ο ο θεωρώ ότι δεν είχε ενωτικό χαρακτήρα και ότι τελικά δίχασε τους Αμερικανούς και έτσι το έχασε στη συνέχεια. Ο Μπάιντεν θεωρώ... Τώρα να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω δει κανέναν Αμερικάνο να είναι ψημένος πολύ, ο uh, Μπάιντεν ή ο Τραμπ, να μην οπότε δεν έχει νόημα να δώσω κάποια πρόβλεψη. Ναι. Αυτή είναι η εξωτερική μου χωρίς... Καλυπέτσι, μόνο, καλυπέτσι, μόνο καλυπέτσι, ο καλυπέτσι λέει yeah. Τραμπ, εγώ δεν θα εκφλαγώ καθόλου, δεν θα δώσω καμία πρόβλεψη, ούτε σχολιάζω θετικά ή αρνητικά κανέναν από αυτού. Ούτε, ούτε εγώ σχολιάζω. Εγώ απλά είπα ότι πιστεύω ότι ναι. είναι το πιο πιθανό πράγμα να γίνει. Τι α ειναι Είναι 55-45 το VR headset Chapel, καλυπέτσι. Εντάξει, νομίζω ότι Κάτω. η μπύρα που είπε στην αρχή ήταν πιο χρήσιμο αυτό. Ναι. ναι. Οπό, αυτά, αυτά, είναι πραγματικά στην ιστορία. Έλα ρε φίλε τώρα το VR. Hey, το VR τη της Apple θα είναι ένα πολύ καλό λόγο για να αγοράσουμε Apple όταν πέσει με το χίτς γιατί θα δουν ότι είναι μαλακία. Ε, το Φεβράριο θα βγει στα μαγαζιά. Αυτό. <laughs> Άρα λοιπόν το Φεβράριο του εκεί πέρα να αγοράσουμε λίγο Apple. καλά για πέντε άτομα είναι να το αγοράσουν τους άλλο δεν περιμένεις να κουνήσει κάτι. Ναι ρε παιδί μου αλλά γενικά οι μετοχές τώρα είναι πάρα πολύ συναισθηματικές. Οπότε με την πρώτη μαλακία πέφτουν ή με το πρώτο ξέρω, πράγμα το οποίο δεν έχει πραγματική επίπτωση στο revenue, ανεβαίνουν. Οπότε λοιπόν Λε, θέλω, θα πέσει και η μετοχή τη Apple μόλι βγει το VR headset. Εγώ πιστεύω θα δεν πάει. Θε και άλλη μια πρόβλεψη ή θέλει πάρτιν. εγώ, εγώ πιστεύω θα πάει τάπα για να χρησιμοποιήσω και όρου ε, νέου. Κασιδιάρι εδώ πέρα. Νομίζω τάπα θα πάνε οι tech εταιρείε από τσιπάκια μέχρι software. Μέχρι τα, δε τα δε τσιπάκια το πιστεύω, ρε φίλε. Το 24 δηλαδή, θα, θα, πάει, θα γίνει τόσο τρελό πανηγύρι. Το... Θα, θα είμαστε. Κάνω μια πρόβλεψη. Έμαστε είμαστε Χριστούγεννα του 24 εδώ πέρα που θα, που θα κράζει ο καλλιπέντης για φούσκες ε, και θα, θα λέει ότι θα πεινά, σκάσουν συγγνώμη. όλα ναι, πω. και θα είναι χειμώνα παντού μετά yeah. γιατί έχει βαρεθεί τις φούσκες που θα βλέπει. Ναι, σου πω, εγώ θεωρώ επίσης, <coughs> και εσύ να κλείσω, θεωρώ τεχνολογικά ότι το hardware θα πάει μπροστά οι processors και όλα αυτά δηλαδή είναι καλή φάση για την αγορά ε, αυτό το οποίο δεν έχω δει ακόμα να κάνει, να κάνει boom και περιμένουν το risk-v ναι, <Ρι> ναι, ναι, πρέπει. Ε, σιγά, <Σι> σιγά, ναι. ναι, δηλαδή το περιμένω αυτό ακόμα. Ε, αυτά. Εσύ τι πιστεύει. Αυτό για την τεχνολογία τουλάχιστον πιστεύω για την αγορά. Και μετά πα και πολιτικά. Πολιτικά δεν Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί. Να σου πω, όλοι εδώ εκτεθήκαμε και μιλήσαμε αυτή τη στιγμή για το τι πιστεύουμε ότι θα γίνει στην Αμερική. Αν αυτή τη στιγμή έχει να ποντάρει 100 ευρώ, ποιο γίνει. Μπάντιν Τραμπ. Απλά πράγματα. Θα τα πει να σε εμπειρε. Κυριολεκτικά. δεν έχω πει. Δεν <Τι> ξέρω πραγματικά. Η βασική ερώτηση Εγώ, θεωρώ... εγώ, εγώ κόμμα έτσι, θα κάνω Να Εγώ πιστεύω ότι στο τέλο θα, <στά> θα, θα βρεθεί τρόπο να τον μπλοκάρουν τον Τραμπ. Εγώ θεωρώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο μόνο τρόπο να Εγώ τον μπλοκάρουν, δεν τον μπλοκάρουν. Εγώ προσωπικά θεωρώ, για να εκτεθώ κι εγώ πρώτα, θεωρώ ότι θα βγει ο Biden. Άμα είναι ιδίω. Αλλά <στά> δεν θα φτάσει μέχρι Ναι, αν φτάσει, θεωρώ ότι θα βγει. <βρεθεί στά> <τρόπος στά> προσωπικά. Ναι. Και θεωρώ ότι κάτω που το ξεχνάμε, το γεγονό τη 6η Ιανουαρίου. Ναι, είναι χοντρό. Θεωρώ ότι είναι χοντρό. Και θεωρώ ότι το Κολοράδο, έχει. Κολοράντο, δεν τυχαίο που στο Κολοράντο mm. είναι λίγα. Και θεωρώ ότι το, το έχει. Το χορταρικό. Ναι, το χορταρικό, το χορταρικό στο Κολοράντο ναι, γρα... ήταν τώρα, η πρώτοι ναι. που το αφήσαν ελεύθερο. Οπότε, Καλιφόνη okay. Αν πες... έχει να ποντάρει 100 ευρώ, Biden ή Τραμπ, ποιο. 100, 100 ευρώ. Δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν Δεν έγινε τίποτα. Δεν τίποτα. Οκ. Βάιντεν λε και εσύ, οκ. Okay. Δεν ξέρω, μπορεί να μην φτάσει ο Βάιντεν. Αν φτάσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Λέτε ότι έχουν περάσει 4 ώρε. Δεν έχω ιδέα. Για πλάκα. Ναι, ρε, έχουν περάσει. Του άδεξα μέχρι το τέλο. Είμαστε ωριακά πενταωράκι. Σίγουρα είναι το με μεγαλύτερο εξήλεια. επεισόδιο με κρίκο βέτα ever. Ενάς. Δεν θα φτάσει κανένα στο τέλο. Λοιπόν. εμεί περάσαμε καλά. <laughs> Εγώ πέρασα πολύ αρέσει. καλά. Έχουμε και προτάσει. Ε, η πρόταση που έχω είναι ε, καλά, να δείτε το επεισόδιο που μιλάω εγώ στο NNG, προφανώ, στο podcast. Τέλεια. Ε, Τέλεια. Να ψάξει στο YouTube το commencement talk του manger στο Stanford, νομίζω, ήταν. Είναι απίστευτο στο τι του λέει για να κάνουν στη ζωή του. Τι του προτείνει. Είναι απίστευτο. Είναι πραγματικά. Το έστειλα στην αυτιστήρα μου σε φάση. Είναι τώρα. Γεια σου, Easy. Είναι τώρα. Ε πριν πάει στο πανεπιστήμιο και τη το έστειλα να το δει. Στην Still... Διαβάσε το παιδί μου. Παρ. Τσάρλι Μάγκερ στο Acquired, συνέντευξη. Ναι. Ξαναπεί αυτό. Ναι, το έχει. Πω. Δεν ξέρω το έχει. Δεν το έχει ξαναπεί. Ωραία. Δεν νομίζω ότι το έχω ξαναπεί. Εντάξει, ωραία. Δεν πειράζει, το ξαναπάνω. Δεν πάθανε τίποτα. Να σου πω κάτι. Περίμενε, περίμενε, περίμενε λίγο. Yeah. Όχι, δεν πειράζει. Βάλουμε αυτό, μωρέ. Μην τρελαίνεσαι. Τι. Τι έπαθε. Θέλει reboot. Φλάσαρε τη ράμμα τώρα τελείωσε. Φλάσαρε τώρα. Φλάσαρε τη Να πω εγώ παραδόξω. Ναι. Εγώ θα κάνω semi brag, semi suggestion. Ναι. cold plunge. Τι. Άμα βρείτε κρύο νερό. Τύπου Όχι, ρε Πολύ κρύο να πέσει τα μέσα. Ναι είναι το πιο ωραίο συνέστημα μετά από αυτό. Εκείνη την ώρα δεν είναι πολύ καλό. Εγώ μετά τι προπονήσει μου κάνω πάντα κρεοντούζ, ακόμα και δεν, υπάρχε δε, δε, δε δεν, υπάρχει κανένα λόγο. Πε μα, στου πόσου βαθμού μπήκε μέσα, ε, Στου 0,7. Έτσι μου είπανε, δεν ξέρω αν ήταν. Ε. Σιγά ρε φίλε, στο βοηδομάτι έχω μπει πιο χαμηλά. Ε. Εγώ στο Πες, βοηδομάτι πει. έχω μπει στου 6 βαθμού, αλλά 0,7 δεν έχω μπει. Και μετά στου 4. Το έκανα δύο τύφλικε μέρε. Παιδιά είναι. Είναι επίκο. Είναι επικό. Κανένα λόγο. Επικό. Κανένα. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Συγχαρητήρια σε όποιον μα άκουσε. Πραγματικά το αξίζει. Καλέ γιορτέ. Να βγάλουμε μπάτσε για του ανθρώπου. Ναι, ανθρώπους. ναι, ε... Καλέ ναι. γιορτέ. Ε... Ε... Και τα λέμε με το νέο έτο. Γεια. Yes. <laughs> δεν ξέρω αν θα κάνουμε πρωτοχρονιάτικο. Αν δεν <laughs> δεν ξέρω αν θα κάνουμε πρωτοχρονιάτικο. <laughs> ήταν hardcore σήμερα, δεν ξέρω. Είναι σίγουρα 4 ώρε. Τότε μπορούμε να το κάνουμε παρτένα και παρθείο. Δεν υπάρχει αυτό. Μόνο κοντιλιά. Μόνο κοντιλιά. Τέσσερι ώρε όποιο θέλει παρέα Χριστούγεννα. <laughs> λοιπόν, Λε, ευχαριστούμε ωραία. πολύ και θα λέμε στο επόμενο. <laughs> <laughs> bye bye.